Ξέρετε τα ονόματα. Γεια σας. Αβραμίδης Παναγιώτης. Παρόν. Αγγελόπουλος Νικόλαος. Παρόν. Αγραπίδης Χρήστος. Παρόν. Αντωνάκου Σταυρούλα. Παρούσα. Αργουδέλης Αλέξανδρος. Παρόν. Βοηδονικόλας Γεώργιος. Συγγνώμη, Βεντούρης Ανδρέας. Παρόν. Βοηδονικόλας Γεώργιος. Απόν. Βοηδονικόλας Σταύρος. Παρόν. Βουράκης Ιωσήφ. Απόν. Γαϊτανάρος Τηλιανός. Παρόν. Γέμελος Νικόλαος. Παρόν. Γκερλές Δημήτριος. Παρόν. Γλύκα Θαρβαλάκου Αθηνά. Παρούσα. Δαβάκης Γεώργιος. Παρόν. Ελληνιάδης Σταύρος. Απόν. Ζηλάκου Χαραλαμπία. Παρούσα. Καλαγιά Καραμαλάκου Ασχαλίνα. Απούσα. Καλαμακιώτης Νικόλαος. Παρόν. Καλογερόγιαννης Παναγιώτης. Παρόν. Καλογερόγιαννης Αντώνιος. Δικαιολογημένος απόν είναι για εκτελή υπηρεσία της ΚΟΔΕΠ. Καρβουνάς Νικόλαος. Παρόν. Κάρλες Αναστάσιος. Απόν. Κατσαφάδος Ηλίας. Παρόν. Καψοκόλλης Γρηγόριος. Απόν. Κόκαλης Πέτρος. Παρόν. Λαουλάκου Κυριακή. Παρούσα. Μαντούβαλος Νικόλαος. Παρόν. Ναι. Μανολάκος Κυριάκος. Απόν. Μαρινάκης Ευάγγελος. Απόν. Μαστρονικόλας Ιωάννης. Απόν. Μαυριδάκης Εμμανουήλ. Απόν. Παρόν. Συγγνώμη, Μαυριδάκης Εμμανουήλ. Παρόν. Και ο κύριος Μανολάκος είναι στην Κύπρο, από δικαιολογημένος από... Μελάς Σταυρούλα, παρούσα. Μελάς Ιωάννης, παρόν. Νικοπολίδης Αντώνιος, απόν. Νταϊφά Ειρήνη, απούσα. Παντελάκη Ελπίδα, παρούσα. Παρασκευόπουλος Δημήτριος, απόν. Πυρούνιας Νικόλαος, απόν. Ρέπας Παναγιώτης, απόν. Σαλπέας Ηλίας, παρόν. Σαρή Γόγου Ευαγγελία, απούσα. Σδρένιας Χρήστος, παρόν. Σιγαλάκος Κυριάκος, παρόν. Σιγάλας Γεώργιος, απόν. Σταθάκη Μαρία, παρούσα. Τζεφεράκος Αλέξανδρος, παρόν. Τουμπέκης Χαράλαμπος, απόν. Φίκε Αμαλία Μελίνα, απούσα. Και Χαλιτιά Αναστασία, απούσα. Ο κύριος Σιγάλας είναι δικαιολογημένος απόν. Κύριε Γραμματέα, να εκφωνήσετε τα ονόματα των συναδέλφων για των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων. Πρώτη Δημοτική Κοινότητα, Κόλφης Νικήτας. Παρόν. Εκεί. Δεύτερη Δημοτική Κοινότητα, Αθανασίου Ευαγγελία. Παρούσα. Τρίτη Δημοτική Κοινότητα, Λιακός Σταύρος Χαράλαμπος. Απόν. Τέταρτη Δημοτική Κοινότητα, Πούλος Αναστάσιος. Απόν. Και Πέμπτη Δημοτική Κοινότητα, Βοηδονικόλας Ιωάννης. Παρόν. Μετά την κύριε εκφώνηση... Πρόεδρε, έχουμε από τους Δημοτικούς Συμβούλους 29 παρόντες. Ναι. Να αναγγείλουμε τον κύριο Κάρλε. Ο κύριος Κάρλες είναι παρόν. Ο κύριος Βοηδονικόλας Γεώργιος. Κυρία Καλαγιά Καραμαλάκου και ο κύριος Τουμπέκης και κυρία Φίκια. Άρα... Ακούσαμε όλοι το όνομά τους. Άρα λοιπόν τώρα το πλέον έχουμε 34 δημοτικοί σύμβουλοι και 3 πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων. Έχουμε απαρτία. Μετά την εκφώνηση από τον κύριο Γραμματέα και σύμφωνα με αυτήν υφίσταται απαρτία και αρχίζει η 10η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Πρώτον, να ζητήσουμε συγγνώμη για την αλλαγή για μία φορά της μέρας από Δευτέρα στη Τετάρτη. Αλλά ήταν να κάνω ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Εγώ, όταν προγραμματιστήκαμε, τελικά ακυρώθηκε, αλλά δεν μπορούσαμε να ανταλλάξουμε το Συμβούλιο. Και το άλλο είναι επειδή και κάποιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ρωτήσανε γιατί μία συνεδρίαση με λίγα θέματα. Νομίζω ότι αυτό ήταν και έτοιμο ορισμένο, να μην μαζεύονται 50 θέματα και να κάνουμε πιο τακτικές. Γι' αυτό και το βάλαμε, για να με πιο λίγα θέματα να κουβεντιάσουμε, να μην πάει 11 το βράδυ, να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε. Τώρα, δύο ενημερώσεις να κάνω. Ένα, τον προϋπολογισμό ότι εγκρίθηκε
με κάποιες, όπως μου είπε και η αρμόδια δήμαρχος, επουσιώδεις τις παρατηρήσεις. Αν θέλετε λεπτομέρειες μπορεί μετά, αν θέλει κάποιος η κυρία δήμαρχος να σας πει. Φαίνεται ότι η 6η, 7η Απριλίου, 5, 6, 7 και πέρυσι, αν θυμάμαι, 7 Τετάρτου είχε εγκριθεί ο προπολογισμός. Φέτος στις 5, προχθές νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον να ξεκινήσουμε με ταχύς διαδικασίες και νομίζω ότι σε αυτό έχουμε προετοιμαστεί λίγο ώστε να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο για να προχωρήσουμε να υλοποιήσουμε τουλάχιστον αυτά τα οποία έχουμε πει τουλάχιστον για αυτή τη χρονιά. Τώρα για το προσφυγικό, σε κάθε συνεδρία θα πρέπει να λέμε και 2-3 νομίζω κουβέντες και να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και τι γίνεται. Εμείς την Παρασκευή, επειδή έγινε ένα μεγάλο θέμα ότι αποχωρεί ο Δήμος στο λιμάνι κτλ., έδωσα κάποιες εξηγήσεις βέβαια δημόσια εγώ. Θα πω και εδώ όμως τι ακριβώς συνέβη και με την παρουσία του κ. Κόκαλη στο λιμάνι στις τελευταίες περίπου 45 μέρες. Όπως ξέρετε, εμείς είχαμε αναλάβει με επικεφαλής τον κ. Κόκαλη να συντονίσουμε και να συνδράμουμε στη σύντηση των ανθρώπων αυτών κυρίως. Και νομίζω ότι έγινε αυτό με επιτυχία, θα έλεγα. Οι άνθρωποι αυτοί συντίζονταν με αυτό το διάστημα επαρκώς, θεωρώ. Με διάφορες δομές που στήριξαν είτε ιδιώτες, είτε επιχειρήσεις, είτε δημότες, είτε εστιατόρια της πόλης. 25 του μηνός, αν κάνω κάτι λάθος, Πέτρο, με διορθώνεις. 25 του μηνός νομίζω ότι ανέλαβε ο στρατός τη σύντηση των ανθρώπων που παραμένουν εκεί. Ως εκ τούτου, η φυσική παρουσία του κυρίου Κόκαλη και των ανθρώπων που είχε στους στρατές μαζί του, κρίναμε ότι δεν είναι αναγκαία. Και παράλληλα, θέλαμε να δείξουμε, αν θέλετε, και με αυτή μας την αποχώρηση, ότι πρέπει να. Αυτό που και η ίδια η κυβέρνηση λέει, κατ' επανάληψη από τον Πρωθυπουργό μέχρι στους συναρμόδιους υπουργούς, πρέπει να επιχειρήσουμε για να αδειάσει το λιμάνι, πρέπει επιτέλους να συμβεί. Και έχω πει τώρα, μην επαναλάβω το γιατί, νομίζω ότι το έχουμε ζητήσει πολλές φορές. Σήμερα λοιπόν υπήρχε μια εξέλιξη που για μένα τουλάχιστον θα δούμε τα αποτελέσματα της, αλλά είναι θετική. Ήταν για πρώτη φορά τουλάχιστον, όπως γνωρίζω εγώ, 4 γενικοί γραμματείς υπουργείων. Εθνικής Αμήνης, Προστασίας του Πολίτη, Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ναυτιλίας, κάποια στιγμή που είδα, όπου ενημερώνανε αν απειλή, ε3 και ούτω καθεξής, 2-1, πέτρινε τους ανθρώπους αυτούς με ένα οργανωμένο τρόπο γιατί πρέπει να φύγουν, να μην τσιμπάνε σε κελέσματα διαφόρων οι οποίοι τους λένε κάτι διαφορετικό, τι πολιτική θα ακολουθήσει η ελληνική κυβέρνηση για το άσυλο και τους πρόσφυγες. Ότι πρέπει να φύγουν για τη δικιά τους ασφάλεια των παιδιών τους, αλλά και γιατί το ελληνικό κράτος πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτές τις δομές για τη λειτουργία του λιμανιού. Έγινε, εν πάση περιπτώσει, κατά την άποψή μου, ένα πρώτο ίσως ουσιαστικό βήμα. Θα δούμε αν αυτοί οι άνθρωποι απλώς με αυτή την επικοινωνία πιστήκαν ή θα πιστούν να αποχωρήσουν. Αλλά τουλάχιστον όμως ξεκίνησε αυτό το οποίο ακούγαμε, η επιχείρηση, να το πω έτσι, από εμπλοκή των ανθρώπων αυτών από το λιμάνι. Θέλω να πιστεύω. Και βασίλειο είμαι για τη φύση μου λίγο αισιόδοξο και στα δημοτικά και σε αυτό, ότι θα υλοποιηθεί. Ότι αν υπάρξει μια συνεχόμενη σοβαρή ενημέρωση και κατανοήσει η πλειοψηφία το τι ακριβώς συμβαίνει, θέλω να πιστεύω ότι θα αποχωρήσουν και δεν θα χρειάζεται αυτό που όλοι το απέφχονται. Και δεν πιστεύω ότι κανείς άνθρωπος θέλει με βίαιο τρόπο να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Όλοι θέλουμε να φύγουν ειρηνικά και εθελώς. Εάν αυτό δεν συμβεί, εδώ είμαστε πάλι να ξανασυζητήσουμε. Εμένα αυξάνονται οι φόβοι μου για πιθανά ατυχήματα εκεί και αυτό είναι ο λόγος που επιμένω έτσι ότι πρέπει άμεσα να ξεκινήσει αυτή η απεμπλοκή των ανθρώπων αυτών. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, το παρακολουθούμε, μιλάμε με τα αρμόδια υπουργεία, όχι κάθε μέρα πλέον, αλλά έχουμε μια επικοινωνία, το παρακολουθούμε, συνεχίζουμε στην ΚΟΔΕΠ και όταν έχονται πράγματα τα μαζεύουμε και τα παραδίδουμε, αυτό δεν σταματάει. Αλλά η φυσική παρουσία εκεί ανθρώπων του Δήμου νομίζω ότι και πλέον αναγκαία δεν ήταν, διότι στα προβλήματα που υπάρχουν δεν μπορούσαμε να συνδράμουμε στην καθαριότητα, στην έλλειψη του ανθρώπων να πληθούν στις τουαλέτες, στα θέματα ασφαλείας, στο ότι κολυμπάνε δίπλα στα κριτικά καράβια, ότι παίζουν τα παιδάκια έξω. Εκεί δεν μπορούσαμε να συνδράμουμε. Και άρα κάναμε αυτή την επιλογή για να δείξουμε ότι πρέπει αυτό το πράγμα να τελειώνει σιγά-σιγά. Θέλω να πιστεύω ότι τα κέντρα αυτά τα οποία είναι σε εξέλιξη φτιάχνονται. Και πιστεύω να τελειώσουν όσο μέρος δυνατόν για να μπορούν να μεταφερθούν οι άνθρωποι. Αυτό είναι. Αν κάποιος έχει τοποθέτηση ή ερώτηση προς εμένα και μπορώ να απαντήσω εδώ, είμαι είτε ο κ. Κόκαλης, αν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν έχω κάτι άλλο προημερησία. Δεν ξέρω αν θα βάλουν κάποια θέματα παρατάξεις πλέον αυτών.
Όχι, δεν έχω κάτι άλλο, Πρόεδρε. Εγώ αυτό από μένα ευχαριστώ. Δεν έχω κάτι άλλο. Προσθέσει κάτι ο κύριος Κόκαλης πάνω σε αυτό? Παρακαλώ, κύριε Κόκαλη. Με τη σειρά, κύριε Πρόεδρε, με τη σειρά δεν έχω. Μετά, εντάξει, κύριε Κάρη, λόγο. Συγγνώμη, ένα κοινό θέμα. Συγγνώμη. Μια επιστολή και πρόταση του κυρίου Πυρούνια. Δεν ξέρω αν την έχουν λάβει όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι. Όλοι. Έχει πάει στις θηρίδες όλων και σήμερα μοιράστηκε και στα έδρανα. Αλλά και οι θηρίδες όλων είναι. Δεν σας άκουσα. Να την εξηγήσω, δεν είναι εδώ νομίζω ο κύριος Πυρούνιας. Και εγώ δεν την έλαβα πολλές μέρες πριν. Τη διαβάζω απλώς. Δεν σας άκουσα. Λέω λοιπόν, αυτό ήθελα να απαντήσω κι εγώ, αλλά να διαβάσω για κάποιους που δεν γνωρίζουν την πρόταση. Τι γνωρίζετε όλοι για να μην διαβάζω? Τι γνωρίζετε? Όλοι τη γνωρίζουν. Μπράβο. Εμείς και από τις δύο υπηρεσίες, και την κοινωνική υπηρεσία και την ΚΟΔΕΠ, συνδράμουμε την περίοδο των γιορτών, είτε με 60.000, νομίζω, κύριε Γραπίδη, είναι οι διατακτικές 60 ευρώ για 1.000 ανθρώπους, και η ΚΟΔΕΠ διανέμει σε ένα μεγάλο αριθμό ωφελούμενων, κύριε Ραουλάκου, νομίζω, και μέσα από την προσφορά του σούπερ μάρκετ, αλλά και εσείς διανέμετε, όχι κρέας βέβαια αυτά που λέει ο κ. Πυρούνιας, αλλά διανέμετε και τα διαμερίσματα από ό,τι ενημερώθηκα. Απλώς είναι κάποιοι όσοι πρόεδροι είναι εδώ. Η πρώτη κοινότητα 200 οικογένειες έχω καταγράψει, η πέμπτη κοινότητα 100 οικογένειες. Παράλληλα, κάνουμε κάθε χρόνο το φαγητό στο λιμάνι. Δεν μιλάω για το κομμάτι των προσφύγων μεταναστών, μιλάω στην Ε7 που κάνουμε κάποιο τραπέζι για κάποιες άλλες ομάδες. Τώρα βέβαια μπορεί ο κ. Πυρούνιας να ισχυριστεί ότι πλέον αυτόν. Εγώ παρόλα αυτά προτείνω και αυτό. Δεν είναι εδώ, εν πάση περιπτώσει. Εγώ αυτό ήθελα να πω ότι γίνεται από το Δήμο μια δουλειά στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχουν η κοινωνική υπηρεσία και η ΚΟΔΕΠ. Αυτό γινότανε. Ίσως φέτος είναι και λίγο πιο ενισχυμένο, θεωρώ, με τις διατακτικές, νομίζω. Ήταν οι ίδιες πέρσι ακριβώς, οι ίδιοι ήταν, δεν το θυμάμαι κι εγώ. Δεν υπάρχει διατακτική. Διατακτικές από το Δήμο δίνονται. 60 ήταν, αυτό δεν θυμάμαι, εντάξει. Από εκεί και πέρα, τώρα πάντα η πρόταση του κύριου Πυρούνια είναι στο τραπέζι. Έτσι, δηλαδή, μπορεί να πει ότι εγώ επιθυμώ και προτείνω πλέον αυτό να συμβάλλουν και με τους, το 50% των μισθών που λέει, 100 ευρώ κάθε δημοτικό σύμβουλο, ο δήμαρχο και ούτω καθεξής. Δεν έχω κάτι παραπάνω να πω. Αν ήταν και ο ίδιος. Α, ήρθε ο κύριος Πυρούνιας. Κύριε Πυρούνια. Προσήλθε ο κύριος Πυρούνιας. Συζητάγαμε τώρα την πρότασή σας. Ανέφερα ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες και η ΚΟΔΕΠ συνδράμουν για το τραπέζι το Πασχαλινό ένα σημαντικό αριθμό, δεν ξέρω αν το σύνολο των ανθρώπων που έχουν ανάγκη, αλλά είναι 1.000 άτομα που παίρνουν από 60 ευρώ διατακτικές, σύν αυτά που εξυπηρετεί η ΚΟΔΕΠ, με κάποια χορηγία, κύριε Ρουλάκ, νομίζω, από το σούπερ μάρκετ, αλλά ούτως ή αλλιώς. Ξέρω, πείτε εσείς να μάθετε τίποτα, ξέρετε τι καλύτερα και πιο αναλυτικά. Επαναλαμβάνω όμως, επειδή μπήκε ο κύριος Πυρούνιας, μπορεί να ισχυριστεί ή παρόν τώρα ότι πλέον αυτόν, εμένα η πρότασή μου παραμένει, γιατί μπορούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω κάποιους ανθρώπους. Παρακαλώ, κύριε Καρλέ, για το λόγο. Μετά, κύριε Πυρούνια, όταν έρθει. Κύριε Κάρλε. Κύριε Κάρλε, παρακαλώ. Όχι, θα μιλήσετε εσείς και μετά θα μιλήσει ο κύριος Πυρούνιας. Κύριε Κάρλε, εντάξει, το έβαλε υποχρεωμένος, το βάλω, έκανε ότι πριν είναι μια πρόταση. Όταν θα τελειώσουμε τους επικεφαλής, θα μιλήσει ο κύριος Πυρούνιας. Κύριε Κάρλε, παρακαλώ. Καλό, κύριε Αβραμίδη. Για το θέμα που ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος, το προσφυγικό, δεν έχω να πω τίποτα. Τα έχουμε πει προπολού. Απλώς εμείς παρακολουθούμε. Το είπε και ο κύριος Δήμαρχος, πιθανόν να είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο να προβεί σε πρωτοβουλίες άλλες πέρα από αυτές που έκανε. Δεν θα το σχολιάσω τώρα. Είπαμε, προέχει η ασφάλεια και η υγεία των πυρωτών, τίποτε άλλο. Ήθελα να αναφερθώ όμως στο προηγούμενο συμβούλιο που αναγκαστήκαμε και φύγαμε. Δεν είναι σωστό να κρατάει το προημερησίας, όχι προημερησίας, να παίρνει το λόγο ο Δήμαρχος για ένα κατεξοχήν θέμα Δημάρχου,
όπως είναι η απολογία. Έτσι λέγονταν παλιά, τώρα λέγονται τα πεπραγμένα. Και ο Καρβουνάς, πολύ σωστή παρατήρησή του, είπε ότι είναι τα πεπραγμένα των υπηρεσιών. Τα ονόμασε και έτσι είναι. Εκεί όμως μέσα, κύριε Καρβουνά, φαίνεται και η πολιτική του Δήμου και με είδατε ότι κουνούσα τρία χαρτιά για τους διαγωνισμούς. Τι έργο έχει κάνει, φαίνεται εδώ μέσα στα τρία χαρτιά αυτά. Στις απευθείας αναθέσεις, πρόχειρους διαγωνισμούς και στους τακτικούς κανονισμούς. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, κύριοι συνάδελφοι, και απευθύνομαι κυρίως προς την αντιπολίτευση. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάρω απάντηση σε ό,τι ζητήσω. Γιατί ακούω πολλές φορές ότι αυτά σας έχουμε ρωτήσει ή σας έχουμε πει, σας έχουμε κάνει και απαντήσει δεν έχουμε πάρει. Κύριοι συνάδελφοι, με τον Καλλικράτη νόμος 3852, αν δεν καλώ, άρθρο 61, υπάρχει παράγραφος η οποία λέει ότι ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι υποχρεούνται να απαντούν εγγράφος ή προφορικός σε ερωτήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή, όποιος θέλει να πάρει απάντηση συγκεκριμένα μπορεί να επικαλεστεί το νόμο, το άρθρο, την παράγραφο και σύμφωνα με αυτά να ερωτάτε ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος, όποιος είναι, ότι εντός μηνός τέλος έγγραφο απάντηση. Και αν δεν το δώσει, μπορεί να επαναλάβει την ερώτηση με κοινοποίηση όπου νομίζει. Αυτά είναι όσον αφορά τη λειτουργία. Μας βλέπετε εδώ, και θέλω να το λέω για να το εμπεδώσουν άπαντες, ότι εμείς αντιπολίτευση να κρίνουμε, δεν κρίνουμε, γιατί δεν έχετε κάνει και τίποτα, κύριε Δήμαρχε. Καμιά φορά όμως ακούω περίεργα πράγματα, ότι εμείς το έργο μας είναι να φτιάξουμε την είσοδο της πόλης και τα λοιπά. Φτιάξαμε 300 μέτρα πεζοδρόμια που δεν φαίνεται σε κανένα διαγωνισμό, πιθανόν να είναι από κάποια δωρεά. Θα έλεγα το εξής. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή έχει εργολαβία που έχει αναλάβει η εταιρεία Τοξότης και τα πεζοδρόμια, οι πλακοστρώσεις δηλαδή, είναι γύρω στις 200.000 μέτρα. Μέχρι τώρα πρέπει να έχουν γύρω στις 60.000. Και τρέχουν και αυτά που πήρε αντισταθμιστικά από την Μετρό, 14.500 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό έχει να κάνει για τις πλακοστρώσεις. Χώρια τι άλλο κάνει η Θεμέλη για λογαριασμό του Μετρό. Αυτά επειδή ακούστηκαν ότι το να συγκρίνεις τώρα 300 μέτρα με τις 200.000 ή τις 15.000, νομίζω ότι για έναν που γνωρίζει πέντε πράγματα, ότι είναι λίγο τραβηγμένο. Δεν κάνουμε κριτική, δεν σχολιάζουμε, περιμένουμε. Και εφιώς εγώ σας είπα τότε στα πεπραγμένα, στην πρωτομιλία του κυρίου Δημάρχου, ότι ακόμη δεν έχει ανοίξει το ΕΣΠΑ, δεν μπορώ να κάνω κριτική. Δεν νομίζω ότι σας το είπα, κύριε Δήμαρχε, σας το είπα. Και βλέπω, είπα σε κάποια σελίδα εκεί, νομίζω ότι με αυτά ασχολείται ο κύριος Κόκαλης, κάτι κινείται. Θα περιμένουμε να δούμε γι' αυτά. Αλλά το να βγαίνετε να έχετε, να προβάλλετε ένα συγκριτικά με τόσο τις 100 ή τόσο τις χιλίες, είναι πράγματα που δεν μπορούν να σταθούν καν. Καλύτερα είναι να λέτε, που το λέτε, ότι περιμένουμε να ανοίξουν, αλλά αυτό όμως να το ακούνε και οι αντιδήμαρχοί σας και να το εφαρμόζουν. Διότι έχω διαπιστώσει και για ορισμένους, το λέω τώρα, σιγά σιγά αυτά θα βγουν, κάποια συμπεριφορά από 5-6 που δεν μ' αρέσει. Και κάποτε είχα πει εδώ σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο λογοθέτης μου πήρε ένα Σαββατοκύριακο, οι άλλοι μου πήραν ένα απόγευμα. Δεν θέλω να ξαναφτάσω σε αυτά τα θέματα, σε αυτή τη συμπεριφορά, διότι και μεγάλωσα και δεν έχω και καμία διάθεση να, και με πρώην συναδέλφους μου και με φίλους μου, να τους αντιπαράθεση. Φταίνε όμως, κύριε Δήμαρχε, ορισμένους που πρέπει να τους μαζέψετε λιγάκι. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρλέ. Μετά θα απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος. Παρακαλώ πολύ, κυρία Σταθάκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω από την πρόταση του κυρίου Πυρούνια. Εμείς ως συμβολική
την θεωρούμε αυτή την πρόταση του κυρίου Πυρούνια. Δηλαδή, φανταζόμαστε ότι θέλει να δείξουμε με τον τρόπο που μπορεί καθένας και καθεμία ότι πραγματικά συμμετέχουμε και εμείς σε μια διαδικασία ενίσχυσης των ευπαθών ομάδων. Κάτι που δεν έχουμε αντίρρηση να το κάνουμε, αλλά όχι με τον τρόπο που περιγράφεται, που προτείνεται στο κείμενο του κυρίου Πυρούνια, αλλά με το ό,τι θέλει και ό,τι μπορεί κάθε σύμβουλος να δώσει για την ενίσχυση των οικονομικά αδύνατων συμπολιτών μας. Βέβαια δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα, κύριε Πυρούνια, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν δημιουργεί αυτή η πρόταση ούτε ένα καινούριο πλαίσιο, ούτε ένα συμπληρωματικό πλαίσιο στο ήδη υπάρχον, ούτε διάρκεια, ούτε διευρύνει τον αριθμό των ατόμων που στηρίζονται από τις δημοτικές δομές. Πάντως δεν έχουμε αντίρρηση. Να βοηθήσουμε έτσι όπως το περιγράφουμε, να βοηθήσουμε όλοι και όλες έτσι όπως το περιγράφουμε. Κύριε Δήμαρχε, διαβάσαμε ένα δημοσίευμα για το κτίριο στο σιδηροδρομικό σταθμό στον Άι Διονύση. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν αρκετές ανακρίβειες σε αυτό το δημοσίευμα. Όμως είχε παραχωρηθεί ο σταθμός του Άι Διονύση στον Δήμο Πειραιά. Αυτό έγινε με μια σύμβαση μεταξύ του κυρίου Μιχαλολιάκου και της ΓΕΟΣΕ τον Μάρτιο του 2012, με μια συμφωνία να γίνουν κάποιες, να είναι χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων και τα λοιπά, να γίνουν κάποια πράγματα. Και μάλιστα αυτή η συμφωνία είχε διάρκεια, αν κάνω λάθος διορθώστε με, είχε διάρκεια 2 χρόνια. Έχει λήξει δηλαδή στην ουσία αυτή η παραχώρηση. Ερώτηση δηλαδή, αν πράγματι είναι σωστό αυτό που σας λέω. Και αυτό που μαθαίνουμε όμως, ότι σε αυτό στο οποίο είναι ακριβές το δημοσίευμα, είναι ότι ο σταθμός χρησιμοποιείται, δεν ξέρω από ποιον ή από ποια εταιρεία, σαν αποθηκευτικός χώρος τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό. Ερώτημα είναι. Ερωτήματα θέτουμε για να πάρουμε τις απαντήσεις. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Δήμαρχε, είχαμε ζητήσει να μας ενημερώσετε εγγράφως, όλες τις παρατάξεις, δηλαδή όχι μόνο εμάς προφανώς, για τα μισθώματα, ποιο είναι το συνολικό ποσό, το ετήσιο και πόσα, το ποσό που μέχρι σήμερα, στο οποίο ανέρχεται η ίσπραξη από μισθώματα της Ιωνιδίου, πόσα δηλαδή, ποιο είναι το ποσό που θα έπρεπε ο Δήμος να είχε πάρει αν εισέπρατε τα μισθώματα, μαζί με τις μειώσεις που έχουν γίνει και πόσο τελικά ποσό έχει εισπράξει και από ποια συγκεκριμένα επιχειρήσεις ο Δήμος Πειραιά. Δεν ξέρω αν αυτό το απαντητικό στο ερώτημά μας έχει έρθει, αλλά εμείς θα το περιμένουμε. Μία ερώτηση ακόμα για το... Υπάρχει ένας χώρος, ένας ελεύθερος χώρος, ένα παρκάκι, ήταν πίσω από την εκκλησία στον Άγιο Χαράλαμπο στην Καστέλα. Τώρα εκεί κάτι γίνεται. Αν θέλετε, επειδή δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η λειτουργία, ο καθορισμός των προδιαγραφών λειτουργίας των κέντρων κοινότητας, που είναι τα κέντρα που θα είναι για υποστήριξη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας. Νομίζουμε ότι είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη κοινωνικά δομή. Συγγνώμη, επαναλαμβάνετε, γιατί μίλησα λίγο με την κυρία Γλύκα και δεν το πρόλαβα. Το τελευταίο που λέγατε, αυτό για το ΦΕΚ, λέω, που δημοσιεύτηκε ο καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των κέντρων κοινότητας, που είναι προς υποστήριξη των Δήμων για το έργο του στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας. Κατά τη γνώμη μας, είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη κοινωνικά δομή. Και εμείς εδώ καταθέτουμε τη διαθεσιμότητά μας να συμμετέχουμε θελοντικά σε ό,τι χρειαστεί για υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου στο έργο αυτό που νομίζουμε ότι θα είναι και πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πάμε στο προσφυγικό. Η συμφωνία που είπαμε και την προηγούμενη φορά, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, είναι ένα βήμα, αλλά είναι μια συμφωνία με πάρα πολλά προβλήματα. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ανεξάρτητα λοιπόν με το πότε, αν μιλήσουμε για τα δικά μας, με το πότε θα εκενωθεί το λιμάνι, που μάλλον είχατε δίκιο, κύριε Δήμαρχε, όπως φαίνεται αρχίζει σιγά σιγά να αδειάζει. Εντάξει, δεν θα αδειάσει μάλλον μέσα στον Απρίλιο, προφανώς μέσα στον Απρίλιο, αλλά είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχει μια
κοινωνική συμφωνία για αυτό το θέμα και συμμαχίες. Για μας δεν είναι λύση, κύριε Δήμαρχε, ο Δήμος να μην είναι παρόν στο λιμάνι. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι οπωσδήποτε εκεί σε καθημερινή βάση, να ενημερώνει, ακόμα και αν αυτό μας πείτε ότι είναι δουλειά αρμοδιότητα του κράτους. Οκ, θα το δεχτούμε, αλλά μπορεί να το κάνει και ο Δήμος, όπως κάνουν και οι εθελοντές, το κομμάτι που αντιστοιχεί σε αυτούς. Να ενημερώνει λοιπόν ο Δήμος τους πρόσφυγες, αυτό που έγινε σήμερα από τους γραμματείς που είπατε από τα Υπουργεία, θα μπορούσε να έχει γίνει εδώ και κάποιες μέρες από δυνάμεις, με δυνάμεις του Δήμου. Να συνεχιστεί, εν πάση περιπτώσει, να μάθουν αυτοί οι άνθρωποι τα δικαιώματά τους, να μάθουν να πληροφορηθούν ότι μόνο εάν καταθέσουν αίτηση ασύλου μπορεί να παραμείνουν στη χώρα, αλλιώς θεωρούνται παράνομοι. Και με το χαρτί αυτό της κατάθεσης της αίτησης ασύλου που έχει μέχρι σήμερα πράγματι πρακτικά προβλήματα, με το χαρτί λοιπόν αυτό μπορούν να φύγουν από το λιμάνι και να πάνε οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, χωρίς να κινδυνεύουν με απέλαση. Αυτό λοιπόν πρέπει να το κάνει ο Δήμος. Πρέπει να βοηθήσει αυτήν την κατεύθυνση ο Δήμος. Βοηθάνε οι εθελοντές, αλλά οι εθελοντές είναι μια δομή εθελοντική, δεν είναι ο θεσμός. Οι πρόσφυγες θέλουν και χρειάζονται οπωσδήποτε και το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση για να πιστέψουν αυτά τα οποία τους λένε. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι λάθος να μην είναι ο Δήμος εκεί και θέλουμε να σας πούμε ότι υπάρχουν Δήμοι όπως ο Δήμος της Αθήνας, ο οποίος προχώρησε στη σύσταση μάλιστα ειδικής αντιδημαρχίας για το προσφυγικό θέμα, στην επέκταση του Ελαιώνα και στην εκμίσθωση 200 διαμερισμάτων στα οποία θα εγκατασταθούν πρόσφυγες και σε μία πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μας συμφωνία με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, όπου από το πρόγραμμα, υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο θα εφαρμοστεί και θα καλύψει όλα αυτά τα έξοδα, θα καλύψει ακόμα τα έξοδα του ενοικίου μέχρι 400 ευρώ το μήνα, τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ, τον εξοπλισμό με τα βασικά είδη του σπιτιού, εισιτήρια, περίθαλψη, τα πάντα εν πάση περιπτώσει, και αυτό συνδυάζεται και με το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ που θα δοθούν, θα μοιραστούν στους Δήμους, ανάλογα με το τι κάνει κάθε Δήμος, έτσι, όχι ότι... εφόσον ετοιμάσουν χώρους φιλοξενίας για τους πρόσφυγες. Λέμε λοιπόν ότι πρέπει, το ίδιο έχει κάνει μαζί με την Αθήνα, η Αθήνα συνεργάζεται με το Δήμο Μοσχάτου Ταύρου και με το Δήμο Νέας Μήνης και το Δήμο Ζωγράφου. Η Νίκαια ανακοίνωσε, νομίζω σε χθεσινή συνεδρίασή της, ότι διαθέτει τα κλειστά κτίρια σπίτι της Άρης Βαρών και το πρώην εργοστάσιο Κεράνης. Εδώ γνωρίζετε και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά κλειστά κτίρια, υπάρχουν και ιδιώτες οι οποίοι προσφέρουν τα κτίρια τους και πάμε τελεία και μία παύλα στον εγκλωβισμό προσφύγων και μεταναστών στη χώρα μας, όχι 50.000 που είχε υπογράψει στην προηγούμενη σύνοδο κορυφής, αλλά πολύ περισσότερων. Τι να πιστέψουμε από την κυβέρνηση, τον κύριο Μουζάλα που είπε ότι μπορεί να φτάσουν σε 100.000, τον κύριο Κοτζιά που είπε ότι αντέχει η χώρα μας σε 150.000, και καταλαβαίνετε από ποια οπτική τώρα μιλώ αυτή τη στιγμή, ούτε ξενοφοβικά, ούτε ρατσιστικά, ούτε αποφασιστική άποψη. Είναι ότι κλείσανε τα βόρεια σύνορα και έχει τελειώσει. Και η Τουρκία έχει λοιπόν και το μαχαίρι και το πεπόνι για να εκβιάζει με βάση αυτό, ένας προς ένα. Από πού και ως πού. Όποιος ζητάει άσυλο δηλαδή είναι ιερό. Ακόμα και οι δικτατορίες δεν σεβόντουσαν αυτό να πάρει ευχή. Δηλαδή οι εξελίξεις που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ανταγωνισμός που υπάρχουν για τις προσφυγικές ροές είναι άνευ προηγουμένου. Όταν οι χώρες οι άλλες Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δεσμεύονται ποια θα είναι η κατανομή και τι κόσμο θα πάρουν από την Τουρκία, εθελοντικά είναι το πρόγραμμα. Νομίζω ότι απευθύνομαι αυτή τη στιγμή σε όλους εσάς που τα γνωρίζετε. Απλώς προσπαθώ να σας τα υπενθυμίσω και να εξηγήσω γιατί είναι τόσο κατάπτυστη, ας πούμε, αυτή η απόφαση. Και είναι μια μαύρη σελίδα, ας πούμε, στην ιστορία της χώρας μας. Επομένως, εμείς δεν το θεωρούμε δεδομένο αυτό. Από τη μεριά μας, όσο μπορούμε, θα αγωνιστούμε ή θα συμμετέχουμε σε κινήματα, παλεύουν γι' αυτό, που λένε ότι ο κόσμος αυτός πρέπει να έχει ελεύθερο προορισμό, να ανοίξουν τα σύνορα και οι άνθρωποι να πάνε στον προορισμό του εκεί που επιθυμούν να φύγουν. Αυτό σημαίνει άσυλο, αυτό σημαίνει τίποτα άλλο. Είναι ελεύθερα τα σύνορα για όλους τους άλλους εκτός από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι το γκέτο. Γι' αυτό λέμε λοιπόν να καταργηθούν και οι συνθήκες του Δουβλίνου, οι Σέγγεν,
και όλοι οι κατασταλτικοί μηχανισμοί που δεν θέλουν τίποτα άλλο να κάνουν παρά να καναλιζάρουν τις ροές στις χώρες ανάλογα με το τι δυναμικό θέλει. Για να συντομεύω, λοιπόν, εμείς λέμε λοιπόν ότι χρειάζονται μέτρα ανακούφισης, άμεσα μέτρα στήριξης των προσφύγων, των μεταναστών, μετακίνησή τους στις χώρες του προορισμού τους και βέβαια να απομονωθούν, ο λαός μας πρέπει να τους απομονώσει με την πράξη και τον αγώνα του, κάθε ρατσιστική, φασιστική προσέγγιση απέναντι σε αυτόν τον κόσμο, γιατί παίζεται και παιχνίδι εδώ, να μοιράσουν τον κόσμο ανάλογα με το φύλο, τη θρησκεία, το από πού είναι κτλ. Για το λιμάνι του Πειραιά. Η κυβέρνηση από την αρχή μέχρι το τέλος έχει χειριστεί τρισάθλια το πρώτο λιμάνι της χώρας. Και θύματα είναι αυτός ο κόσμος που είναι εκεί. Μα είναι δυνατόν να φύγουν? Εγώ το είπα και στην Κέδρα μπροστά στον κύριο Μουζάλα. Ο κόσμος φοβάται. Νιώθει ανασφάλεια. Γι' αυτό δεν φεύγει. Γι' αυτό δεν φεύγει. Και η σημερινή στάση της κυβέρνησης που έκανε ενημέρωση είναι απαράδεκτη κατά τη γνώμη μου. Για ποιο λόγο διώχνει τους δημοσιογράφους και δεν τους αφήνει να είναι στην ενημέρωση, να ακούει όλος ο ελληνικός λαός? Πώς μπορεί να αντιμετωπιστούν όλοι αυτοί οι τυχάρπαστοι, περίεργοι και κάποιες ΜΚΟ, οι οποίες είναι επικίνδυνες, οι οποίες ας πούμε παίζουν θολό παιχνίδι και εμποδίζουν αυτούς τους ανθρώπους και να πάνε σε κέντρα κτλ. Γιατί και στον Πειραιά δεν είχαμε τέτοιες φωνές που εμποδίζουν να φύγουν τον κόσμο, εμποδίζουν να φύγουν, να μπουν στα πούλμα. Μπροστά στα μάτια μας τα βλέπαμε αυτά. Μέχρι να δούμε ποιοι είναι, εξαφανιζόντουσαν από μπροστά μας. Η δημοσιότητα επομένως αυτή τη ενημέρωση δεν βοηθάει, αφού όλοι αυτοί οι μετανάστες πρόσφυγες δεν είναι αμόρφωτοι. Χρησιμοποιούν τα κινητά τους, έχουν ίντερνετ τα κινητά τους και παρακολουθούν. Να μαθαίνεται η αλήθεια. Αλλά τους διώξανε. Δεν το θεωρούμε αυτό ότι ήταν σωστό. Λοιπόν, είναι άθλια λοιπόν όλη η προσέγγιση που έχει κάνει στο λιμάνι του Πειραιά. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει hot spot το λιμάνι του Πειραιά και τώρα βεβαίως θα έχουμε σοβαρά προβλήματα για να μπορέσει το λιμάνι του Πειραιά να λειτουργήσει για όλη την πόλη, για τον κόσμο που μεταφέρεται και να μην αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι προβλήματα εκεί και για την ασφάλεια της υγείας τους, για πιθανά ατυχήματα, αλλά και για σοβαρότερα προβλήματα. Εμείς ανησυχούμε κι εμείς. Και εμείς ανησυχούμε πάρα πολύ για τις εξελίξεις εκεί. Γιατί ένας κόσμος ο οποίος είναι απογοητευμένος, ο οποίος δεν ελπίζει τίποτα, είναι και έτοιμος για όλα. Και χρειάζεται μεγάλη προσοχή και κατανόηση από τη μεριά μας. Και ιδιαίτερα η κυβέρνηση πρέπει να πάρει μέτρα. Να ετοιμάσει αυτούς τους χώρους, να είναι αξιόπιστοι, ώστε να μπορεί ο κόσμος να πάει και να είναι για μας χώροι προσωρινής φιλοξενίας. Και αυτός ο κόσμος να πάει να ενωθούν οι οικογένειες που ορισμένες είναι χωρισμένες και να πάνε στον προορισμό τους. Μπορεί όλη η Ευρώπη να φιλοξενήσει και βεβαίως η Ελλάδα και ο Δήμος του Πειραιά στο βαθμό μας αναλογεί αυτόν τον κόσμο. Αλλά επειδή εγώ μπαίνω και στο διατάφτα, δεν κολλάμε σε αυτό. Μακάρι να είχαμε εμείς το χώρο του Πειραιά, κάποιο χώρο ελεύθερο. Να είχαμε ακόμα και τον Δήμαρχο, είχα ρωτήσει. Έχουμε. Εδώ δεν έχουμε. Αν θέλουμε να μαζευτούμε 50, κύριε Παντελάκη, 50 άνθρωποι κάπου να κάνουμε μια συζήτηση και δεν βρίσκουμε ένα χώρο να πάμε. Είναι κάποιοι κλειστοί χώροι κτλ. Μακάρι να υποδειχτεί κάποιο χώρο, να μπορεί ας πούμε να εξυπηρετήσουμε κάποιο κόσμο. Αλλά φοβάμαι δυστυχώς ότι εμείς δεν έχουμε ελεύθερο χώρο ούτε σε περίπτωση σεισμού να κατεβούν σε καμιά πλατεία ο κόσμος. Δεν μιλάμε τώρα για τίποτα μικρά δωματιάκια να χωράνε 10 άνθρωποι και 5, έτσι. Μιλάμε να μπορείς να εξυπηρετήσεις κόσμο. Λοιπόν, τώρα το δεύτερο που θα ήθελα να σας πω. Κύριε Παντελάκη, να συντομεύετε. Ναι, κύριε Πρόεδρε, σαν ενημέρωση και μπροστά στις εξελίξεις καταιγίδα. Καταιγίδα που έχουμε το επόμενο διάστημα, λίγο την κατανόησή σας. Καταιγίδα για τους εργαζόμενους, για τα προβλήματα που θα προκύψουν αμέσως μετά την ψήφιση και του περιβόητου νομοσχεδίου που πρόκειται να έρθει μετά την αξιολόγηση, όπως λένε. Γιατί η έγκριση της αξιολόγησης δυστυχώς σηματοδοτεί την κλιμάκωση νέας αντιλαϊκής πολιτικής. Ήδη, όπως γνωρίζετε, τα νέα μέτρα είναι έτοιμα, αφορούν άμεσα και τους Δήμους και τη χρηματοδότηση των Δήμων, τις δομές, το προσωπικό, τα πάντα. Δυστυχώς θα υπάρχει επίπτωση και εδώ και όλο αυτό το πακετάκι των 5,4 δισεκατομμύριων. Μέσα σε όλα αυτά, ένα μεγάλο και κριτικό πρόβλημα που υπάρχει είναι το πρόβλημα της ανεργίας, της ανέχειας. Ένας από τους Δήμους της χώρας, ο Δήμος, θα το έχετε ακούσει, της Πάτρας, πήρε μια πρωτοβουλία σε μια προσπάθεια να αναδείξει το πρόβλημα της ανεργίας, ούτε να τρουλήσει, ούτε να το... Να αναδείξει το πρόβλημα της ανεργίας, μια που και στην πόλη αυτή, αλλά όπως και στον Πειραιά, αλλά και στην πόλη αυτή λοιπόν της Πάτρας, είναι πάνω από 30.000 οι καταγεγραμμένοι άνεργοι, περίπου το 38% έχουν ανεργία, είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα εκεί. Και κάνουν μια προσπάθεια να αναδείξουν αυτό το πρόβλημα και τη μορφή που σκεφτήκαν αυτοί οι άνθρωποι είναι να κάνουν μια πορεία αγώνα από εκεί με τα πόδια μέχρι το Σύνταγμα.
Μέσα σε αυτό συνεργάζονται και με άλλους δήμους, όπως θα ακούσατε, αν ακούσατε, που δεν είναι ότι συμφωνούν ή ταυτίζονται στις απόψεις, όπως είναι η Ακράτα, το Ξυλόκαστρο, η Κόνθος, τα Μέγαρα, η Ελευσίνα, και θα φτάσουν, ας πούμε, Χαϊδάρι μέχρι το Σύνταγμα την επόμενη Κυριακή. Εγώ μέσα από αυτή τη σύντομη παρέμβαση που κάνουμε, θα ήθελα και νοερά να το πω στον κόσμο μας ακούει και από το διαδίκτυο, οι εργαζόμενοι που θίγονται από αυτή την πολιτική και όσοι νομίζουν ότι θέλουν να συγκρουστούν με αυτό που υπάρχει και να το εκφράσουν, ανεξάρτητα πόσο μπορεί να περπατήσει κάποιος, τι αντοχές έχει ή να παραβρεθεί στην τελική συγκέντρωση στο Σύνταγμα, θα είναι ένα μήνυμα που αφορά και όλο το Λεκανοπέδιο και όλη τη χώρα, ότι χρειάζονται άμεσα μέτρα προστασίας των ανέργων, επιδόματα ανεργίας κτλ. Και ο Δήμος του Πειραιά είναι ένας από αυτούς τους Δήμους που πλήττονται. Τέλος, για την πρόταση του κυρίου Πυρούνια, που έβαλε αυτό το ζήτημα, εγώ δεν θέλω να πω ότι υπάρχει κάποιος λιγότερος ή περισσότερο ευαίσθητος. Πρώτον. Δεύτερον, δεν συμφωνούμε, κύριε Πυρούνια, εμείς με Διαπαραταξιακή Επιτροπή. Δεν συμφωνούμε σε αυτό. Υπάρχει μια γραμμή, υπάρχει πλειοψηφία. Υπάρχει γραμμή της Δημοτικής Αρχής που προχωρά την κοινωνική πολιτική. Σε ορισμένα πράγματα συμφωνούμε και το λέμε και παυξάνουμε. Σε άλλα διαφωνούμε και για την γενική πολιτική και για εδώ και το λέμε ανοιχτά. Ότι η κοινωνική πολιτική χωρίς λεφτά δεν γίνεται δυστυχώς και η κυβέρνηση δεν είναι αποφασισμένη αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ανέχειας και της πείνας του Κοσμάκη. Αυτό είναι. Είναι καθαρό αυτό με όλα αυτά τα μέτρα που παίρνει. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, ο καθένας από εμάς όχι μόνο συνδράμει και κάνουμε ό,τι μπορούμε από το υστέρημά μας να βοηθήσουμε. Εξάλλου δεν υπάρχει οικογένεια χωρίς έναν άνεργο, είναι γνωστό. Όλοι είμαστε μέσα σε αυτά τα προβλήματα, δεν είμαστε απέναντι. Επομένως, από τη μεριά μας και εμείς θα βοηθήσουμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά τα ρήφα να μπει. Ούτε συμφωνώ να μπει τα ρήφα στο μισθό του Δημάρχου, που λέτε εσείς στο μισθό του. Δεν πάει έτσι, δεν νομίζω. Εμείς δεν συμφωνούμε σε κάτι τέτοιο. Ο καθένας και δεν χρειάζεται να γίνεται ντόρος. Εγώ έδωσα τόσα, εγώ έδωσα άλλα τόσα. Αυτά έχουν και την έννοια, ας πούμε, της προσωπικής προσφοράς. Και δεν είναι ανάγκη, ας πούμε, να δημοσιοποιείται αυτό. Η θέληση του καθένα μπορεί να φανεί στην πράξη και ήδη έχει φανεί στην πράξη. Και γνωριζόμαστε όλοι, ας πούμε, και σε αυτή την πόλη και σε αυτή την αίθουσα. Ευχαριστώ πολύ. Για τα λεφτά στους Δήμους, εγώ ενημερώνω ότι ξέρω ότι 2.800.000 πήγανε στους Δήμους. Έχουν πάει στους Δήμους αυτούς που εμπλέκονται με το πρόβλημα. Τώρα θα υπάρχουν και άλλες χρηματοδοτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παντελάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κατσαφάδο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν έχω τη δυνατότητα πολλές φορές να δευτερολογώ, θα μου επιτρέψετε, όχι τον πολύ χρόνο, αλλά αν περάσω και λίγο το χρόνο που με επιτρέπετε, να με αφήσετε να μιλήσω και μην με διακόψετε. Περασμένη συνεδρία συζητήσαμε να δευτερολογήσετε, αλλά είχατε φύγει, νομίζω. Είχα φύγει διότι είχε μακρηγορήσει πάρα πολύ συζήτηση και είχα και υποχρεώσει και δεν μπορούσα να μείνω. Άλλωστε είμαι μοναχούλης μου εδώ πέρα προς το παρόν και δεν μπορώ να τα καταφέρω όλα. Κύριε Κατσαφάδο, συνεχίστε. Θα αρχίσω κάπως, θα ξαφνιάσω κάπως. Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι 6 Απριλίου. 75 χρόνια πριν η γραμμή μεταξά το οχυρό Ρούπελ έπεφτε. Τα οχυρά δεν παραδίδονται, καταλαμβάνονται, είχαν πει τότε οι ιστορικοί. Έρχομαι στο σήμερα. Καταρχήν να συμφωνήσω με την πρόταση του κυρίου Νίκου Πυρούνια. Είναι όμως ειρωνία τους Έλληνες να τους θυμόμαστε 2 φορές το χρόνο, Χριστούγεννα και Πάσχα, και άλλοι να τρώνε καθημερινά 3 φορές την ημέρα. Συνεχίζω. Άκουσα από τους προηγούμενους συναδέλφους για το Δήμο να ασχολούνται με τα προβλήματα του Δήμου. Κύριοι, εδώ που βρισκόμαστε στην αίθουσα σήμερα, έξω όταν γυρνάτε σας λένε τα προβλήματα του Δήμου ή τα προβλήματα που έχει σήμερα, που έχουν φέρει οι επενδυτές στο λιμάνι και σε όλη τη χώρα. Τι σας ρωτάνε, για το Δήμο ή για τους επενδυτές? Κύριε Δήμαρχε, είχα προβλέψει αυτά που θα συμβούν στην Ελλάδα και στον Πειραιά μας. Χωρίς φόβο, μην και κακοχαρακτηριστώ, είχα προβλέψει τον ύποπτο ρόλο των περισσότερων ΜΚΟ, γιατί τα λεφτά είναι πάρα πολλά, των αλληλέγγυων και των φοβισμένων λαθρολάγνων Ελλήνων. Όλοι συμμετέχουν αυτοί στη διάλυση της Ελλάδος. Εγώ ρωτώ όλους εσάς, υπάρχουν νόμοι και σύνταγμα στην Ελλάδα, ναι ή όχι? Πρέπει να τηρηθούν, ναι ή όχι? Έχει ξεκινήσει λοιπόν, βάσει σχεδίου,
η διαμέληση της Ελλάδος, όπως έγινε και με τη Γιουγκοσλαβία, με τις νατοϊκές δυνάμεις το 1999, με τη Βοσνία και τα Σκόπια. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη φάση του σχεδίου είμαστε εμείς οι Έλληνες. Αιγαίο Πέλαγος και στενά Ελισπόντου και Βόσπορος. Εκτελείται ένα ύποπτο σχέδιο εναντίον του ελληνισμού. Με όργανα, τους Τσίπρα, Καμένο και τις βουβουζέλες τους και με τις μνημονιακές τους πολιτικές οδηγούν στο θάνατο. Εν τούτης, όλοι οι προδότες αυτοί δείχνουν μόνο το μονόδρομο. Τα εγχώρια πολιτικά κόμματα που τελειώνουν σιγά σιγά, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟ και το ΠΟΤΑΜΗ, έχουμε όλοι αυτή την τρομοκρατική λαθροεισβολή εδώ και πολλούς μήνες. Ήδη τα νησιά του Αιγαίου έχουν καταληφθεί από λαθρέους μουσουλμάνους. Περισσότερο όμως ανησυχητικό, κυρίες και κύριοι, είναι πού στείνονται τα hot spot. Έχουν βάλει συνένοχους μέσα σε αυτά και τις ένοπλες δυνάμεις. Ας ξεκινήσω με τα hot spot, που στείνονται τα hot spot. Να το γνωρίσουν και όλοι δεν το γνωρίζουν. Στην Αττική, στην περιοχή Σκιστού, στο Σκαραμαγκά, κοντά στις πετραλαϊκές εγκαταστάσεις. Άλλωστε, άλλος αγαπημένος τόπος είναι το Βοτανικό. Χρόνια θέλουν να φτιάξουν εκεί τζαμί, όταν η Αγία Σοφία στην πόλη δεν λειτουργεί. Πάμε πιο πάνω. Νομό Μαγνησίας. Hot spot και εκεί. Πάγει ο σχεδιασμός των Τούρκων να επιτεθούν στη Μαγνησία και να αποκόψουν την Ελλάδα στα δύο. Λίγο πιο κάτω. Εκεί μάλιστα πήγε και ο Κούλης και επισκέφθηκε ένα ξενοδοχείο κοντά στις Θερμοπύλες. Είναι η Ακαλάτη. Για όσους γνωρίζουν, είναι μεγάλη υδροηλεκτρική αξία η Ακαλάτη. Πάμε πιο πάνω, βόρεια. Υπάρχει ένα σχέδιο. Το σχέδιο αυτό λέγεται Μπουλγκράβια. Θέλουν να ισλαμοποιήσουν τη Μακεδονία και την Ήπειρο. Κοντά λοιπόν στα ελληνοαλβανικά σύνορα, Άκτιο και Φιλιππιάδα, και δίπλα είναι Διαβατά, Λαγκαδάς, Βόλβη, Θεσσαλονίκη. Άλλωστε η Θεσσαλονίκη με τα σχέδιά τους αυτών θα γίνει η πρωτεύουσα του κράτους Μπουλγκράβια. Στου νομούς Δράμα, Καβάλας. Μέσα στη Δράμα, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι η πέμπτη μοίρα καταδρομών. Ελευθερούπολη, Νέα Καρβάλη. Υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εκεί. Τη Θράκη άλλωστε την άφησαν έξω, γιατί οι προδότες την έχουν δώσει ήδη στους μουσουλμάνους. Άλλωστε είπαμε, έχουν αριστερή ιδεολογία με παλώμενα πέι. Κόβονται συντάξεις, επιδόματα αναπήρων, οι Έλληνες λιμοκτονούν. Δεν είναι αθώοι όσοι πονούν για τους πρόσφυγες. Άλλωστε εδώ έχει δαιμονική επιρροή η τηλεόραση και πρωτεύοντα ρόλο στην προδοσία της Ελλάδος μας. Οι προδότες είναι πάρα πολύ και σφιχτά δεμένοι. Όμως οι προδότες έχουν και συμμάχους. Ένας από τους συμμάχους τους έκρυψε το σταυρό του χριστιανισμού πηγαίνοντας στους επενδυτές, να επισκεφθεί τους επενδυτές. Κυρίες και κύριοι, 12.000 Έλληνες αυτόχειρες ανέβηκαν στον ουρανό και καταγγέλουν την ενοχή του δημοκρατικού τόξου στο έγκλημα που διαπράτεται στη χώρα μας. Ακούω εδώ μεγάλες κουβέντες και τα λοιπά, ότι να περιθάλψουμε τους δήθεν πρόσφυγες και τα λοιπά. Εγώ ρωτώ. Η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί έντρομοι τους επενδυτές να σφάζονται μεταξύ τους. Από την άλλη, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δείχνουν άλλη πραγματικότητα από αυτή που ζει η ελληνική κοινωνία. Θα σας πληροφορήσω, κυρίες και κύριοι, όσοι δεν το γνωρίζετε, ότι πραγματοποιήθηκε μια έρευνα, μια δημοσκόπηση που πλήρωσαν όλοι οι περιφερειάρχες της Ελλάδος από την Κάπα Research, και τα ευρήματα είναι τα εξής, για όσους δεν το γνωρίζουν. Οι επενδυτές ή οι πρόσφυγες, όπως τους λένε πολλοί, έρχονται από Ιράκ, Αφγανιστάν, Σομαλία και Πακιστάν. Είναι άντρες 25 έως 35 ετών. Μιλούν αραβικά, είναι μουσουλμάνοι και δεν έχουν καθόλου μόρφωση. Το 76% ήρθε στην Ελλάδα γιατί ήταν εύκολο να περάσει. Και το 45% αισθάνεται καλά στην Ελλάδα και δεν πρόκειται να φύγει. Κυρίες και κύριοι, οι επενδυτές δεν είναι ανθώα γυναικόπαιδα. Έφυγαν από την πατρίδα τους
χωρίς να πολεμήσουν και έχουν πόλεμο. Είναι ρυψάσπιδες. Γενικώς εμείς οι Έλληνες που πολεμήσαμε χρόνια ολόκληρα τους λέμε ρυψάσπιδες. Είναι εγκλωβισμένοι σε μια Ελλάδα γερόντων, με ανεργία, με μισθούς πείνας και με πρόνοια μηδέν. Εγώ ρωτάω, αλήθεια. Δύο λεπτά ζήτησε, έχουμε δικαίωμα δύο λεπτών. Κύριε Πρόεδρε, να πω κάτι, όσοι πειράζονται σε αυτή την αίθουσα μπορεί να εξέλθουν και τις αιθούσεις, έτσι. Παρακαλώ, συνεχίστε να μην χάνουμε το χρόνο, κύριε. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, το Συμβούλιο έχει μια παράδοση δημοκρατικότητας. Μέχρι ενός ορισμένου σημείου δεν ακούμε τώρα ανοησίες. Λοιπόν, ρωτώ τον κάθε εκπρόσωπο της Χρυσής Πρωινής ή της Χρυσής Αυγής, σας παρακαλώ. Αν είναι δημοκρατία αυτό που ζούμε σήμερα, προστατεύστε την ιστορία από τύπους σαν τον Κατσαφάδο. Λοιπόν, που είναι και πυλαγών και τρέπεστε. Αλήθεια. Παρακαλώ, τελειώνει. Ξεχάσει τον Γκέριν και τον ΝΕΣ. Κάθε φορά για δουλειά τώρα δεν το φασταριά. Εδώ είναι το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Ίσως, κύριε Πρόεδρε, απευθύνομαι σε εσάς. Φύγω συνειδήσεις, διακόφτε τον. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να συνεχίσω? Παρακαλώ, σύντομα. Δεν ξέρω, μόνο. Λέει ο κύριος ότι έχουμε δημοκρατία. Εγώ ξέρω ότι στη δημοκρατία υπάρχει ο διάλογος, ο αντίλογος και οι αντίθετες απόψεις. Εντάξει, μην κάνουμε αν διάλογο ορισμένοι, όμως τώρα. Αν ορισμένοι τους πειράζουν, τότε εγώ την απολυπάμαι. Αλήθεια, κυρίες και κύριοι, κλείνοντας να πω ότι εσείς τι πιστεύετε ότι θα πράξουν όλοι αυτοί οι 25άρδες όταν θα λάβουν το σύνθημα? Εγώ κλείνοντας λέω το εξής, οι Έλληνες πρέπει να ξυπνήσουν και όχι μόνο να ξυπνούν όταν αλλάζουν μαξιλάρι. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δήμαρχος, κύριε Δήμαρχε. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Μισό λεπτό να μιλήσει ο κύριος Δήμαρχος, κύριε Κόκαλη, και αμέσως μετά. Δεν θα καθυστερήσει. Κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη, προσήλθε η κυρία Σαρή Γόγου Ευαγγελία. Θα μιλήσει ο κύριος Δήμαρχος τώρα και μετά θα πάνω στο θέμα το προσβλητικό ο κύριος Κόκαλης και μετά οι άλλοι. Το γενέστριο είναι το μίσθωση. Τα 25. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Εντάξει, εντάξει, να πω και εγώ για να μιλήσουν και οι δημοτικοί σύμβουλοι και για τα θέματα. Όσον αφορά τον κύριο Κάλλη, δεν κατάλαβα τον επραγμένα ποιο είναι το θέμα, να μην ειλικρινείς. Ίσως με το πιάσα από την αρχή, δεν το κατάλαβα απόλυτα. Για να μην διάκοψω. Δεν κατάλαβα περί σύγκρισης και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν θέλω να πω πολλά. Τώρα, αν υπάρχουν εδώ εγώ να μαζέψω, μου λέτε 5 αντιδημάρχους, 4-5, αν θέλετε να πείτε πονήμως κάτι, γιατί μου τους κάνετε παρέα. Δηλαδή, αν δεν σας αρέσει ο τρόπος που περιφέρονται, μου κάνετε παρέα. Αν πείτε όμως ο τάδε δήμαρχος, ο τάδε είχε μια συμπεριφορά κακή κτλ. Μα το εξηγήστε, δεν το καταλαβαίνω. Όσον αφορά τη σύγκριση, για να το ξεπεράσουμε το θέμα αυτό, εάν ήταν να συγκρίνω κάτι εγώ προσωπικά και φαντάζομαι και τη δήμαρχη που είναι στο συνδυασμό, θα συγκρίναμε τότε τους πρώτους 18 μήνες της διοίκηση Μιχαλολιάκου με τους πρώτους 18 μήνες δικούς μας. Όχι την τετραετία του κ. Μιχαλολιάκου με τις 18 μήνες. Αυτά που λέτε λοιπόν για τα χιλιάδες τετραγωνικά πεζοδρομίων και όλα αυτά τα οποία περιγράψατε, τα οποία δεν είναι και ακριβή, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία τώρα, είναι ότι αυτά γίνανε από το 13 και μετά. Να μην πω από αρχές του 2014. Άρα δηλαδή το τελευταίο εξάμηνο της θητείας σας. Άρα να πάμε να δούμε πόσα πεζοδρόμια γίνανε το πρώτο 18μηνο της θητείας του κ. Μιχαλολιάκου και πόσα έργα γίνανε, θα είναι ένα καλό μέτρο σύγκριση να το κάνουμε μια φορά λοιπόν τι έγινε 18 μήνες δημαρχίας αυτής του πρώτου 18 μήνες και τι έγινε στις προηγούμενες. Αλλά ο σκοπός δεν είναι να συγκρίνουμε. Ούτε αν υπήρξαν αντιδήμαρχοι πολλοί, αν ξέρω τον κ. Βοδενικόλα, ο οποίος ανέφερε μια δουλειά που κατά τη γνώμη του δεν είχε γίνει για πολλά χρόνια και δεν ανέφερε τη διοίκηση Μιχαλολιάκου, εγώ δεν είδα συγκρατικά στοιχεία, ούτε μπορώ να πω τώρα εγώ τι αποκόμισε αντιθετικά ο Πειραιάς από το Τραμ και τι αποκόμισε ο Δήμος Περιστερίου, οι άλλοι Δήμοι που πέρασε το Τραμ και τι αποκόμισαν εμείς, γιατί δεν συμφέρει νομίζω τη συζήτηση αυτή και δεν βολεύει κανέναν, ούτε διάφορα άλλα κτλ. Εγώ λέω, όλοι θα κριθούμε όπως κρινόμαστε πάντα στο τέλος της θητείας, εκεί θα κρίνει ο κόσμος αν ήταν καλύτερη διοίκηση αυτή, η προηγούμενη ή η επόμενη. Αυτό λέω, αλλά επαναλαμβάνω, σύγκριση 18 μηνών με 3,5-4 χρόνια, νομίζω δεν είναι και δίκαιο να γίνει. Αν θέλετε όμως είναι πρόθυμος να φέρω τεχνικά προγράμματα του 2011 και του 2012 και τι κάνατε εσείς 18 μήνες και να κάτσουμε να συγκρίνουμε τι έκανε και αυτή η Δημοτική Αρχή το 18 μήνο και αυτή είναι, θα έλεγα, μια δίκαιη σύγκριση, άχρηστη κατά εμένα στην παρούσα φάση. Τώρα τους αντιδημάρχους δεν το δέχομαι. Αυτό θεωρώ ότι είναι υπερβολικό. Καταρχάς δεν νομίζω ότι είναι σωστή έκφραση να μαζέψετε τους αντιδημάρχους. Θεωρώ δηλαδή δεν είναι μια. Έτσι είπατε, 4-5 αντιδημάρχους. Αυτά άκουσα, όχι κατάλαβα. Αν καταλάβανε άλλοι κάτι διαφορετικό. Εάν θέλετε για να το διευκρινίσω, γιατί εμένα μου αρέσει να με. Παρακαλώ. Εσάς σας δικαιολόγησα και είπα γιατί.
αυτά που πάτε εσείς. Κάποιους άλλους μετά από εσάς, που δεν είναι σωστό μετά από τον Δήμαρχο να παίρνει κάποιος δημοτικό σύμβουλος ή ό,τι για να είναι το λόγο να καλύψει ποιον είναι, τον Δήμαρχό του. Τουναντίον θα έπρεπε να με χρησιμοποιήσετε για να σας προσέχουν και να σας σέβονται. Μα από αυτά που είπα. Για ποιους αναφερθήκατε εσείς? Δεν είμαι ευθύς. Δεν έχω συγκεκριμένα. Εγώ δεν μπορώ να πω κατά αυτό μου αργά ότι ευθύως είπα, όπως είπατε. Δεν ξέρω ποιος πήγε στον οικονομικό εισαγγελέα, για παράδειγμα, κύριε Μοραλή. Ποιος πήγε στον οικονομικό εισαγγελέα, δεν ξέρω. Κάποιος πήγε στον οικονομικό εισαγγελέα και κάπου γίνεται κάποια έρευνα. Αυτά που λέτε, επειδή δεν τα γνωρίζω πραγματικά. Ούτε και εγώ τα γνώριζα. Τώρα τα μαθαίνω κι εγώ. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Τώρα που το μάθω, το είπα. Να είναι προσεκτική. Λέω λοιπόν. Και να πω και αυτό που λέει ο κ. Κάλλας. Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει ο Δήμαρχος να είναι ορχήστρα. Γι' αυτό έχει αντιδημάρχους, ερεταλμένους κτλ. Ούτε θεωρώ ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για τα πραγμένα να αναλύει τα πραγμένα της κάθε διεύθυνσης ο Δήμαρχος. Γι' αυτό υπάρχουν οι αντιδήμαρχοι κτλ. Ο Δήμαρχος κάνει ένα, κατά την άποψή μου, λέω, μια γενική τοποθέτηση και παίρνουν το λόγο εξειδικευμένα οι αντιδήμαρχοι και κάνουν τα πραγμένα της διεύθυνσης του. Αυτό πιστεύω. Εν πάση περιπτώσει, είναι άποψή σας. Εγώ απλώς δεν ήθελα κάτι πολύ σύντομο ήθελα να πω. Δεν νομίζω ότι ήταν κάτι σημαντικό. Λέω απλώς οι συγκρίσεις να είναι ίδιες περιόδους, αν να τις κάνουμε. Αλλιώς. Λέω λοιπόν, τώρα, όσον αφορά την κυρία Σταθάκη, εντάξει, ο κύριος Πυρούνια είπε την άποψή της. Για τον Άγιο Διονύσιο να πω ότι πράγματι, δεν ξέρω το δημοσίευμα τι έλεγε για να πω αν είναι αληθές ή όχι. Εγώ έχω να πω ότι πράγματι μας έγινε μια αυστηρή προειδοποίηση, πολύ αυστηρή, τέλος αυστηρή ομολογώ από τη ΓΕΟΣΕ, για την κατάσταση που επικρατούσε στο σταθμό του Αγίου Διονυσίου. Αυτό είναι μια ευθύνη κοινή λοιπόν, μια που είναι ο κύριος Κάλλας εδώ, διότι εκεί δεν μπορώ να αποδώσω την ευθύνη στην προηγούμενη δημοτική αρχή, γιατί είμαι και εμείς 18 μήνες είμαστε και θα έπρεπε πολύ νωρίτερα να έχουμε έτσι λάβει υπόψη μας τις προειδοποιήσεις της ΓΕΟΣΕ και να καθαρίσουμε το κτίριο, κάτι το οποίο το κάναμε. Αυτή τη στιγμή είναι απόλυτα καθαρό και το κτίριο και ο περιβάλλον χώρος. Μιλάμε με τη ΓΕΟΣΕ, η οποία θα κατέβει να το δει κιόλας. Εδώ, με υπογραφή του κ. Μιχαλολιάκου, τότε λοιπόν σας λέω ότι υπάρχει ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, το οποίο είναι για 25 έτη, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κέντρο πολιτισμού και διάδοση λαϊκής μουσικής. Αν θέλετε, είναι στη διαβίση να το δείτε ή να πάρετε ένα αντίγραφο. Αυτό λοιπόν είναι 22 Μαρτίου του 2012. Έρχεται μετά λοιπόν ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΓΕΟΣΕ και Δήμου Πειραιά. 2 Μαρτίου. Ναι, πριν, συγγνώμη. 2 Μαρτίου, πριν, ανάποδα πάντα πω. Το οποίο έλεγε ότι μισθώνονται ο ποδηλατόδρομος και το κτίριο. Και ότι σε κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση διαστήματος 2 ετών από την υπογραφή του παρόντος, το μνημόνιο συνεργασίας πάβει να ισχύει και να δεσμεύει τα μέλη και ουδεμία αξίωση υποχρέωση μεταξύ αυτών υφίσταται ή δημιουργείται. Νομίζω ότι, θα μας πει η νομική υπηρεσία, ότι έχει ισχύει τα 25 έτη, νομίζω. Και ούτε η ΓΕΟΣΕ μας είπε ότι έληξε το μίσθωμα. Εσείς μας είπε ότι αν δεν το φτιάξετε, δεν το περιποιηθείτε και δεν υλοποιήσετε το σκοπό, θα καταγγείλουμε τη σύμβαση. Αυτό ήταν. Νομίζω ότι κάναμε έστω και καθυστερημένα, γιατί το ομολογώ εγώ, τη δουλειά την οποία έπρεπε. Θα ενταχθεί στην ΟΧΕ και στο νέο ΕΣΠΑ και ο χώρος του σταθμού και ξανά ο ποδηλατόδρομος. Απλά θα το κάνουμε και επιθυμούμε να το κάνουμε μάλιστα με τη σωστή οδό, δηλαδή να πάρουμε παραχώρηση των γραμμών από τον ΟΣΕ, που είναι και ο αρμόδιος, και όχι από την υγεία ΟΣΕ που είχε συμφωνήσει ο πρώην Δήμαρχος, με αποτέλεσμα να απενταχθεί, διότι δεν είναι αρμόδια να παραχωρεί, αλλά είναι ΟΣΕ. Αυτό για τον Άγιο Διονύση, ο οποίος πάει τώρα πάντως, είναι σε καμία σχέση η κατάστασή του με αυτό που ήταν πριν 10 μέρες. Επαναλαμβάνουμε, και θέλω να είμαι ειλικρινής, και η προηγούμενη δημοτική αρχή και εμείς το χρησιμοποιούσαμε πράγματι για χώρο. Όχι αποθηκευτικό, το κυρίως χώρο μέσα, τον έξω χώρο από το κτίριο, όπου υπήρχαν οι κάγκελα, στήλοι φωτισμού κτλ. Και στον πλαϊνό χώρο, όπως το κοιτάμε αριστερά, και η προηγούμενη δική αρχή και εμείς, διατηρούμε ένα εργοτάξιο του τοξότη, του παραλιακού μετώπου, αλλά στο κομμάτι που είναι, μας είπε και το νεότερο μνημείο, η κυρία Μανούδη, αν θυμάμαι καλά το όνομά της, αλλά και η ΓΕΟΣΕ, ότι δεν μας ενοχλεί. Αυτό που θέλαμε είναι να καθαρίσετε το κτίριο, τον περιβάλλοντα χώρο απ' έξω και να προχωρήσετε μέσα στην υλοποίηση της υποχρέωσης που έχετε αναλάβει για να δημιουργηθεί ένα κέντρο πολιτισμού. Το εντάσσουμε, επαναλαμβάνω, στη νέα ΟΧΕ και παράλληλα είμαστε σε επαφή με τον ΟΣΕ ώστε να μας παραχωρήσει τις γραμμές πλέον για να εντάξουμε το έργο πάλι του ποδηλατόδρομου αυτό ο οποίος είχε απενταχθεί. Στον Άγιο Χαράλαμπο. Να το πάρουμε. Ναι, ναι, εδώ το έχω να πάρει αυτό το τυπίες, ναι. Στον Άγιο Χαράλαμπο, φαντάζομαι, κύριε Αργουδέλη, μάλλον είναι η παιδική χαρά στον Άγιο Χαράλαμπο, φαντάζομαι. Ρώτησε η κυρία Σταθάκη στον Άγιο Χαράλαμπο, αν γίνεται ένα έργο, φαντάζομαι ότι είναι η παιδική χαρά του κ. Κοκκίνη. Τώρα για το προσφυγικό. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω με την κυρία Σταθάκη στο επίπεδο ότι μπορούσε ο Δήμος να υποκαταστήσει την πολιτεία. Δηλαδή αυτό που κάνει σήμερα η Γενική Γραμματής, ότι μπορούσε να το κάνει ο Δήμος πριν. Διότι ο Δήμος δεν έχει, όπως και κανένας Δήμος, διότι δεν υπήρχε, γι' αυτό δεν το έχουμε, τι θα λέγαμε στους πρόσφυγες. Ξέρουμε εμείς αν γίνονται τα hot spot και ποια hot spot είναι εξέλιξη και πότε θα τελειώσουν. Ξέρουμε εμείς που θα γίνει η διαδικασία, ξέρει κανείς στην Ελλάδα, εννοώ πριν 25 μέρες, όχι τώρα, πώς θα γίνει η διαδικασία ασύλου.
Είχαμε μια πλήρη ενημέρωση εμείς, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Είχαμε μια πλήρη ενημέρωση εμείς σε τέτοια θέματα, ώστε να μπορούμε επαρκώς να ενημερώνουμε τους πρόσφυγες για αυτά τα σοβαρά θέματα. Το πού θα πάνε, το πώς θα πάρουν άσυλο, τι θα γίνει με αυτούς που δεν είναι πρόσφυγες. Δηλαδή, γιατί εσείς είπατε πριν ότι 50.000 πρόσφυγες, άρα υπονοείτε ότι 50.000 που είναι εδώ είναι όλοι πρόσφυγες. Εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό ότι είναι όλοι πρόσφυγες, γιατί αν λέμε ότι είναι 50.000 στη χώρα και λέτε 50.000 πρόσφυγες, είναι πάνω από ότι δεν υπάρχουν μη πρόσφυγες. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι δεν μπορεί, νομίζω, η τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα και σε επαφές και με τους υπουργούς τέθηκε αυτό και από την ΚΕΔΕ και από την ΠΕΔΑ, τουλάχιστον σε δύο που πήγα εγώ, ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κυβέρνηση τοπική αυτοδιοίκηση, ειδικά δε όταν δεν υπάρχει ένα σχεδιασμό και μια πλήρη ενημέρωση για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο λέτε. Εάν είχαμε την ενημέρωση εμείς, πράγματι θα μπορούσε ο Δήμος ενδεχομένως να λειτουργήσει έτσι. Νομίζω θα πάρει το λόγο ο κ. Κόκαλης και θα αναφερθεί περαιτέρω. Επίσης, όσον αφορά την πρωτοβουλία που πήρε ο κ. Καμίνης, και εκεί ακόμα, αυτό είναι μια ζήτηση που μπορεί κάποια στιγμή να ανοίξει και στον Πειραιά, θα το δούμε. Αλλά λέω ότι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα δεν τα γνωρίζουμε για να λέμε αυτά τα πράγματα. Γιατί, επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζουμε τελικά μετά τη διαδικασία αιτήσεως ασύλου πόσοι θα μείνουν τελικά εδώ. Δεύτερον, να μην σας διαφέρει, και νομίζω δεν σας διαφέρει, απλά δεν το είπατε, το ξεχάσατε, ότι δεν είναι ο Πειραιάς και η ευρύτερη περιοχή εκτός. Γιατί αναφέρεται τον Ταύρο και τον Μοσχάτο, που μέχρι τώρα δεν είχαν καμιά εμπλοκή οι Δήμοι αυτοί με το θέμα του προσφυγικού, του μεταναστευτικού. Η Αθήνα πράγματι είχε εδώ και καιρό τον Ελαιώνα, είχε τη Βικτόρια, προσπαθεί κτλ. Εμείς έχουμε και το σχιστό. Μην παραλείπουμε να πούμε ότι έχουμε και το σχιστό, το οποίο είναι μια δομή στην ευρύτερη περιφέρεια των 4-5 Δήμων που είμαστε στην αντιφέρεια εδώ. Έχουμε το λιμάνι το οποίο διέρχονται όχι τους 2 μήνες που παραμένουν. Τους τελευταίους 12 μήνες που διέρχονται από το λιμάνι, αλλά δεν είμαστε μια πόλη η οποία θεωρεί ότι πρέπει να είναι έξω από το θέμα. Είμαστε και είμαστε, έλεγα, πρώτος Δήμος στη χώρα που είναι μέσα στο πρόβλημα 12 μήνες κοντά τώρα. Διότι η Δομένη δημιουργήθηκε τελευταία. Εμείς εδώ είχαμε από την πρώτη μέρα τη διέλευση των προσφύγων, οι οποίοι ερχόντουσαν εδώ και φυσικά οι περισσότεροι φεύγανε. Εδώ και 2 μήνες έχουμε το σχιστό, έχουμε την παραμονή στο λιμάνι, αλλά ο Δήμος Πειραιά είναι ο πρώτος Δήμος που είναι μέσα στο πρόβλημα και ποτέ δεν αρνήθηκε να είναι μέσα στο πρόβλημα και να συνδράμει όπως μπορεί και με βάση τον ελληπή σχεδιασμό. Να είμαστε ειλικρινεί. Εγώ θέλω να κάνω επαναλαμβάνω, το κάνει κριτική εδώ, ότι ο σχεδιασμό δεν υπήρχε, ήταν ελληπή, καθυστερήσει κτλ. Ή το πολυσύνθετο του προβλήματο που έχω ξαναπεί, δεν θα μπορούσαμε εμεί να κάνουμε δουλειά αυτή, ειδικά με την κατάσταση που έχει κάτω. Και η αποχώρηση μα, επαναλαμβάνω, αν εσεί ω δημοτική αρχή ήσταν, θα επιθυμούσατε να είστε εκεί, όταν οι άνθρωποι αυτοί προβαίνουν σε αυτοσχέδιες κατασκευές θερμοσύφωνα για να εστέλνουν νερό με μπετόβεργες και κίνδυνο υπεροκλησίας. Παιδάκια παίζουν ποδόσφαιρο και περνάνε τα φορτηγά. Βουτάνε και κολυμπάνε δίπλα στα κρατικά καράβια. Δεν αποκτούν μια ευθύνη για όλο αυτό. Είναι δικιά μας η ευθύνη. Δεν είναι θέμα να αποφύγουμε την ευθύνη. Είναι όμως ότι το λέμε εδώ και 2 μήνες εμείς. Με μέτρια φωνή, με χαμηλόφωνα, λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο δυνατά. Ότι εν πάση περιπτώσει πρέπει να γίνει μια παρέμβαση εκεί. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να χειριστούμε αυτή την κατάσταση. Ούτε ο Δήμος, ξέρετε πολύ καλά, ότι έχει και την υποδομή. Ανεξάρτητος αν ο κ. Χούκαλης πήγε εκεί και μπόρεσε να βρει ανθρώπους, εθελοντές και να συντονίσει και να προσφέρει, κατά την άποψή μου, πολλά πράγματα με την παρουσία και την ομάδα εκεί και ουσιαστικά το Δήμο εκπροσωπούσε. Αλλά το να παραμείνουμε παραπάνω για να κάνουμε ένα βρίσκο, δεν νομίζω ότι είχαμε τη δυνατότητα και ούτε είναι στη διαδικασία. Δεν μπορεί να υποκαθιστά ο Δήμος τη δουλειά του κράτους. Ούτε είναι το λιμενικό εκεί, έχει τις δικές του αρχές, τη δικιά του αυτή, είναι ο ΟΛ που έχει τη δικαιοδοσία. Τι θα λέγαμε εμείς όλοι δηλαδή που δεν έχουν ντους να πληθούν, τι θα λέγαμε που δεν έχουν τουαλέτες να κάνουν επαρκή αριθμό τουαλετών να κάνουν αυτό που πρέπει. Τι θα λέγαμε ως Δήμος δηλαδή, θα αναλαμβάναμε εμείς να απολογούμαστε για μια δομή που στήθηκε εκεί με τον τρόπο που στήθηκε. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι και η αποχώρηση δικιά μας ήταν από τη μία και λίγο ουσιαστική και από την άλλη και σημειολογική για να πιέσουμε λίγο τα πράγματα. Και πράγματι βλέπω, δεν λέω ότι έγινε επειδή εμείς είπαμε ότι αποχωρούμε, και είπα και προηγουμένως για να γνωρίζω ότι σήμερα έγινε μια πρώτη συστηματική προσπάθεια ενημέρωση. Σιγά σιγά, δεν ξέρω αν θα είναι 10, 20, 30 μέρες που λέτε ή θα πάει μετά το Πάσχα, να τελειώσει η ιστορία. Τώρα για την κυρία Παντελάκη, δεν θέλω να απαντήσω γιατί εντάξει, έκανε μια κριτική στην κυβέρνηση ουσιαστικά και στη συμφωνία και στο πώς βλέπει εκείνη τα πράγματα, τα γεωπολιτικά, στρατηγικά κτλ. Και φυσικά δεν έχω να απαντήσω κάτι στον κύριο Κατσαφά. Θα σας απαντήσουν οι κύριοι Καμένος και Τσίπρας. Εκείνους αναφερόταν, Τσίπρας και Καμένος. Δεν αναφέρθηκε θέμα του Δήμου. Προφανώς δεν έχω την ίδια άποψη, εννοείται, αλλά δεν έχω κάτι να απαντήσω. Να πω, έκανε μια προσωπική τοποθέτηση στο πώς βλέπει εκείνος τα πράγματα. Αυτά που μου. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Ο κύριος Κόκαλης ως αρμόδιος για το θέμα το μεταναστευτικό προσφυγικό έχει το λόγο. Μετά έχει ο κύριος Πυρούνιας που έχει ανοίξει το θέμα του ο κύριος Δήμαρχος. Και μετά όποιος δημοτικός σύμβουλος θέλει το λόγο να δηλώσει στον κύριο Γραμματέα τα ονόματά σας. Ναι.
Παρακαλώ κύριε Κόκαλη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ζήτημα λοιπόν του τι συμβαίνει στο λιμάνι του Πειραιά αυτές τις μέρες, αυτό που συμβαίνει είναι μια συνέχεια του έσχους που συμβαίνει τον τελευταίο μήνα, με την έννοια ότι βρισκόμαστε σε μια πόλη, μια μεγάλη πόλη, η οποία δεν έχει υποστεί κάποια φυσική καταστροφή. Έχει ίδρευση, έχει ηλεκτρικό ρεύμα, έχει όλα τα δίκτυα δουλεύουν, νοσοκομεία, και παρόλα αυτά, επί πάνω από ένα μήνα, άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε, σύμφωνα με τις συνθήκες που έχει υπογράψει η χώρα μας, να απολαμβάνουν ένα επίπεδο ζωής που προβλέπεται για τους πρόσφυγες ή αυτούς που ακόμα δεν ξέρουμε αν είναι πρόσφυγες, παρ' όλα αυτά παραμένουν σε αυτή την άθλια κατάσταση. Το λιμάνι δεν αδειάζει, δυστυχώς. Σήμερα η καταγραφή λέει 4.750 άνθρωποι, και αυτό είναι ίσως μία πρόοδος από τα επίπεδα των 6.500 που είχε φτάσει. Παρ' όλα αυτά έχουμε μεγάλες επιστροφές. Αν και η δημιουργία των κέντρων φιλοξενίας επιταχύνεται σιγά σιγά, και σίγουρα η δομή στον Σκαραμαγκά θα ίσως αποτελέσει και μια μεγάλη ανακούφιση για το λιμάνι του Πειραιά. Δεν είμαι βέβαιος καθόλου πότε θα αδειάσει το λιμάνι, όπως και πρέπει να αδειάσει ως χώρος διαμονής, γιατί δεν έχει καθόλου τις υποδομές όπως είδαμε. Θα ήθελα να πω ότι σχετικά με την αποχώρηση του Δήμου από την ενεργία, από τη φυσική παρουσία εκεί, δεν είναι μόνο ως προς την αβελτηρία της πολιτείας να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Είναι επίσης και από το γεγονός ότι η πολιτεία αναγνωρίζει μια άτυπη δομή πολιτών ως συνομιλητή, και αυτή δυστυχώς η άτυπη δομή, η Παμπυριακή Πρωτοβουλία, η οποία έχει κάνει, θα έλεγα, και να μου συγχωρέσετε τη λέξη, θεάρεστο έργο, ανθρωπιστικό έργο, και έχει μέσα ανθρώπους οι οποίοι τιμούν την πόλη μας, και πρέπει και εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο όταν έρθει η ώρα να τους τιμήσουμε. Παρόλα αυτά όμως, έχει βγάλει επίσημες ανακοινώσεις ότι δεν είναι δικιά της δουλειά η ενημέρωση των προσφύγων, και κατά συνέπεια και εμείς δεν μπορούσαμε να παραμένουμε φυσικά ενεργοί σε έναν χώρο όπου ούτε η πολιτεία αλλά ούτε και η κυρίαρχη δραστηριότητα εκεί, η οποία δεν είναι μικαιό, έχει αυτή την άποψη. Πέραν, επαναλαμβάνω, της τεράστιας προσπάθειας που έχει κάνει, της φανταστικής αυτής προσπάθειας, έτσι, εγώ δεν έχω ξαναδεί τέτοια ομοψυχία κτλ. Όμως, προσωπικά θα ήθελα να πω ότι ότι θεωρώ ότι το να θεωρεί κανείς την αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο πολιτική ταυτότητα είναι μια βαθιά ρατσιστική θέση, την οποία δεν θα την περίμενα από πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους. Το ζητούμενο λοιπόν είναι, και βεβαίως το ζητούμενο είναι το τι μέλη γενέστε. Τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Πρέπει να σας πω ότι στην επίσκεψη που είχα χθες στο γραφείο του κυρίου Στυλιανίδη, ο οποίος διαχειρίζεται την ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ελλάδα στις Βρυξέλλες, από τις Βρυξέλλες, και γενικότερα αν δείτε την κινητικότητα στην Ευρώπη, είναι το κυρίαρχο θέμα η αντιμετώπιση του προσφυγικού, μεταναστευτικού και των ροών αυτών. Είναι σαφές ότι η πόλη μας πρέπει να αποκτήσει μια καλύτερη δομή. Δηλαδή, για να δώσω το πολύ απλό παράδειγμα, είδαμε ότι η πόλη μας, αν και προφανές σημείο συγκέντρωσης προσφυγικών ροών, όπως υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ήταν απολύτως ανέτοιμη να τις αντιμετωπίσει. Εάν λοιπόν αύριο η Τουρκία ξανανοίξει την κάνουλα και έρθουν άλλες 10.000 εδώ στο λιμάνι του Πειραιά, τι θα κάνουμε? Δεν πρέπει να φροντίσουμε να συνεργαστούμε με σοβαρούς διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι είναι έτοιμοι να συνδράμουν τέτοιες προσπάθειες, να μπορέσουμε να είμαστε προετοιμασμένοι? Εγώ πιστεύω ότι πρέπει, και πρέπει να συνεργαστούμε με τους διεθνείς οργανισμούς για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και ζητήματα αργότερα ενσωμάτωσης και ένταξης όσων από αυτούς τους ανθρώπους παραμείνουν κοντά μας.
αυτές οι δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δυστυχώς όχι τόσο πολύ σε κρατικό, διότι είναι προφανές ότι η κρατική μηχανή βρίσκεται σε μια, αντιμετωπίζει μια κρίση με έναν τρόπο, θα έλεγα, όπως θα βρίσκεται κανείς μέσα σε μια κρίση, δεν έχει κάποιο έτσι σκληρό σχεδιασμό. Το ζήτημα είναι λοιπόν πώς μπορούμε να ενισχύσουμε εμείς την ικανότητα αντιμετώπισης τέτοιων κρίσεων και πώς μπορούμε να οργανώσουμε το Δήμο μας έτσι, ούτως ώστε να παρέχει τέτοιου είδους υπηρεσίες, είτε αν όχι σε κλειστά κτίρια, αλλά εν πάση περιπτώσει σε επίπεδο κοινωνικών δομών και κοινωνικών υπηρεσιών. Νομίζω ότι η κίνηση του Δημάρχου των Αθηνών, ο οποίος είναι πάντα μπροστά σε αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με το διεθνή πια ρόλο που οφείλουν να έχουν μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα και όπως και εμείς, θα πρέπει να είναι χαρακτηριστική, θα πρέπει να μας καθοδηγήσει. Όσον αφορά το ρόλο και σε θέματα που μπορούμε να παίξουμε άμεσα ρόλο, όπως στην αίτηση ασύλου κτλ. Αυτά είναι πράγματα που μπορούμε και πρέπει να κάνουμε και εμείς σαν Δήμος. Ο Πειραιάς είναι ένας Δήμος που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του διεθνούς προβλήματος και πρέπει να ανταποκριθεί ως τέτοιος. Βέβαια, για να βοηθήσουμε στην αίτηση ασύλου, πρέπει να ανοίξει και η υπηρεσία ασύλου. Και πρέπει να πάψει να γίνεται αυτός ο τραγέλαφος, αυτή η κωμωδία με το Skype. Ότι πρέπει δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί για να κάνουν αίτηση ασύλου να κλείσουν ραντεβού μέσα από το Skype. Αυτό δηλαδή είναι, θα ήταν κωμικό εάν δεν αφορούσε την καταστροφή οικογενειών. Λοιπόν, δεν θέλω να σας πάρω άλλο το χρόνο. Ήθελα μόνο να πω για τα πρακτικά όσον αφορά τη σύντηση που συντονίσαμε σε μεγάλο βαθμό επιτυχώς μέχρι να εμφανιστεί ο στρατός, ο οποίος στρατός Ηρίστων Παρόδο δεν χρησιμοποιεί τις δικές του κουζίνες, αλλά υλοποιεί μία σύμβαση με μια εταιρεία catering για να προσφέρει φαγητό στους χιλιάδες αυτούς ανθρώπους. Εμείς καταφέραμε και κινητοποιήσαμε τα εστιατόρια του Πειραιά, τα οποία προσφέραν πάνω από 20.000 μερίδες φαγητού. Ο Ολυμπιακός έχει προσφέρει πάνω από 70.000 μερίδες φαγητό και εμείς σαν Δήμος τεθήκαμε κεφαλής συντονισμού μιας προσπάθειας παρασκευής επιτόπου φαγητού με συνδρομή εθελοντών και, κυρίως την, τη χρήση των υλικών τα οποία δωρήσαν οι Έλληνες πολίτες είτε στο λιμάνι, είτε σε εμάς στην ΚΟΔΕΠ, είτε στις αποθήκες της περιφέρειας και παρασκευάσαμε και σερβίραμε πάνω από 110.000 μερίδες φαγητό και προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Βεβαίως και συνεχίσουμε να το κάνουμε, όμως η συμβολική αποχώρηση νομίζω ότι είναι η μήνυμα που έπρεπε να γίνει, διότι παραλαμβάνω ότι αυτή είναι μια ανθρωπιστική κρίση η οποία δεν έχει κανένα λόγο να συμβαίνει και δεν πρέπει να θεωρούμαστε συνένοχοι σε αυτήν. Νομίζω ότι το θέμα θα μας συνεχίσει να μας απασχολεί τις επόμενες εβδομάδες και βεβαίως πρέπει να σκεφτούμε, νομίζω ότι το είπε και κάποιος συνάδελφος νωρίτερα, τι θα γινόταν άμα γινόταν ένας σεισμός δηλαδή. Εάν Θεός φυλάξει πόλεμος μπορεί να βρεθούμε στη θέση αυτών των ανθρώπων, αλλά ακόμα σε μια περίπτωση σεισμού να είστε βέβαιοι ότι σε τέτοια κατάσταση θα βρεθούμε και εμείς. Αυτά ήθελα να πω για το προσφυγικό και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κόκαλη. Ο κύριος Πυρούνιας έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι, επαρχόμαστε σε ένα θέμα το οποίο ταλανίζει αρκετούς μήνες και την πόλη του Πειραιά, αλλά και γενικώς το Παρελλήνιο και την Ευρώπη. Και έχει μία συνέχεια. Θα πρέπει εδώ να ξεκαθαρίσει ο καθένας το ρόλο του. Ποιος είναι ο ρόλος της πολιτείας, ποιος είναι ο ρόλος του Δήμου, ποιος είναι ο κάθε ένας που δημιουργεί σε αυτό το περιβάλλον μία συμμετοχή, να ξεχωρίσουν οι ρόλοι. Νομίζω, χωρίς να δώσω κάποια ιδιαίτερη έτσι μνήμα ή εύνοια στον Δήμαρχο και γενικώς στο Δημοτικό Συμβούλιο, είμαστε πρωτοπόροι στη συμμετοχή του προβλήματος αυτού με την 940.000 διελεύσεις από τον Δήμο του Πειραιά. Όταν το κάναμε αυτό, δεν υπήρχε ένας άλλος Δήμος που να έχει τέτοια συμμετοχή στο προσφυγικό πρόβλημα και μεταναστευτικό. Αυτό δεν είναι μόνο η διέλευση. Έχει άλλες παρενέργειες εργασιών και συντήρησης και πρόβλεψης που αυτή την αναλογιστήκαμε χωρίς αυτός ο Δήμος
να το δείξουν προς τα πάνω ότι είμαστε περισσότερο εμείς ευαίσθητοι από κάποιους άλλους. Συνειδητά έτσι το πιστεύαμε όλες οι παρατάξεις. Η δεύτερη συμμετοχή μας ήταν στο κάλεσμα όσον αφορά το hot spot. Έστω και μετά η συμμετοχή του Δήμου και των άλλων δημάρχων ήταν συνενετική να προχωρήσει αυτή η διαδικασία στη συμμετοχή μας με το παραπάνω. Είχα πει τότε ότι αυτό εδώ και ο τρόπος βέβαια ήταν καλός προς της κυβέρνησης, αλλά και αυτό εδώ δεν θα μείνει εκεί. Και όταν είχα πει για κόκκινες γραμμές, ήθελα να προστατέψω τη Δημοτική Αρχή, το Δήμο, αυτά τα δυνατά τα οποία θα επέρθουν, όχι για να προστατευτούμε εμείς, να προστατεύσουμε τους πολίτες του Πειραιά. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τώρα να περιαυτολογεί κανείς. Επειδή όμως τώρα καταλάβουμε κάτι, εδώ θα μιλάμε εκπρόσωποι σαν δημοτικές παρατάξεις, εκπρόσωποι των κομμάτων μας ή θα μιλάμε σαν εκπρόσωποι των πολιτών, των δημοτών για το Δημοτικό Συμβούλιο και τις πολίτες του Πειραιά. Εάν θέλουμε να μιλάμε με τον πρώτο ρόλο, και έτσι μπορούμε. Εάν θέλουμε το δεύτερο, που εγώ πολλές φορές το έχω πει και σε αυτό συμμετέχω, είναι μια άλλη τακτική. Επομένως λοιπόν, δεν θα πρέπει εδώ να τα βλέπουμε όλα αρνητικά, εκφράζοντας κανείς την πλευρά τη δική του. Υπάρχουν άλλα όργανα, υπάρχει άλλο κοινοβούλιο, άλλοι εκπρόσωποι, οι οποίοι μπορούν να μεταφέρουν τις δικές τους αρχές εκεί που πρέπει. Και το λέω αυτό με καλή προορισμό, δεν καυτεριάσω κανέναν, ναι. Αλλά τουλάχιστον ξεφύγουμε από κάπου. Είπαμε ότι αυτή η Δημοτική Αρχή είναι μια μάζοξη διαφόρων πεπιθήσεων. Κάναμε μια σύνδεση. Αν τη μεγαλώσουμε τη σύνδεση αυτή και προς άλλες παρατάξεις, δεν θα είναι προς όφελος πλέον των δημοτών. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε όσο μπορεί κανείς να προσφέρει και κάτι. Ερχόμαστε τώρα λοιπόν εδώ στο προσφυγικό. Κάναμε αυτό που μπορούσαμε σαν Δήμος. Επιπλέον, υπάρχει και δυνατότητα από το Δήμο να υπάρχει και με ιδιαίτερη χορηγία από τον Ολυμπιακό, η οποία τη συνδρομή αυτή επιπλέον έδωσε τη δυνατότητα βασικά πράγματα σε αυτό το πρόβλημα να τα επιλύσουμε. Με τη συνδρομή ενός ανδρός. Αυτό λοιπόν το πράγμα θα έπρεπε να πούμε, ρε παιδιά, εντάξει. Κάνουμε και κάνετε ό,τι μπορείτε. Καλά πράγματα μέχρι τώρα. Δεν θέλω να πάρω συγχαρητήρια εγώ, ούτε από το μόνο, ούτε από κανέναν. Δεν με νοιάζει, δεν με αδιαφορώ γι' αυτό. Μιλάω για πάρτι μου, πώς νιώθω εγώ, σαν δημοτικός σύμβουλος. Αλλά τουλάχιστον πέστε μια καλή κουβέντα, πέντε πράγματα κάναμε σωστά. Και μπορούμε να κάνουμε και άλλα πέντε. Δεν το ακούω αυτό πουθενά. Και δεν το ακούω γιατί αυτή η μικροπολιτική είναι, θεωρώ, άστοχη και τελείως ανούσια. Γιατί στην κοινωνία έξω το έργο φαίνεται. Και εν πάση περιπτώσει τώρα ο Κόκαλης. Έχει κανένα λόγο ο Κόκαλης να είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στο λιμάνι? Έχει ανάγκη να τρώγεται, να σκοτώνεται, τις τουαλέτες, την καθαριότητα που πήρε προχθές, τα σκουπίδια προχθές? Αυτή είναι μια συμμετοχή ανθρώπινη που την κάνει. Και πολλοί από εμάς εδώ την κάνουν, και εσείς και όλοι μας, υπέρμετρα. Επομένως λοιπόν, ας έρθουμε στο ουσιαστικό θέμα που μπορούμε να ωφελήσουμε στην προσπάθεια αυτή με προτάσεις. Είχα πει στον Δήμαρχο κάποια στιγμή να πάνε στη Ραφίνα, να πάνε στο Λαύριο, να πάνε στην Ελευσίνα. Το έκανα τις μέρες ο Δρίτσας από τον Πειραιάς. Πού φτάσαμε τώρα? Το τι γίνεται τώρα πρέπει να κοιτάξουμε. Βασικά υπάρχει ένα θέμα πολύ σοβαρό, το οποίο η πολιτεία δεν το έχει δει τόσο 50 φορές. Ξεχωρίστε τους πρόσφυγες. Σύριοι, Αφγανοί. Τελειώστε αυτό το πράγμα. Να ξέρετε με ποια κοινωνία έχετε να κάνετε και ποια προβλήματα έχει ο ένας και ποια προβλήματα έχει ο άλλος. Όταν ξεχωρίσει αυτό, μπαίνουμε σε μια λογική. Και έρχομαι στους πρόσφυγες τώρα. Και σου λένε οι πρόσφυγες, οι 5.200 είναι στον Πειραιά. Συμφωνούμε να μας πάρετε από εδώ. Πού είναι το κράτος? Πού είναι η πολιτεία να τους πάρει? Πού είναι οι 11.000 CMN? Να πούμε εδώ το πρωί, σας πιστεύουμε ότι λέτε τώρα για πρώτη φορά, φεύγουμε από εδώ να πάμε να μας πάτε εκεί που θέλετε. Υπάρχει πρόβλεψη? Καμία. Τι συζητάμε πότε θα φύγουν? Για να φύγουν πρέπει να πάνε κάπου. Και δεν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη από την πολιτεία. Τι να κάνει ο Δήμος? Να πούμε εμείς τώρα πρόταση ότι στο Σουξιζό μπορούμε εμείς με τα δικά μας εφόδια και με τη ΜΟΜΑ να μεγαλώσουμε το χώρο αυτόν εκεί, να βάλουμε σκηνές, να έχουμε και τα συσίτια του ναυτικού και να φροντίσουμε να κάνουμε ένα κέντρο φιλοξενίας για να τους πάρουμε όλους, να τους πείσουμε? Αυτές είναι προτάσεις ουσίας. Το ναυτικό έκανε προχθές διαγωνισμό 10 εκατομμύρια. Σε δραχμές για 1.700.000 συσίτια, που σημαίνει κόστος τους πρόσφυγες 6 ευρώ την ημέρα. Το έκανε. Εκεί επάνω δεν μπορούμε να πούμε εμείς τι άλλο μπορούμε να συνδράμουμε, αφού έχουμε και μια δυνατότητα και μέσω του χορηγού μας και μέσω του Δήμου να συνεισφέρουμε? Αυτές είναι προτάσεις.
τον ακούω τώρα, Δήμαρχε, ποια είναι τα ακίνητα του Πειραιά, τα νοικιάσουν. Όχι, δεν είναι δική μας δουλειά αυτά. Είναι του ΟΗΕ που τα έχει δώσει τα 18 εκατομμύρια στι ΜΚΟ και αυτοί ψάχνονται και εκμεταλλεύονται να κάνουν τα συμβόλαια. Μην κοροϊδεύω τα πράγματα, αυτή είναι εικόνα. Οι ενοικιάσεις και οι δεσμεύσεις είναι του ΟΗΕ. Τα λεφτά έχουν πάει στο ΜΚΟ. Δεν έχουν πάει ούτε στο κράτος, ούτε στο Δήμο. Και λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα η οποία ισχύει. Πρέπει να το δούμε έτσι, αυτό είναι το πραγματιστέ. Δεν θέλω να συζητάω περισσότερο στο πρόβλημα αυτό. Θέλω να πω μόνο ότι αυτή τη στιγμή, τρεις λέξεις, ο Δήμος Πειραιά υπερέβαλε αυτόν όσον αφορά το προσφυγικό. Και το κλείνω εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν τελείωσα και έχουμε και το άλλο θέμα. Γιατί υπερεύεται λίγο τον χρόνο. Ο χρόνος είναι το ένα θέμα. Πρέπει να απαντήσω στο Δήμο. Αυτά είναι 10 λεπτά. Κύριε Παντελάκη, επειδή γνωριζόμαστε όλοι εδώ μέσα, α, δεν είναι εδώ, συγγνώμη, από εποχή Σαλπέρα, τουλάχιστον από το 1990. Δεν κάνω πολιτική προσωπική. Ούτε με ενδιαφέρουν τα κόμματα, ούτε με ενδιαφέραν ποτέ, αν ξέρω το που κανείμουν. Ούτε έχω φιλοδοξίες πολιτικές. Ούτε στη διαδρομή μου μέχρι τώρα είχα πάρει σε μια κρατική θέση να είμαι έμπιστος, ούτε πουθενά, ούτε και με ενδιαφέρει. Δόξα τω Θεώ, έχω τη δυνατότητα την οικονομική να ζω καλά. Και αυτό που κάνω, το κάνω, ο καθένας μόνος το κάνει, το κάνει σε ένα κομμάτι και μπράβο μας. Εγώ έκανα μία πρόταση η οποία έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα. Ο Δήμος έχει τις δράσεις και πολύ καλά τις κάνει. Έχουμε δείξει ένα υπέρμετρο ζήλο στο προσφυγικό αστευτικό. Εδώ υπάρχουν και οικογένειες με αξιοπρέπεια και οι οποίες δεν θέλουν να βγουν σε αυτό τη δημοσιοποίηση, αν θέλεις, ή την επαιτία του να πάνε πάνω στο σύντιό τους. Εγώ ήθελα λοιπόν να μπω μέσα στην οικογένεια αυτή και δεν ήθελα να πρεαυτολογήσω γιατί αυτό που θα το κάνω και μόνος μου και να πούμε όλοι μαζί, να κάνουμε μια συμβολική συμμετοχή να πούμε 5 άνθρωποι από εδώ, 5 διαμερίσματα, βρέστε τις 100 οικογένειες σε κάθε διαμέρισμα οι οποίες υπάρχουν, 500 οικογένειες, να κάνουμε ένα συμβολικό πασχαλινό τραπέζι αγάπης που θα έχει τη συμμετοχή και αυτό που σε προσωπούμε. Και είναι και ένα μήνυμα αυτό και στους κυβερνώντες και στους 300, μια άμεση συμμετοχή, ότι δούμε ένα παράδειγμα. Ούτε το ποσό είναι τεράστιο αυτό, ούτε εγώ θα στεναχωρηθώ εάν ο φίλος μου καλοκαιρίας θα πήρε παιδιά, εγώ δεν έχω. Δεν είναι το θέμα έχω ή δεν έχω. Θα βρούμε τον τρόπο. Η έννοια να πάει έτσι και θα τα βρούμε. Και πρέπει να βρούμε, δεν είναι εύκολο είναι. Και για μένα και με 5 φίλους ακόμα το κάνουμε. Αλλά πρέπει να δείξουμε την αμεσότητα του προβλήματος ότι συμμετέχουμε μέσα στην οικογένεια της Χριστιανοσύνης, της ημέρας του Πάσχα, για μια συμβολική κίνηση παράδειγμα προς όλη την Ελλάδα. Αυτή την έννοια είχε η έννοια αυτής της επιστολής. Γι' αυτό και με πολύ λεπτό τρόπο έγραψα από κάτω ότι και αν θα χρειαστεί και τα φρούτα και τα λοιπά, 5-10 τόνους πόσο είναι αυτά, μπορώ να τα πάρω από τα δικά μου τα κτήματα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι. Ήθελα με ταπεινότητα το προσέφερα αυτό το πράγμα για να δείξω μια άμεση συμμετοχή, περισσότερο από ό,τι κάνει ο Δήμος, τις δυνάμεις που έχει, του ανθρώπινου χαρακτήρα προς αυτούς που μας στείλανε εδώ πέρα και τους σεβόμαστε με το παραπάνω. Αυτή ήταν η θέση την οποία ήθελα να θέσω όσον αφορά την επιστολή. Και θα είναι τώρα να σε μια πολύ δύσκολη θέση που εάν το κάνω μόνος μου θα πει το έκανες μόνος σου εδώ για να προβληθείς. Γι' αυτό και ακριβώς το σκέφτηκα πολύ, σημάνει ήμουνα και το έστειλα αυτό το πράγμα για να δείξουμε τη συμμετοχικότητα, αλληλεγγύη και αγάπη που έχουμε προς τους ανθρώπους οι οποίοι μας κοιτάνε στα μάτια και πρέπει και εμείς να δώσουμε ένα χαμόγελο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πυρούνια. Πριν τον κύριο Γκερλέ, παρακαλώ πάρα πολύ να συμπληρώσει λίγο. Συγγνώμη κύριε Γκερλέ, ο κύριος Κόκαλης κάτι που παρέλειψε. Συγγνώμη εγώ κύριε Γκερλέ, απλώς ήθελα για το ρέκορντ που λέμε να πω ότι τόσο ο ΟΛΠ όσο και το λιμενικό σώμα έχουν υπερβάλει αυτούς αυτές τις μέρες στο λιμάνι. Έχουν κάνει πραγματικά ό,τι και πέρα από αυτά που μπορούν. Και ήθελα επίσης να πω ότι είναι πολύ σημαντικό στην συνέχεια αυτής της δραστηριότητας, όπως εξελίσσεται αυτή η κατάσταση, να ενεργοποιήσουμε ακόμα περισσότερο το καλλικρατικό εργαλείο του Τοπικού Συμβουλίου Ένταξη Μεταναστών, για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε πραγματικά μια πολιτική και μια στρατηγική στο πώς εμείς σαν πόλη αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα, το οποίο αναζητά όλη η Ευρώπη πώς θα το αντιμετωπίσει, όλος ο κόσμος θα το αντιμετωπίσει και εμείς που είμαστε στο μάτι του κυκλώνα αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αποκτήσουμε μια
συγκεκριμένη στρατηγική αντιμετώπισης του προβλήματος. Αυτά ήθελα. Ευχαριστώ και με συγχωρείτε, κύριε Γερλέ. Ευχαριστούμε, κύριε Κόκαλη. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, να ζητήσουμε συγγνώμη από την κυρία Χαλκιά που ξεχάσαμε που ώρα έχει προσέλθει. Και ο κύριος Γερλές έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, όποιος προσεγγίζει το θέμα των προσφύγων και των μεταναστών κομματικά κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Από τη δική μας την πλευρά δεν υπάρχει τέτοια προσέγγιση, μόνο ιδεολογικά, πολιτικά και ανθρωπιστικά πρέπει να το προσεγγίσει κανείς. Και το κράτος και η περιφέρεια και ο Δήμος, ο καθένας με τις δικές του δυνάμεις, προσπάθησε να συμβάλλει στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Κανείς δεν ήταν έτοιμος για αυτό το γεγονός, έτσι μια πραγματικότητα, και ο καθένας αφιέρωσε χρόνο, μυαλό και στρατηγική. Έτσι λοιπόν δεν είναι ζήτημα να αντιπαρατεθούμε αν η περιφέρεια, ο Δήμος, το κράτος προσέφερε περισσότερα ή όχι. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Θεωρώ ότι η τοποθέτηση, καταρχάς ο Δήμος Πειραιά είχε ένα δημοτικό σύμβουλο 45 μέρες εκεί. Και δεν ήταν μόνο η παρουσία του Πέτρου του Κόκαλη εκεί, ήταν και ο ρόλος που έπαιξε και ο οργάνωση που έκανε και οι ανησυχίες που εξέφραζε και τους προβληματισμούς και όλα αυτά που έκανε ο συγκεκριμένος δημοτικός σύμβουλος του συνδυασμού του Δημάρχου. Έτσι. Όπως επίσης καθημερινή ήταν και η παρουσία του αντιπεριφερειάρχη. Και η συνεργασία που είχε μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας έπαιξε ρόλο τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Σήμερα ο Πέτρος ο Κόκαλης έκανε μια ενημέρωση αντικειμενική και πλήρη. Και προσέγγισε τα γεγονότα πολιτικά και ιδεολογικά που εμένα με εκφράζουν απόλυτα. Και είπε και τον προγραμματισμό ότι πρέπει να γίνουν. Ποια συνεργασία πρέπει να έχει η αυτοδιοίκηση, η πολιτεία με τους διεθνείς οργανισμούς. Με την πολιτεία, με τον ΟΗΕ, με οτιδήποτε άλλο. Έτσι, θεωρώ ότι ο Δήμος εκπροσωπήθηκε και εκπροσωπείται με τον καλύτερο τρόπο στα γεγονότα αυτά που συνέβησαν και αυτά που συμβούν. Βέβαια, και ήθελα να ολοκληρώσω εδώ σε αυτό το σημείο, γιατί θέλω να σταθώ σε άλλο ζήτημα. Έτσι, πρέπει αυτό που είπε η Μαρία Σταθάκη να είμαστε προετοιμασμένοι για την επόμενη μέρα. Αν θα μείνουν κάποιοι εκατοντάδες στην πόλη, είτε διωχθούν είτε φύγουν από το λιμάνι, θα παραμείνουν στην πόλη, στις πλατείες. Σε αυτή τη λογική λοιπόν, αν υπάρξει, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί, όπως είπε και ο Πέτρος, ο οποίος, το τονίζω, τίμησε το όνομά του σήμερα. Έτσι. Αυτό είναι γεγονός, Πέτρος Κόκαλης. Και παράλληλα, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για το χειρότερο. Πρέπει να προετοιμαστούμε σαν Δήμος τι θα γίνει για την επόμενη μέρα. Προχωράω. Παππούτου, ναι, βέβαια, κυρίως Παππούτου. Τώρα, από εκεί πέρα, εγώ ήθελα να σταθώ σε ένα άλλο ζήτημα, το θέμα της παιδείας και της εκπαίδευσης και της σχολικής στέγης. Επειδή υπάρχουν δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη που αφορούν την παιδεία, έχουμε καταθέσει ένα έγγραφο, σήμερα το καταθέσαμε, στο οποίο αναφερόμαστε σε τρεις άξονες. Θεωρούμε ότι και η δημοτική αρχή, και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί αγωνίζονται στην επίλυση κάποιων προβλημάτων της παιδείας. Έχουμε εκφράσει την αγωνία μας πολλές φορές προφορικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καταθέσαμε λοιπόν αυτό το κείμενο για τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονος είναι σε σχέση με τη λειτουργία των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας. Το έχουμε πει και άλλες φορές ότι είναι λάθος, είναι παράνομο το ότι υπάρχει μία Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. Έτσι, κάποιοι εκπαιδευτικοί, ίσως οι πληροφορίες λένε, δεν θέλουν να μπλέκονται πολύ στα πόδια τους, να παίξουν τους πρόεδρους κάπου και να είναι όσοι λιγότερο εμπλεκόμενοι. Αυτή είναι μια προσέγγιση στήρα και αρνητική. Πρέπει να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις που έχουμε στο Δήμο Πειραιά, είτε εκπαιδευτικοί, είτε γονείς, είτε κοινοτικοί σύμβουλοι. Και να έχουμε 5 δημοτικές επιτροπές παιδείας. Γιατί αυτό προβλέπει ο νόμος, αυτό είπε και το απαντητικό έγγραφο προς την υπηρεσία. Και έτσι θα μπορούμε να αξιοποιήσουμε περισσότερους ανθρώπους που ευαισθητοποιούνται. Λειτουργεί μη νόμιμα η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. Το λέμε και το τονίζουμε. Δεύτερο θέμα. Τα τελευταία 6 χρόνια μετά το Γκαλλικράτη, πολλές αρμοδιότητες ήρθαν από την Νομαρχία στο Δήμο. Μία από αυτές τις αρμοδιότητες είναι και η συγκρότηση επιτροπών καταλληλότητος για ανέβρεση και χαρακτηρισμό σχολικών χώρων. Αυτά τα 6 χρόνια δεν συστήθηκαν οι ανάλογες επιτροπές, μία επιτροπή καταλληλότητας για κάθε σχολείο, προκειμένου να εξευρεθούν σχολιά. Αυτό το νομικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο, δεν έχει αξιοποιηθεί από το Δήμο ακόμα. Δεν μπορεί να, για ποιο λόγο. Λόγω άγνοιας, λόγω κάποιες άλλες ασχολίας της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού, δεν γνωρίζω. Αυτή την αρμοδιότητα λοιπόν για κάποια σχολεία που ακόμα και σήμερα, δεν έχουν χαρακτηριστεί χώροι για τα σχολιά τους, πρέπει άμεσα η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού, το τονίζω, να ορίσει επιτροπές. Και είναι τα συγκεκριμένα σχολεία.
Καταρχάς, τα νηπιαγωγεία συστεγάζονται τα περισσότερα. Πρέπει να φύγουν από τα δημοτικά σχολεία, να είναι σε ειδικό του οικόπεδο. Το 23, το 24, το 27, 30 νηπιαγωγείο στην πρώτη κοινότητα. Το 26ο δημοτικό πρέπει να βρει δικό του χώρο. Στη δεύτερη κοινότητα, το 18, το 9, το 29, το 42, το 3ο δημοτικό στη Γούβα, το Ζάνιο Πειραματικό Γυμνάσιο, το 6ο Σπερινό, το ΕΠΑΛ, το Ναυτικό Λύκειο, το ειδικό δημοτικό σχολείο ΠΙΚΠΑ, στην 5η κοινότητα, το 30 δημοτικό, το 3ο ΕΠΑΛ. Για αυτά τα ζητήματα πρέπει να πάρουμε μια πρωτοβουλία σαν Δήμος. Όπως βλέπετε, μιλάμε πρώτο πληθυντικό. Θεωρούμε ότι είμαστε συμμέτοχοι και πρέπει, θέλουμε να βοηθήσουμε με το κείμενό μας αυτό και με το έγγραφό μας αυτό. Γι' αυτό και απευθύνεται πέρα από τα πολιτικά πρόσωπα, απευθύνεται και στις δύο διευθύνσεις: Διαβίου Μάθησης, Παιδείας και Αρχιτεκτονικού. Και το τρίτο κεφάλαιο του εγγράφου μας είναι ότι, μια και 1,5 χρόνο έχει στείλει περίπου ο Δήμος με υπογραφή Δημάρχου έγγραφο της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού προς τον ΟΣΚ, στον οποίο λέει έχουμε αυτές τις εκκρεμότητες σε σχέση με τις κατασκευές, πρέπει αυτό το έγγραφο να επικαιροποιηθεί, να ολοκληρωθούν οι μελέτες από τον ΟΣΚ για τα συγκεκριμένα σχολεία, τα επαναλαμβάνω, τα λέω γιατί είναι άλλα αυτά τις κατασκευές, το 25, το 26, το 50 νηπιαγωγείο και το 50 δημοτικό στην πρώτη κοινότητα, το 45 και 47 νηπιαγωγείο στη δεύτερη κοινότητα, το 7ο γυμνάσιο στην 5η κοινότητα, όπως επίσης και το Ναυτικό Λύκειο που υπάρχει μια καλή πρόταση να μεταφερθεί δίπλα στο Καραϊσκάκη. Αυτή είναι η πρότασή μας συγκεκριμένη και μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα εάν ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων έχει πληθώρα μελετών και δεν προλαβαίνει να δημοπρατήσει. Υπάρχει διαδικασία των προγραμματικών συμβάσεων που μπορεί ο Δήμος να ζητήσει ένα σχολείο κάθε χρόνο την κατασκευή του. Υπάρχει και εμπειρία από το Δήμο και επιλογοθέτη και επί Αγραπίδη εφαρμόστηκε αυτή η διαδικασία. Έτσι. Με αυτές τις προτάσεις, κύριε Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρε, θέλουμε να συμβάλλουμε, να πάρει πρωτοβουλία ο Δήμος, να ενεργοποιήσει το θεσμικό πλαίσιο, να ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες, προκειμένου να επιληθούν κάποια ζητήματα της παιδείας που για μας είναι πολύ σοβαρά και κρίσιμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Σαβραμίδης έχει το λόγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα από τα σοβαρότερα θέματα τα οποία θα πρέπει κάποιος πολύ προσεκτικά εδώ σε αυτή την αίθουσα να τα αντιμετωπίζει είναι το προσφυγικό. Και αυτό γιατί ήταν πραγματικά μια βόμβα που σκάσε στα χέρια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που ειλικρινά προσπαθεί με όλα τα μέτρα της υπάρχουσας ελληνικής δομής της δημόσιας διοίκησης να τα αντιμετωπίσει. Τα νούμερα είναι αμήλικτα. Μόνο από τις αρχές του καλοκαιριού του 2015 έφυγαν από τη Συρία αναδεικνύοντας τη σε πρώτη δύναμη προσφύγων 2.900.000 άνθρωποι. Η γειτονική μας Τουρκία που έχει υπογράψει το σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλο το σχετικό θέμα φιλοξενεί αυτές τις μέρες 1.400.000 Σύρους πρόσφυγες. Τα νούμερα επαναλαμβάνω είναι αμήλικτα. Στις γειτονικές με τη Συρία νομαρχιακές εκτάσεις της γειτονικής φίλης και συμμάχου χώρας Τουρκίας η αναλογία του πληθυσμού Σύρων και Τουρκών είναι 1,1. Το καταλαβαίνετε αυτό. Και εμείς μιλάμε εδώ για 50, 60, 70 χιλιάδες. Είναι πραγματικά ένα πολύ δύσκολο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό θέμα. Και το αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη ακίνητη. Όπως βλέπετε δεν υπάρχουν πολιτικές. Η κύρια αιτία της όλης αυτής εκτείναξη του προβλήματος είναι κατά την προσωπική μου γνώμη η δραστηριότητα του χαλιφάτου, του μουσουλμανικού χαλιφάτου ISIS, το οποίο ζει και βασιλεύει. Μεγάλωσε με τη βοήθεια των υπερδυνάμεων και κυρίως των ΗΠΑ για δικούς του λόγους και σήμερα εξακολουθεί να δημιουργεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα επειδή δεν υπάρχει η πολιτική βούληση από τις μεγάλες δυνάμεις και επειδή οι μεγάλες δυνάμεις συμπεριλαμβανομένες και της Ρωσίας δεν ζυγίζουν ακόμα τι ζημιά ή τι όφελος θα τους επιφέρει η διάλυση του Ισλαμικού Χαλιφάτου ISIS. Άλλοι φοβούνται ενδυνάμιση του Ιράν, άλλοι ενδυνάμιση του κουρδικού κινήματος όπως η Τουρκία και άλλοι ενδυνάμιση του Ιράκ. Άρα το θέμα δεν είναι τόσο απλό και δεν μπορεί σε αυτή την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά με αυτή την προϊστορία του να ακούγονται διάφορα θέματα και προτάσεις καθαρά από άποψη πολύ λεπτές και επιδερμικές θα έλεγα. Επίσης πρέπει να καταλάβουμε ότι η μεγάλη κατηγορία των Σύρων
προσφύγων είναι πρόσφυγες και υπάγονται στις διεθνείς συνθήκες της χώρας και πρέπει η χώρα να τους δώσει αυτό που ζητάνε, δηλαδή το άσυλο, διότι η επιστροφή τους κινδυνεύει η ζωή τους κτλ. Δεν μπορούν και να γυρίσουν σήμερα ή να τους πει κάτω σας απελάβνω. Και πρέπει οπωσδήποτε το ελληνικό δημόσιο, και νομίζω θα το κάνει και σε αυτό κινείται, ότι πρέπει να γίνει ο διαχωρισμός του πρόσφυγα και του οικονομικού μετανάστη. Όπως είναι η μεγάλη κατηγορία των ανθρώπων αυτών που προέρχονται κυρίως από το Αφγανιστάν. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την Παμπυραϊκή Επιτροπή Αλληλεγγύης για τη δράση της, η οποία είναι έξω από τα πεπραγμένα των ΜΚΟ, οι οποίες δημιουργούν και τη μεγάλη φασαρία, είναι αυτές που υποκινούν τους ανθρώπους αυτούς να στείλουν τις σκηνές πάνω στη δρομική γραμμή δομένης και αποκλείοντας το μοναδικό εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδας με την Ευρώπη. Είναι αυτοί που τους λένε πηγαίνετε να δείτε πού θα σας πάνε για να επιλέξετε, και είναι αυτοί που προκαλούν αυτή τη μεγάλη ζημιά. Είναι οι τύποι που έχουν γεμίσει τα ακροατήρια των κακουργοδικείων της Αθήνας για πολλές παράνομες τους πράξεις. Είναι οι ίδιοι τύποι που βγάζανε μία βόμβα, μία ανάρκη στην Ναμίμπια έναντι του ποσού των 39.000 ευρώ. Ίδιες οι ΜΚΟ εμφανιστήκαν με άλλους τίτλους και με άλλα πρόσωπα. Αυτά ήθελα να πω, και θέλω να κλείνοντας να πω ότι διάβασα σε κάποιο τοπικό site για το θέμα που έβαλε η κυρία Σταθάκη σχετικά με τον νεοκλασικό σταθμό του Αγίου Διονυσίου, και ήθελα να απαντήσω, κύριε Δήμαρχε, κύριε συνάδελφοι, ότι το ύφος της γραφής του διορισμένου διευθύνοντα σύμβουλου του κυρίου Σκίζα προς το σε ένα μεγάλο δήμο της χώρας όπως είναι ο Πειραιάς είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί ένας διορισμένος να γράφει τέτοια έγγραφα με τέτοιο στυλ στο Δήμο Πειραιά. Και εν πάση περιπτώσει, ο υγεία ΣΕ που το είχε τόσα χρόνια, τι του έκανε. Τι του έκανε. Η διοίκηση Μιχαλολιάκου τον παρέλαβε αυτά τα χάλια. Έχουμε κι εμείς ένα μεγάλο μέρος, το διορθώσαμε από ό,τι είπε ο κύριος Δήμαρχος, αλλά νομίζω ότι είναι ανεπίτροπο σε εκλεγμένους φορείς και ειδικά σε Δήμους μεγάλους όπως είναι ο Δήμος μας, αλλά και σε όλους τους Δήμους, να υπάρχει τέτοιο ύφος γραφής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Μετά τον κύριο Αβραμίδη, τελείωσε η προημερήσια διάταξη. Ο κύριος, παρακαλώ κύριε Γραμματέα, να προχωρήσουμε στην θέματα της ημερήσιας διάταξης. Όχι, κύριε Πρόεδρε, πριν την ημερήσια διάταξη έχουν υποβληθεί δύο εκτός. Ναι, να ενταχθούν, θα ζητάμε από το... Οπότε διαβάζουμε τα θέματα. Είναι για τη Δημαρχία του Αντιδημάρχου Υγείας, του κύριου Αγραπίδη, και είναι για το Πάσχα. Παρακαλώ, διαβάστε. Πρώτο θέμα. Έγκριση πραγματοποίησης πασχαλινών εκδηλώσεων στα 11 κέντρα αγάπης και αλληλεγγύης ΚΑΠΗ του Δήμου Πειραιά, καθώς και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστοσης έως του ποσού των 4.314 ευρώ. Εισάγεται και εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται ομόφωνα το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Το δεύτερο θέμα... Λήψη απόφασης για την προμήθεια βασικών ειδών διατροφής, τα οποία θα διανεμηθούν μέσω διατακτικών σε οικονομικά αδυνάτους δημότες και κατοίκους μας εν ώψη της εορτής του Πάσχα, σύμφωνα με το άρθρο 75, παράγραφος 1, τομέας ε, περίπτωση 3, του νόμου 3463, κάθετος 06 και του ΟΕΗ του Δήμου μας. Εισάγεται και εγκρίνεται. Εγκρίνεται ομόφωνα, κύριε Γραμματέα. Εγκρίνεται ομόφωνα. Περνάμε στην ημερήσια διάταξη. Θέμα πρώτο, έγκριση σχεδίου δράσης αηφόρου ενέργειας ΣΔΑΕ Δήμου Πειραιά. Παρακαλώ τον κύριο Κόκαλη ως αρμόδιο να μας αναπτύξει το θέμα. Κύριος Κόκαλης, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, η έγκριση του σχεδίου δράσεως αηφόρου ενέργειας του Δήμου Πειραιά αφορά την έγκριση του Δημοτικό Συμβούλιο της μελέτης που σας έχει παρουσιαστεί και είναι μία από τις δράσεις που, τις μελέτες που μας εντάσσουν σε ένα διεθνές γίγνεσθε. Θα ήθελα να πω δύο λόγια τα οποία είναι τα εξής. Κατόπιν της συμφωνίας της διάσκεψης των Παρισίων τον Δεκέμβριο που μας πέρασε, οι χώρες όλου του πλανήτη δεσμεύτηκαν να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να προσπαθήσουν να
συλλάβουν την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη σε ένα επίπεδο κάτω, μάλλον όχι πέραν των 2 βαθμών Κελσίου μέχρι το 2050, προκειμένου σημείο στο οποίο θεωρείται ότι ο ανθρώπινος πολιτισμός θα μπορεί να συνεχίσει να εξελίσσεται και να μπορεί να είναι βιώσιμος ο πλανήτης για τον άνθρωπο. Αυτή είναι μια τεράστια παγκόσμια προσπάθεια, η οποία έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν την οικονομία, έχουν αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι επενδύσεις, έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι εταιρείες υπολογίζουν τα κέρδη τους και οι επενδυτές επενδύουν ή δεν επενδύουν. Και γινόμενου αυτής της προσπάθειας, το πολύ σημαντικό και κρίσιμο σημείο είναι να συμφωνήσει όλος ο πλανήτης στον τρόπο με τον οποίο μετράει τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Διότι για να μειώσεις κάτι πρέπει πρώτα να το ξέρεις και να το μετρήσεις. Ο Δήμος Πειραιά πολύ νωρίς το 2011 εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων, και εδώ είναι σημαντικό να πούμε ότι επειδή οι μεγάλες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα σημειώνονται στις πόλεις, οι πόλεις αναδεικνύονται σαν πολύ μεγάλοι παίκτες σε αυτή την διεθνή προσπάθεια, και από τις πόλεις περιμένουμε μια πολύ μεγάλη μείωση. Έτσι λοιπόν το Ευρωπαϊκό Όργανο είναι το Σύμφωνο των Δημάρχων, στο οποίο ο Δήμος Πειραιά εντάχθηκε το 2011, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να καταθέσει εντός ενός χρονικού ορίου το ΣΔΑΕ που έχετε στα χέρια σας. Αυτό δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό. Έτσι βρεθήκαμε on probation, υπό αναστολή η συμμετοχή μας σε αυτό το σύμφωνο. Όμως πατώντας πάνω σε μια δουλειά που είχε γίνει για το έργο Trace, ολοκληρώθηκε τώρα και είναι έτοιμη προς υποβολή μετά από την έγκρισή σας. Εδώ έχουμε δύο σημαντικά πράγματα να πούμε, ότι για πρώτη φορά στο Δήμο Πειραιά έχουμε την καταγραφή των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, και έχουμε και μία σειρά προτάσεις για την μείωση αυτών των εκπομπών, όπως λέει το Σύμφωνο των Δημάρχων που είμαστε, σε επίπεδο 20% μέχρι το 2020. Αυτό είναι κάτι που πλέον είναι προφανώς επιτεύξιμο, είναι κάτι το οποίο στηρίζεται διεθνώς και από εθνικά προγράμματα αλλά και από διεθνή προγράμματα για ας πούμε την αλλαγή του ηλεκτροφωτισμού του δημόσιου, για την θερμομόνωση των κτηρίων, για πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Οι τεχνολογίες πια υπάρχουν, υπάρχουν και στηρίζονται να υπάρξουν ακόμα πιο αποδοτικές. Και εκείνο που είναι πολύ σημαντικό να πούμε είναι ότι μόνο μέσα από την υπαγωγή μας του Σύμφωνο των Δημάρχων μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε ένα τεράστιο δίκτυο γνώσης και προσβάσεων, και να έχουμε πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι ακριβώς για αυτή τη δουλειά, όπως το Έλενα και άλλα τέτοια προγράμματα. Αυτή είναι μία, θα έλεγα, από τις πιο κρίσιμες και σπουδαίες ζητήματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Παγκόσμιο και τους παγκόσμιους οργανισμούς, και πλέον με την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Σύμβουλου Διαχείρισης Αεφόρου Ενέργειας μας δίνεται δυνατότητα να αρχίσουμε να υλοποιούμε και εμείς τέτοιου είδους δράσεις, οι οποίες και κάνουν καλό στον πλανήτη και φροντίζουν τον άνθρωπο και κάνουμε και οικονομία. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Ήθελα να πω απλώς ότι εδώ το ΣΔΑΕ έχει μια σειρά προτινόμενων δράσεων, δεν είναι δεσμευτικό, είναι η καταγραφή του διοξιδίου του άνθρακα, και βεβαίως με το τεράστιο ερωτηματικό του αν κανείς μετράει το διοξίδιο του άνθρακα που παράγεται από την λιμενική δραστηριότητα ή όχι, και σε ποιο χρεώνεται αυτό το διοξίδιο του άνθρακα, το οποίο από ό,τι έχουμε δει τα τελευταία χρόνια είναι τεράστιο στο λιμάνι του Πειραιά, διότι υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί που ίσως δεν εφαρμόζονται όπως θα έπρεπε σχετικά με τα καύσιμα των σταθμευμένων πλοίων και σχετικά με την χρήση του υγροποιημένου αερίου και σχετικά με τη χρήση ρεύματος από τη στεριά αντί να κάθεται το πλοίο εδώ και να καίει ντίζελ. Αυτή είναι μια τεράστια επιβάρυνση, η οποία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη με βάση τους πνέοντες ανέμους. Αυτό δεν έχει
δεν είναι ακριβώς ξεκάθαρο, θα πρέπει να το δούμε στη συνέχεια, αλλά πάντως είναι ένα μεγάλο βήμα και θα θέλω να ευχαριστήσω όσους εργάστηκαν γι' αυτό πάρα πολύ. Και στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε ερώτηση σχετικά. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κόκαλη. Γκερλές, ποιος από τους δύο? Κύριος Γκερλές, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε το κείμενο. Θεωρούμε ότι σωστά συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία βοηθάνε τη διαδικασία, τη λειτουργία της πόλης. Αναφέρονται μέσα στο ποδηλατοδρόμιο, που θα πρέπει να υπάρχει γιατί βοηθάει σε αυτά που εισηγήθηκε ο κ. Κόκαλης, όπως επίσης η λειτουργία του μετρό. Οι χώροι στάθμευσης είναι κάποια ζητήματα που αναδεικνύονται και νομίζω ότι βοηθάνε στην υλοποίηση αυτής της θέσης που έχουμε. Και έτσι βοηθάνε και στην εγκατάλειψη της κρίσης του αυτοκινήτου και προς την κατεύθυνση των μαζικών μέσων μεταφοράς. Από την άλλη μεριά, εντοπίσαμε και έτσι, θα κάνουμε κάποιες προτάσεις πολύ σύντομες, εντοπίσαμε και κάποια λάθη, τα οποία και κάποιες επικαιροποιήσεις πρέπει να γίνουν. Καταρχήν, αν δείτε, ας ξεκινάσω από το πιο απλά. Ας πάμε στη σελίδα 8, έτσι, στη σελίδα ψέματα 21, που αναφέρεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Εντάξει, εκεί αναφέρει το στάδιο, έχει φωτογραφία το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και λέει το στάδιο Καρεσκάκη. Και το αντίθετο, το στάδιο Καρεσκάκη είναι το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έτσι, πρέπει να γίνουν κάποιες διορθώσεις, δεν θα σταλεί βέβαια αυτό το κείμενο, αλλά αυτό το κείμενο ήρθε σε εμάς. Το θεωρώ ως δευτερεύον, αλλά είναι από την άλλη μεριά χαρακτηρίζει κάτι. Επίσης, στην ίδια σελίδα, στο περιληπτικό κείμενο του αθλητισμού πάλι, έτσι, επειδή αρκετοί προχώρησαν από τον αθλητισμό, προσεγγίζουμε και τον αθλητισμό ιδιαίτερα. Στο τέταρτο διαμέρισμα, καταρχάς λέει τις κοινότητες διαμέρισματα. Επειδή το κείμενο είναι παλιότερο, το 11, έτσι, πρέπει να επικαιροποιηθεί τουλάχιστον ως προς αυτό. Έτσι. Δείχνει μια κατάσταση πώς το προσεγγίζουμε. Πρέπει όλο το κείμενο να αλλάξει, να επικαιροποιηθεί σε πάρα πολλά σημεία, ιδιαίτερα εκεί που λέει διαμέρισματα. Τέλος πάντων, λέει το κείμενο λοιπόν διαμέρισμα τέταρτο. Δύο ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ και ένα κλειστό γυμναστήριο. Εδώ έχει ξεχάσει το γήπεδο των Καμινίων. Δεν αναφέρεται στο ποδοσφαίρο, το κλειστό γυμναστήριο που υπάρχει Μητού και Μουτσοπούλου. Στις εγκαταστάσεις αθλητικές του χτέλ, στο κλειστό γυμναστήριο του 14ου γυμνασίου. Αυτά στην πρώτη σελίδα. Στην αναλυτικότερη τα αναφέρει πιο πίσω. Έτσι όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το επισημάνουμε. Προχωράμε παραπέρα. Θεωρούμε ότι καταρχάς, επίσης άλλο ένα λάθος σχέση με τους παιδικούς σταθμούς. Στους παιδικούς σταθμούς στη σελίδα 50 αναφέρονται 13 παιδικοί σταθμοί. 13 παιδικοί σταθμοί δημοτικοί ήταν πριν από 5-6 χρόνια όταν είχαμε τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Τώρα έχουμε και τους κρατικούς που είναι δημοτικοί σταθμοί. Είναι 21, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Εντάξει, φαντάζομαι. Ναι. Ναι, ενοχοποιεί. Σωστά. Γιατί με μπέρδεψε το κείμενο ήταν το 2011, γι' αυτό το αναφέρθηκα. Ναι. Είναι συζητήματα που πρέπει να επικαιροποιηθούν από τις υπηρεσίες ή από τον μελετητή, το πανεπιστήμιο. Που εντάξει, βοηθάει το πανεπιστήμιο, πρέπει να υπάρχει στην πόλη μας. Αλλά κάποια ζητήματα είναι πόσο τα δίνουμε. Έτσι, δεν ευθύνεται αν ο μελετητής κάνει λάθος, αν εξαρτάται τι στοιχεία του δίνουμε να υλοποιήσει. Από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι στα θέματα του λιμανιού, του δημοτικού θεάτρου και των αρχαιολογικών χώρων πρέπει να αναδειχθεί αυτό το κομμάτι περισσότερο. Έτσι. Και το πιστεύουμε και γιατί είναι η ιστορία της πόλης μας. Επίσης, στη συμμετοχή των φορέων, στη σελίδα 47, έτσι, που πιστεύουμε τουλάχιστον, αφού υπάρχει το κείμενο, στη συμμετοχή των φορέων, εμπορικών, συλλόγων, επαγγελματικών, έτσι, εμείς πιστεύουμε και στην αποκέντρωση, το τονίζουμε κάθε φορά. Πρέπει εκεί να υπάρχει η διαδικασία συμμετοχής της δημοτικής κοινότητας. Θεωρούμε ότι είναι μια αποκεντρωμένη υπηρεσία, όχι μόνο υπηρεσία, αλλά και πολιτική, που πρέπει να αναφέρεται σε αυτό. Έτσι, και νομίζω και εκεί πρέπει να συμπληρωθεί. Κατά τα άλλα, θα συμφωνήσουμε ότι καλώς συμμετέχουμε και βέβαια και πρέπει να γίνουν αυτές οι βελτιώσεις, οι επικαιροποιήσεις και μια ιδιαίτερη προσέγγιση στην αλλαγή του κειμένου. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκερλέ. Ο κύριος Σαλπέας έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι σαν μελέτη, πέρα από κάποια πράγματα τα οποία μπορεί εκ παραδρομής να έχουν γραφτεί λάθος ή να χρειάζεται μια επικαιροποίηση, είναι πολύ άρτια και σωστή και πράγματι η αηφόρος ανάπτυξη είναι κάτι το οποίο απασχολεί παγκοσμίως εδώ και πολλά χρόνια λόγω και του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής, το λιώσιμο των πάγων και όλα τα συναυτά τα οποία τα γνωρίζουμε
Και είναι πολύ σημαντικά, γιατί απασχολούν την ανθρωπότητα, μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, καιρικά φαινόμενα, άσχημα δηλαδή για την καθημερινότητα, όπως γίνεται και σε κάποιες άλλες χώρες. Εμείς ευτυχώς δεν είμαστε τόσο αποδέκτες τόσο έντονα αυτού του προβλήματος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα έρθει. Και είναι πολύ σημαντικό σε πράγματα τα οποία οφείλονται σε εμάς, σαν Δήμος, και προς την κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας, όχι τόσο κόστους όσο οικολογικά, από άποψη οικολογικής συνείδησης, όπως παραδείγματος χάρη θα μπορούσε να συμπεριληφθεί μέσα σε αυτό και αφού έχει γίνει το πρώτο βήμα και στέλνονται και ηλεκτρονικά κάποια πράγματα σε εμάς στο Δημοτικό Συμβούλιο, να σταματήσουμε και το θέμα των φωτοτυπιών. Κάποια στιγμή και σε την προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχαμε κάνει μια πρόταση να προσπαθήσει να γίνει από την υπηρεσία μια μελέτη το πόσο θα κόστιζε να παίρναμε ένα μικρό για κάθε Δημοτικό Σύμβουλο e-reader και να είναι όλα τα θέματα βαλμένα εκεί μέσα για να μην έχουμε τόσο εκτύπωση χαρτιού και μελάνη. Μικροπράγματα τα οποία όμως μπορούν να συνεφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει όμως ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο το έξισε ο κύριος Κόκαλης στο τέλος της ομιλίας του, που είναι ότι ο Δήμος καλείται αυτή τη στιγμή να, και όλοι οι Δήμοι, γιατί είναι πανευρωπαϊκή ενέργεια, καλείται λοιπόν να αντιμετωπίσει ένα θέμα το οποίο απασχολεί προφανώς όλη την ανθρωπότητα και να προσπαθήσει να αντισταθμίσει αύξηση θερμοκρασίας, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ή όλα αυτά τα παρελειπόμενα, τα οποία βέβαια ένα μεγάλο κομμάτι αυτών οφείλεται σε μια δραστηριότητα πάνω στην οποία κάποιος έχει κάποια κέρδη. Δηλαδή, όπως παραδείγματος χάρη, πολύ σωστά σε εμάς, για τα δικά μας δεδομένα, να μιλήσουμε εδώ για να μην την ανοίξουμε την κουβέντα, στο κομμάτι του Πειραιά έχουμε μια τεράστια ρηπογόνα πηγή, η οποία είναι το λιμάνι. Είναι, δηλαδή, όχι για να το συνδέσω, αλλά τις προάλλες που είχα κατέβει και συναντήθηκα τυχαία και με τον κύριο Κόκαλη κάτω στο λιμάνι με τους μετανάστες, ήταν δίπλα ένα θηρίο το οποίο είχε βάλει μπροστά και έκαιγε τα φουγάρα του και ήταν, λες και ήσουν αλλού, δεν ήσουν στην πόλη του Πειραιά, ήταν κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτό εκεί πέρα όμως τώρα δημιουργεί μια επιβάρυνση στο Δήμο μας. Εμείς καλούμαστε αυτή τη στιγμή μέσω ενός σχεδίου, προφανώς θα δαπανίσουμε χρήματα, στο οποίο όμως μέσα συζητάμε για κάποιες επενδύσεις που μπορεί να γίνουν, να πάρουμε κονδύλια, χρηματοδοτικά εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πουθενά όμως δεν συζητάμε για το γεγονός πώς κάποιες δραστηριότητες στην πόλη μας, οι οποίες ευθύνονται για ασύγκριτα κατά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ρήπανσης από ό,τι μπορεί να κάνει ο πολίτης, δεν συμμετέχουν. Ή αν θα συμμετέχουν, συζητάμε για κάποιες εταιρείες οι οποίες θα συμμετέχουν πάλι με κάποιο σκοπό να να κινήσουν την αγορά, να μην το πω διαφορετικά, μέσα από χρηματοοικονομικά κονδύλια που θα προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Οπότε, εδώ λέω ότι υπάρχει μια πολύ καλή μελέτη, η οποία όμως πρέπει κάπου μέσα της να συμπεριλάβει και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, για να μην πληρώσουμε πάλι εμείς πράγματα τα οποία δεν φταίμε. Σε ένα Δήμο ο οποίος δεν έχει λεφτά, που του λείπουν πολύ βασικά πράγματα και πράγματα τα οποία θα έπρεπε να κάνουμε, όπως είναι το μερίδιο της οικολογικής μας ευθύνης να το αναλάβουμε, σε πράγματα όμως που εμείς κάνουμε. Όχι που κάποιοι άλλοι κάνουν στο Δήμο μας, ασκώντας μια εμπορική δραστηριότητα, να καλεστεί ο Δήμος, ο ήδη επιβαρυμένος οικονομικά, να επιβαρυνθεί περαιτέρω προκειμένου να αντισταθμίσει αυτό, όταν εκείνη πουθενά δεν υπάρχει καμία οικολογική συνείδηση, καμία κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση για να ισοβαθμίσουν τα πράγματα. Ίσα ίσα υπάρχει κίνηση να συνέχεια να παρατυπούνε ενάντια στους κανόνες που υπάρχουν κάποιες νόρμες κανονιστικές προς αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου να πληρώνουν λιγότερα, γιατί αυτές οι νόρμες συνήθως η οικολογική συνείδηση στα δεδομένα της αγοράς είναι και ακριβή, δεν είναι φτηνή. Έτσι. Δηλαδή, ακόμα και αυτά που συζητάμε εμείς να αλλάξουμε λαμπτήρες, ας πούμε, να πάμε σε χαμηλότερης κατανάλωσης, αυτός ο λαμπτήρας είναι ακριβότερος από ό,τι είναι ο παραδοσιακός λαμπτήρας. Δηλαδή, η οικολογική συνείδηση τείνει συνήθως να είναι και ακριβότερη. Οπότε, λοιπόν, συμφωνώ ότι είναι ένα πολύ καλό σχέδιο. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να είμαστε αρνητικοί. Επειδή όμως θεωρούμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει και μια τέτοια κατεύθυνση, δεν θα τοποθετηθούμε σε επίπεδο ψήφου, θα ακολουθήσουμε τη στάση του παρόν. Ευχαριστούμε πολύ. Μισό λεπτό. Ο κύριος Γραμματέας έχει το λόγο.
Συγγνώμη κύριε Κόκκαλη, να απαντήσετε συνολικά. Παρόλο ότι εγώ το θέμα το είδα το μεσημέρι και μάλιστα εξέφρασα την άποψη ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και θέλει μελέτη, αλλά βλέποντας το έτσι ογκώδες δεν μπορούσα να το διαβάσω. Από αυτά που είπατε όμως, τα τελευταία με το λιμάνι, θα φτάσουμε να γίνουμε ένα κινέζικο λιμάνι όπου η εθαλομύθιλη θα κόβεται με το μαχαίρι. Δηλαδή το φαινόμενο του θερμοκηπίου τι είναι? Το διοξίδιο του άνθρακα, το οποίο έχει περίπου το ίδιο μοριακό βάρος με τον ατμοσφαιρικό αέρα, επικάθεται πάνω μας και είναι ξαναεπιστρέφει όλη την ακτινοβολούσα θερμότητα και ανεβάζει 2, 3 και 5 βαθμούς τη θερμοκρασία που θα υπήρχε αν δεν υπήρχε αυτό το φαινόμενο θερμοκηπίου. Δηλαδή τώρα τα κρουαζερόπλια όλα, με την αύξηση της τουριστικής κίνησης θα έρχονται, θα λειτουργούν με 2.000 άτομα, θα λειτουργούν συνέχεια και θα εκπέμπουν όλο αυτό το διοξίδιο του άνθρακα. Αυτό το πράγμα το θεωρώ πολύ σημαντικό που είπατε, ότι είναι πολύ κοστοβόρο. Δηλαδή να βρεθεί ένας άλλος τρόπος καύσης και ηλεκτροδότησης των κρουαζεροπλοίων. Δηλαδή δεν είναι ένα λιμάνι ξεκομμένο από την πόλη, είναι λιμάνι πόλης. Εδώ. Και πιστεύω ότι η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Εδώ είναι και γιατροί μέσα. Δηλαδή, ο Πειραιάς, αν θα βάλουμε, ας πούμε, κάναμε μια αντιστοίχηση στην πόσο επιβαρύνουν όλες οι άλλες χρήσεις, εγώ θεωρώ η μεγαλύτερη επιβάρυνση είναι από το λιμάνι. Και μετά τα αυτοκίνητα, βέβαια, τα οποία με τις συγκοινωνίες που θα έχουμε με το μετρό και όλα αυτά, σίγουρα θα μειωθούν. Αλλά εδώ δεν ξέρω πώς, μήπως μπορεί και ο Δήμαρχος εδώ, ο Δήμος, να κάνει κάτι, δηλαδή προς την κατεύθυνση αυτή, όπου η ενεργειακή χρήση των κρουαζεροπλοίων να αλλάξει. Δηλαδή να μην καίνε μαζούτι και μάλιστα κακής ποιότητας. Αυτό ήθελα να πω. Πολύ. Ο κύριος Σαφίδης έχει το λόγο. Κύριε Κόκκαλη, θα απαντήσετε σε όλους μετά και θα συμπληρώσετε. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ προσπάθησα να το προσεγγίσω το θέμα, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό για το Δήμο του Πειραιά, αλλά όταν ξεκινώ και να μελετήσω πονήματα, μελέτες και τα λοιπά, φοβάμαι μήπως και αυτά καταλήξουν στην αποθήκη που έχουμε κάτω, που είναι στίβα από τέτοια πράγματα και δεν έχουμε υλοποίηση. Θα απαντήσει ο κύριος Κόκκαλης. Διάβασα ότι με αφορμή το έργο Trace, που ήταν και αυτό είχε σχέση με την ενεργειακή αποδοτικότητα όσον αφορά τα κτίρια, υπήρχε ένα πακέτο εργασίας, το πέμπτο που λένε, που μέσα ήταν και η διαμόρφωση σχεδίου δράσης. Κύριε Κόκκαλη, τελείωσε το σχέδιο δράσης, πρέπει να πάρει έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο και αν κατάλαβα καλά, παίρνουμε το OK από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γινόμαστε ενεργό μέλος αυτής της πρωτοβουλίας, την οποία θεωρώ πολύ σοβαρή. Και έτσι γινόμαστε και δικαιούχοι χρηματοδότησης, όχι να μας δώσουν λεφτά, όχι να μας δώσουν λεφτά, αλλά να μπορέσουμε να μπούμε μέσα σε, όταν ενεργοποιηθούν πεπατικοί, στομεακά κτλ. Και να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει. Αυτό το οποίο ήθελα να ρωτήσω, γιατί έχω μπροστά μου και εδώ το έργο, αυτά που αναφέρεται και στην 109 σελίδα στον πίνακα, έχετε αποτελέσματα, είχανε το στόχο αυτό τον οποίον επιδιώκαμε και προσδοκούσαμε? Δεν ξέρω, έχω πολλά ερωτηματικά και δεν ξέρω αν μπορούμε να πάρουμε την απάντηση. Και θέλω να μάθω αυτό το σχέδιο δράσης που αναφέρεται στον τριτογενή τομέα, στα κτίρια κτλ. Ποιος παρακολουθεί αν όντως αυτά τα μέτρα, τα προτινόμενα από την κάποια ομάδα θα είναι τεχνικών, δεν ξέρω τι είναι, δεν ξέρω αν είναι εταιρεία, ποιος θα παρακολουθεί και θα μας δίνει εδώ και τα συμπεράσματα της πορείας αυτών των έργων? Έχω πολλά ερωτηματικά, κύριε Δήμαρχε. Αυτή η ωραία πρωτοβουλία, διότι το νόημα νομίζω του Συμφώνου των Δημάρχων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν, αφορούσε την ανάλυση στρατηγικών και πολιτικών ενεργειακής εξοικονόμησης πόλεων.
και έτσι απαιτούσε να έχουμε ΣΔΑΕ, και εδώ θα πρέπει να πούμε και συγχαρητήρια και στην προηγούμενη δημοτική διαρχή, ως επικεφαλής εταίρος του ΤΡΕΙΣ, το απέτησε. Έτσι δεν είναι, κύριε Κόκαλη, να γίνει το ΣΔΑΕ και το πέτυχε. Εγώ το θεωρώ ότι αυτή είναι μια πρωτοβουλία πάρα πολύ σημαντική για την πόλη μας. Έχω πολλά ερωτηματικά στο αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι κανένας άλλος συνάδελφος που θέλει να συμπληρώσει κάτι, να ρωτήσει για να απαντήσει ο κύριος Κόκαλης? Είναι. Παρακαλώ, κύριε Κόκαλη, έχετε το λόγο και κλείνει το θέμα. Ναι, λοιπόν, θα ήθελα να συμφωνήσω με τον κύριο Αγραπίδη ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική σημείο για την πόλη μας, διότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, αυτό το σχέδιο διαχείρισης αεφόρου ενέργειας είναι ίσως το βασικότερο αναπτυξιακό εργαλείο. Δεν υπάρχει πλέον ανάπτυξη που να μην είναι βιώσιμη ανάπτυξη. Έχει καταργηθεί αυτή η έννοια. Είναι χαρακτηριστικό ότι 6 από τις 10 θεματικές του ΕΣΠΑ αφορούν όχι πλέον την ενεργειακή εξοικονόμηση, αλλά τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα. Μιλάμε για την απανθρακοποίηση της οικονομίας. Αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία είναι πλέον στο μέλλον, είναι πραγματικότητες. Είναι τόσο πραγματικότητες όπου ο υποψήφιος πρόεδρος της Αμερικής μιλάει για έναν αγώνα ενάντια στη βιομηχανία του ορυκτού άνθρακα. Και εδώ και είναι και τόσο πραγματικά που είναι πλέον δόκιμη η άποψη ότι οι πρόσφυγες οι οποίοι βρίσκονται στον Πειραιά είναι κλιματικοί πρόσφυγες. Και είναι κλιματική πρόσφυγη με την έννοια ότι η Αραβική Άνοιξη προκλήθηκε από τη μεγάλη ξηρασία που προκάλεσε άνοδο των τιμών του φαγητού και δημιούργησε την έκρηξη στο αραβικό τόξο. Και βεβαίως στη Συρία είχαμε τη μεγαλύτερη ξηρασία τα τελευταία 900 χρόνια, με αποτέλεσμα άνθρωποι να φύγουν από την Ήπεθρο και να δημιουργήσουν 1,5 εκατομμύριο εσωτερικοί πρόσφυγες, να δημιουργήσουν τεράστια κοινωνική πίεση στο καθεστώς Άσαντ και να βρεθούμε εδώ που είμαστε σήμερα. Επομένως, πρέπει σιγά σιγά να σκεφτόμαστε και την έννοια του τι είναι τελικά ο οικονομικός μετανάστης, εάν αυτός είναι κλιματικός μετανάστης. Αυτό περιπλέκεται ιδιαίτερα και φάνηκε από τη δυσκολία της διεθνούς κοινότητας μετά το Κιώτο, μετά το Ρίο, να φτάσουν σε μια συμφωνία από την επιστημονική πραγματικότητα ότι το διοξίδιο του άνθρακα έχει μια ζωή 100 ετών. Επομένως, η ανάπτυξη την οποία πραγματοποίησαν κυρίως ο ερωτικός κόσμος τα προηγούμενα 100 χρόνια είναι αυτή και η συσσόρευση αυτού του διοξιδίου του άνθρακα στην περατή ικανότητα της ατμόσφαιρας να το αποθηκεύει είναι αυτή που προκαλεί κλιματικά προβλήματα στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Είναι συγκλονιστική η άποψη της Κίνας ότι επειδή ακριβώς η Κίνα πλέον σήμερα δεν έχει τις μισές μέρες του χρόνου, είναι υπερβολική η μόλυνση στο Πεκίνο, έχει αποφασίσει η ίδια η Κίνα να απανθρακοποιήσει την δικιά της οικονομία, πράγμα που σημαίνει πλέον ότι η άποψη που εξέφρασε ο φίλος μου ο Ηλίας ότι η οικονομική συνείδηση είναι ακριβότερη δεν ισχύει πλέον. Πρόκειται περί ενός μύθου πλέον. Με την πρόοδο της τεχνολογίας και με τις τεράστιες επενδύσεις που γίνονται στη νέα τεχνολογία, στην καθαρή τεχνολογία, πλέον το οικονομικό επιχείρημα περί χρήσης πετρελαίου και ορυκτού ανθράκα δεν ισχύει. Είναι φθηνότερο και οικονομικότερο, και ο μόνος λόγος ο οποίος είναι, μπορεί κανείς να το πει οικονομικότερο, γιατί δεν μετράει τα εξωτερικά κόστη της χρήσης, δεν μετράει δηλαδή τα κόστη στην υγεία, δεν προσμετρούνται τα κόστη στα νοσοκομεία, δεν προσμετρούνται η μείωση του προσδόκιμου ζωής. Γι' αυτό και φαίνεται ως ίσως φθηνότερο, αλλά όταν αυτά μπουν στον λογαριασμό, όπως τώρα αναγκαστικά μπαίνουν, πάβει να ισχύει ότι είναι φθηνότερο το πετρέλαιο, είναι ακριβότερο, είναι πολύ ακριβότερο. Και ήθελα να πω σχετικά με το λιμάνι, ότι πλέον με το να μπούμε στο σύμφωνο των Δημάρχων μας δίνεται η πρόσβαση σε δίκτυα πόλεων που έχουν λιμάνια και αντιμετωπίζουν τα ίδια τους προβληματισμούς. Άρα μπορούμε στη συζήτηση με τον όποιον λειτουργεί το λιμάνι να κάτσουμε σε ένα τραπέζι χρησιμοποιώντας διεθνή πρότυπα και διεθνείς μετρήσεις, και άρα να έχουμε μια συγκροτημένη προσέγγιση απέναντι στο θέμα της στήρησης των κανονισμών ηλεκτροδότησης και εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα από τη λιμενική δραστηριότητα, κάτι που δεν είχαμε στο παρελθόν. Και τέλος να πω, όσον αφορά
το αν θα μείνει στα σιρτάρια κτλ. Να πω ότι παρακολούθηση πλέον σιγά σιγά πρέπει να δημιουργηθεί ένα γραφείο, ένα ενεργειακό γραφείο. Ο Δήμος της Αθήνας και πάλι πρωτοπόρησε, γινόμενος ο πρώτος Δήμος ο οποίος έκανε γραφείο ανθεκτικότητας, ο όρος είναι resilience, και περιγράφει το πώς η πόλη και οι υποδομές θα ανταπεξέλθουν στη δεδομένη πλέον κλιματική αλλαγή, γιατί μιλάμε δεν μιλάμε για ότι θα μείνει το κλίμα το ίδιο, το κλίμα το έχουμε ήδη αλλάξει. Απλώς είναι μια προσπάθεια να καταφέρουμε να μην το αλλάξουμε τόσο ώστε να μας καταστρέψει ως ανθρώπινο είδος. Αλλά η αλλαγή είναι ήδη δεδομένη και μιλάμε αν δηλαδή επιτύχει η Διεθνή Συμφωνία Συντήρησης στα ΣΥΝ2, τότε αυτό σημαίνει κατά άλλους 20, κατά άλλους 2 μέτρα άνοδος του νερού. Τι σημαίνει αυτό για μια παραλιακή πόλη όπως είναι ο Πειραιάς? Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία θα έρθουν ακριβώς στο κέντρο και γι' αυτό λοιπόν η σημερινή μας μελέτη, η οποία πράγματι έχει ατέλειες, αλλά είναι μια πρώτη μέτρηση και ξεκινώντας να μετράμε θα κάνουμε στο μέλλον πολύ περισσότερα πράγματα, είτε το θέλουμε είτε όχι. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κόκαλη. Εγκρίνεται το θέμα? Παρακαλώ. Κύριε Κόκαλη, από ό,τι διάβασα, εμείς είμαστε το ΣΔΑΕ, το δικό μας δηλαδή, στον τύπο της μείωσης εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος 20%. Από ό,τι γνωρίζω, δεν ξέρω αν αληθεύει, έχει βάλει νέους τύπους η Κομισιόν και το έχει πάει στο 40% τη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακος. Αλλά το ΣΔΑΕ, το δικό μας, είναι στο 20%. Στο 20% για την ώρα. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να μπούμε στον πιο elite κύκλο, που είναι αυτοί που λένε ότι εθελοντικά θα το κατεβάσουμε 40%. Είναι στόχοι πάντως που πλέον θεωρούνται απολύτως θεμητοί. Φτάνει κανείς να ξεκινήσει από κάπου και να δεσμευτεί στη μείωση. Εφικτή, ναι. Εφικτή, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Εγκρίνεται το θέμα? Εγκρίνεται. Ο κύριος Αλπίας παρών. Θέμα δεύτερο. Έγκριση παράταση της εκαθάριστης δημοτικής επιχείρησης προβολής και επικοινωνίας ΔΕΠΕΠ και έγκριση σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας ΣΟΛΟΑΕ σύμφωνα με το σχέδιο της νομικής υπηρεσίας του Δήμου. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Όχι κύριε Πρόεδρε, μόνο μια παρατήρηση. Κάποτε πρέπει να τελειώσει επιτέλους αυτή η εκαθάριση. Έτσι. Δηλαδή δεν γίνεται συνέχεια να έχουμε παρατάσεις. Η παράταση, θα έχω το λόγο κύριε Πρόεδρε. Ναι, έχει το λόγο, αλλά έχει δίκιο κύριε Σταθάκη. Πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνει αυτό με το ΣΟΛ. Η παράταση αυτή έχει προκύψει επειδή έγινε μια αλλαγή στον καθαριστή που είχε παρατηθεί και δεν πρόλαβε. Ωστόσο, αυτοί οι κύριοι τώρα που συνεχίζουν, όπως θα διαβάστηκε στην εισήγηση, είναι χωρίς καμιά αμοιβή. Απλώς αγοράζουν λίγο χρόνο μέχρι τέλος του Αυγούστου. Ξέρετε τι, άμα δεν τελειώσει, θα συνταξιδοτηθούν και οι άλλοι κύριοι. Δηλαδή, έχει αρχίσει από το 2010. Απεβίωσα. Ευχαριστούμε πολύ. Εγκρίνεται? Εγκρίνεται ομόφωνα το δεύτερο θέμα. Πάμε στο θέμα τρίτο. Κατανομή ποσού 298.221,99 ευρώ ως αλφα τακτική επιχορήγηση έτους 2016 στις σχολικές επιτροπές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Εγκρίνεται? Κύριος Γκερλές, έχει το λόγο. Θα εγκρίνουμε, παρά το γεγονός ότι έχουμε άλλη προσέγγιση για τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής της Μίας. Έτσι, παρόλα αυτά όμως, επειδή είναι η πρώτη συνεδρία από ό,τι φάνηκε, έτσι, έχει κάνει ακριβώς την κατανομή στη μέση και για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το επισημαίνουμε αυτό χωρίς να ληφθούν υπόψη οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και οι μαθητές της δευτεροβάθμιας. Τα σχολεία της πρωτοβάθμιας, τα σχολεία της δευτεροβάθμιας, τα σχολικά τμήματα. Έτσι. Έγινε μια προσέγγιση τελείως αριθμητική, χωρίς να μπούμε σε αντικειμενικούς λόγους, κριτήρια κτλ. Παρά το γεγονός δηλαδή ότι είναι μια Δημοτική Επιτροπή διασκευάζει με όλες τις δυνάμεις εκεί, εγκεφαλικά αντιμετωπίσει και το θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι επειδή ήταν η πρώτη συνεδρίαση. Αλλά σας είπαμε και εξακολουθούμε να επιμένουμε 5 δημοτικές επιτροπές παιδείας όσο και τα δημοτικά διαμερίσματα. Θα το λέμε κάθε φορά. Πάντως, κύριε Γκερλέ, δεν είναι και οι ίδιες οι δαπάνες δευτεροβάθμιας. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω το λόγο, κύριε Πρόεδρε? Παρακαλώ. Μπορώ να έχω το λόγο για ένα λεπτό? Παρακαλώ. Λοιπόν, ως πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής της Παιδείας, έχει δίκιο ο κύριος Γκερλέ σε αυτό που είπε.
Στην πρώτη συνεδρίαση που έγινε στις 3 Φεβρουαρίου, σαν και το θέμα αυτό, επειδή υπήρχαν διαφωνίες στην κατανομή από τους εκπροσώπους της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ζήτησα η πρώτη κατανομή να γίνει κατά το 50-50%. Και ζήτησα από την Διεύθυνση Παιδείας να συγκεντρώσει στοιχεία και να βγει κάποιος τύπος μαθηματικός προφανώς, επειδή υπάρχουν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολείων. Άλλοι, η πρωτοβάθμια ζητούσε περισσότερα γιατί έχει περισσότερες σχολικές μονάδες από τη δευτεροβάθμια. Η δευτεροβάθμια έλεγε ότι έχει περισσότερες ώρες λειτουργίας, έχει εργαστήρια. Τέλος πάντων, ζήτησα λοιπόν να βγει κάποιος μαθηματικός τύπος και τυχόν οι οικονομικές διαφορές που θα προκύψουν στην πρώτη κατανομή αυτή που θα ληφθεί σήμερα, η απόφασή μας δηλαδή, να αποκατασταθούν σε επόμενη συνεδρίαση της ΔΕΠ. Και τα στοιχεία αυτά που ζήτησα επιπλέον, ζήτησα στοιχεία επίσης και από τη δευτεροβάθμια και από την πρωτοβάθμια διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας του Πειραιά, εκτός από τα στοιχεία που έχουμε εμείς σαν Διεύθυνση Παιδείας του Δήμου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γραμματέας έχει το λόγο. Κύριε Καραμακιώτη, επειδή έκανα 14 χρόνια διευθυντής, υπάρχουν πολλές αδικίες. Δεν ξέρω κατά ποιο τρόπο διορθώνονται. Παραδείγματος χάρη, εδώ οι άνθρωποι που δεν ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Πάρτε δύο σχολεία. Το ένα σχολείο είναι της τελευταίας πενταετίας και το άλλο είναι της τεσσαροκονταετίας. Λοιπόν, τι δαπάνη συντήρησης, θα μου πείτε, οι δαπάνη συντήρησης δεν είναι μέσα σε αυτά. Κι όμως οι περισσότεροι διευθυντές αντιμετωπίζουν τις δαπάνες συντήρησης από αυτά τα λεφτά. Εγώ όσες φορές ήμουν διευθυντής, ο υδραυλικός που ερχότανε ποτέ δεν μου έλεγε ότι έχει καλοριφέρ, ότι έχει λεκάνη, ότι έχει οτιδήποτε. Μου έλεγε πήγαινε, αγόρασε το σώμα του καλοριφέρ και να στα αλλάξω. Και αυτά τα λεφτά ήταν από τα λειτουργικά έξοδα. Άρα λοιπόν και οι δαπάνες συντήρησης εμπεριέχονται μέσα σε αυτά. Και εκεί πρέπει να δείτε την παλαιότητα. Δηλαδή τα παλιά κτίρια έχουν φοβερές δαπάνες συντήρησης. Αυτό πρέπει να το προσέξετε. Ναι, κύριε Γραμματέα, να το γνωρίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Εγκρίνεται, κύριε Γραμματέα. Εγκρίνεται ομόφωνα το τρίτο θέμα. Πάμε στο θέμα τέταρτο. Συμπλήρωση της υπαρίθμου 605-10-11-14 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για το συμψυχισμό των οφειλών του Δήμου Πειραιά προς την ΕΙΔΑΠ ΑΕ. Κυρία Γλύκα, παρακαλώ. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, επαναφέρουμε όπως και παλιότερα τα Δημοτικά Συμβούλια το θέμα του ειδικού τιμολογίου της ΕΙΔΑΠ προς τους Δήμους και τα σχολεία. Είναι απαράδεκτο να συμβαίνει το πράγμα τώρα. Να μας αντιμετωπίσουν τους Δήμους και τα σχολεία και τις σχολικές μονάδες στα θέατρά μας σαν να είμαστε ιδιώτες ή οικίες. Θέλει ειδικό. Αναξαρτήτως των προστήμων, πρέπει η ΔΑΠ, το Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχει ο κύριος Καρδαράς, από ό,τι έμαθα, και ο κύριος Μακρινός, άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Μια έκπτωση στα τιμολόγια προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ευχαριστώ. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Γλύκα, έχετε το λόγο. Δύο κουβέντες, κύριε Πρόεδρε. Είναι καθαρά τυπική εισήγηση. Έχει ήδη ληφθεί απόφαση. Απλά χρειάζεται να τεθεί η φράση με απόφασή μας ότι δεν υφίστανται προσαυξήσεις με βάση μία απόλυτη 10-22 από 24/1/2012, στην οποία γίνεται μνήα ότι δεν υπολογίζονται σε αυτούς τους συμψηφισμούς τυχόν προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής από την ημερομηνία του συμψηφισμού και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Είναι καθαρά τυπικό διαδικαστικό. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σαλπέα, λοιπόν, το λόγο. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, είναι και από το θέμα του συμψηφισμού με κάποιες οφειλές που υπήρχαν από τα σχολεία, αρκετά ψηλές, της Ραλίου και τα λοιπά, το οποίο είχε γίνει αυτή η περίφημη σύμβαση που έγινε στο τέλος επί Μιχαλολιάκου, βέβαια, της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, που μέσα η σύμβαση ανέφερε ότι εμείς, σαν Δήμος, θα πάρουμε αυτά τα λεφτά από τις σχολικές επιτροπές. Τα παρακρατούνται οι δόσεις που πληρώνουμε στην ΕΙΔΑΠ επιχορηγήσεις των σχολικών επιτροπών. Αυτό τελικά έχει γίνει. Ο Δήμος παρακρατεί λεφτά τις επιχορηγήσεις των σχολικών επιτροπών για τις οφειλές προς την ΕΙΔΑΠ ή όχι? Κάθε φορά που γίνεται συμψηφισμός από την ΕΙΔΑΠ, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθεί και μία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα εγκρίνεται ο συμψηφισμός που έχει ήδη λάβει χώρα από την ΕΙΔΑΠ. Δεν γνωρίζω σε ποια σύμβαση αναφέρεστε, κύριε Σαλπέα. Εγώ γνωρίζω ότι κάθε φορά, ακούστε με λίγο αν θέλετε, ναι, σε αυτό, πιθανόν να σας καλύψει,
που καταβάλλεται από τον Δήμο μία οφειλή νομικού προσώπου, είτε ΟΠΑΝ είτε σχολικών επιτροπών, εν συνεχεία οφείλουμε να παρακρατούμε το ποσό από την επιχορήγηση. Ναι, και ναι, έχει γίνει κατά το παρελθόν. Αν η ερώτηση αυτή έχει γίνει, ναι. Έχει γίνει. Δεν ξέρω όμως σε ποια σύμβαση αναφέρεστε. Αυτό είναι η διαδικασία που ακολουθείτε. Τον Αύγουστο του 2011 δεν γίνανε, το 11 δεν γίνανε οι εκλογές. 14. Τον Αύγουστο του 2014 πριν αλλάξει η διοίκηση είχε προβλήσει ασφισμό ο κ. Μιχαλολιάκος πράγματι και μέσα είχε και χρέη προς την Ελλάδα σχολικών επιτροπών, τα οποία μετά εμείς τα παρακρατήσαμε από τις δόσεις αυτές. Τώρα δεν είμαι ακριβώς ποιες δόσεις και πώς. Ως διαδικασία όμως που οφείλουμε να ακολουθούμε, όχι βάσει συμβάσεως. Αλλά θα το δω. Αν ρωτά και σύμβαση, είτε διαδικασία, είτε οτιδήποτε. Απλά εντάξει, ήθελα να διευκρινίσω ότι μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Για να ξέρω. Ναι, εντάξει, δεν είπα εγώ ότι δεν είσαστε υποχρεωμένοι να το κάνετε. Απλά ρωτάω αν είναι αυτό για να ξέρω πώς θα το ψηφίσω. Όχι, δεν είναι μόνο ότι είμαστε υποχρεωμένοι, συγγνώμη κύριε Γλυκάνη, είναι και σωστό. Τι είναι ότι υποχρεωμένοι, όταν οι σχολικές επιτροπές έχουν την αρμοδιότητα να πληρώνουν τους λογαριασμούς των σχολείων. Ή αν μην τους πληρώνουν και μπλοκάρουν το Δήμο λόγω βασικά συνεννόηση ή οτιδήποτε άλλο, ή αμέλεια ή οτιδήποτε, τα πληρώνει μετά, μπλοκάρεται το Δήμο. Στον ψηφισμό προφανώς κρατάμε τα χρήματα αυτά τα οποία δεν έχουν αποδώσει μετά. Δεν μπορούσαν να είναι διαφορετικά. Καλά, συγγνώμη που επεμβαίνω, επειδή δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί οι λογαριασμοί υψηλοί, ειδικά στα σχολεία, προέρχονταν από συγκεκριμένους λογαριασμούς στα σχολεία, στους οποίους υπήρχαν προβλήματα όχι κατάχρησης νερού, υδραυλικών εγκαταστάσεων ή οτιδήποτε, που εδώ είναι το οξύμορο της υπόθεσης ότι έχεις μια κρατική επιχείρηση η οποία του χρεώνει το νερό, που έχεις ένα κράτος που οφείλει να έχει τα σχολεία σε μια κατάσταση που δεν τα έχει, έχουν διαρροές, αυξάνεται το ποσό και μετά βγαίνει και τα παίρνει, όπου ξαναλέω εκεί είναι που πραγματικά βάζουμε τη λογική στη μέση και την πυροβολούμε όλοι μαζί. Γι' αυτό τότε είχε γίνει και όλο θέμα, ότι δεν μπορείς από τα λίγα λεφτά που δίνεις στα σχολεία, που εδώ δεν ξέρουν πώς να τα μοιράσουν μεταξύ τους γιατί δεν φτάνουν. Σε παράληψη δικιά σου κρατικής αμέλειας της υποδομής να πηγαίνεις μετά να τους χρεώνεις με την κρατική εταιρεία νερού λεφτά και να τους τα παίρνεις από τις επιχορηγήσεις. Αυτό ήταν, δεν θέλω να το πλατιάσω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Εγκρίνεται. Ο κύριος Αλπίας, όχι. Όχι, ο κύριος Αλπίας, όχι. Οι υπόλοιποι εγκρίνεται. Θέμα πέμπτο. Μίσθωση νέου κτηρίου για τη στέγαση του 29ου νηπιαγωγείου Πειραιά. Εγκρίνεται. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Γκερλές έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα νομίζω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε το θέμα. Γιατί νομίζαμε ότι θα ψηφιστεί αμέσως. Πριν από λίγο ο κύριος Αγγελόπουλος πολύ σωστά είπε ότι τα παλιά κτίρια είναι δαπανηρά. Πόσο μάλλον όμως και επικίνδυνα. Ήδη δύο φορές αυτό το νηπιαγωγείο έκλεισε συνεπία του γεγονότος ότι υπήρχαν τροκτικά ποντίκια. Ύστερα λοιπόν από αυτό και μετά από έγγραφο που έχει στείλει η Διεύθυνση Παιδείας, η οποία συνεδευόταν υποστηρικτικά και από την προϊσταμένη του 29ου νηπιαγωγείου, καλούμαστε να πάρουμε απόφαση για μίσθωση νέου κτηρίου στην περιοχή, μια και δεν έχουν δικό μας, προκειμένου να στεγαστεί το 29ο νηπιαγωγείο Πειραιά. Από εκεί και έπειτα, δεκτές οι ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Σταθάκη, έχετε το λόγο. Μια απλή ερώτηση, γιατί δεν μου είναι πρόχειρο, δεν το έχω πρόχειρο τώρα. Τώρα, η έκταση που λέτε 100 έως 120 τετραγωνικά μέτρα είναι αυτή η προβλεπόμενη επιφάνεια που πρέπει να, από τον νόμο, επιφάνεια που πρέπει να έχουν τα νηπιαγωγεία. Ναι, αυτές είναι οι προδιαγραφές. Βάσει των προδιαγραφών έχει βγει και η απόφαση. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να μιλήσω. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Γκερλέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω το εξής. Το αναφέραμε και στην εκτός ημερήσιας συζήτηση, στην τοποθέτησή μας. Σαφώς το νηπιαγωγείο που είναι στο κέντρο του Πειραιά θα πρέπει να βρει ένα χώρο κατάλληλο για να στεγαστεί, να ενοικιαστεί δηλαδή ένας χώρος. Θέλω να σας ενημερώσω ότι διάβασα και εγώ την εισηγήση που μιλάει για 100-120 τετραγωνικά. Βέβαια, οι προδιαγραφές του ΟΣΚ, του πρώην ΟΣΚ, μιλάνε για 200 τετραγωνικά στα μονοθέσια και όπως επίσης 200 τετραγωνικά για κάθε αίθουσα σχολείου. Αλλά βέβαια, επειδή δεν υπάρχουν στα κέντρα των πόλεων προδιαγραφές αυτές, αναγκάζεται ο ΟΣΚ και συρρυκνώνει το κτηριολογικό του πρόγραμμα. Πάμε σε μικρότερα οικόπεδα. Όμως η ουσία είναι άλλη. Η ουσία είναι αυτή που είπαμε προηγουμένως. Θα βρούμε μια λύση προσωρινή για το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, όπως προσωρινές λύσεις είναι και για τα άλλα νηπιαγωγεία του κέντρου και του πρώτου διαμερίσματος. Δηλαδή θα πάει σε μια πολυκατοικία,
να πάει σε ένα ισόγειο, 100 ή 100 τετραγωνικά, δύο αίθουσες, χωρίς αύριο χώρο, χωρίς παιχνίδια, χωρίς τα λοιπά. Είναι λύσεις προσωρινές, εμβαλωματικές. Η Διεύθυνση Παιδείας καλώς κάνει και ψάχνει να βρει ένα χώρο. Γιατί αυτή είναι η αρμοδιότητά της. Η αρμοδιότητα επιτροπής, καταλληλότητας, σύστασης, εξέβρεσης χώρου, ενοικίασης. Όμως πρέπει, το τονίζω, να ξεκινήσουμε επιτέλους τη διαδικασία εξέβρεσης χώρων για όλα τα σχολεία. Πρωτοβάθμια, νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια, ελάχιστα έχουν μείνει στη δεκαετία που πέρασε, αλλά για να ευρεθούν οικόπεδα, να συγκροτεί η Επιτροπή με τον πρόεδρο της αντίστοιχης εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, τον εκπρόσωπο του Δήμου, το μηχανικό του ΟΣΚ, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, για να εξευρεθούν χώροι. Εμείς, μετά το έγγραφο αυτό που στείλαμε σήμερα, θα στείλουμε και άλλο ένα έγγραφο που θα υποδεικνύουμε και χώρους προς τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού, ελπίζοντας ότι και η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού θα ευαισθητοποιηθεί και θα συγκροτήσει τις ανάλογες επιτροπές εξέβρεσης χώρων σε μια δύσκολη πόλη, σαν τον Πειραιά στο κέντρο. Όμως υπάρχουν χώροι. Αλλά πρέπει να ασχοληθούν για αυτοί που πρέπει να ασχοληθούν. Τώρα, αυτό θα είναι μια εμβαλωματική λύση προσωρινή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εγκρίνεται το θέμα. Εγκρίνεται. Ο κύριος Σιγαλάκο. Ο κύριος Σιγαλάκο, συγγνώμη. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρόβλημα της σχολικής στέγης είναι και μεγάλο και δύσκολο για την πόλη μας, ιδιαίτερα για τα τμήματα που είναι δομημένα, όπως η περιοχή του κεντρικού Πειραιά. Και δεν ενδείκνυται για να κάνουμε κριτική για την κριτική. Πραγματικά, το θέμα έρχεται από το παρελθόν, που ήταν οι συνθήκες πιο καλές, πιο πρόσφορες να εξευρεθούν χώροι. Οι δυσκολίες πάντα υπήρχαν και με στενοχωρεί ιδιαίτερα όταν ακούγονται από παλαιούς δημοτικούς συμβούλους τέτοιες απόψεις όσο αφορά τη σχολική στέγη. Μην προσωποποιούμε όμως τα θέματα, γιατί θα αναγκαστούμε επί προσωπικού μετά και παρακαλώ πολύ στο θέμα μας. Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε. Περιμένω να λάβω την πρόταση που έχει καταθέσει το λιμάνι της Αγωνίας όσο αφορά τη σχολική στέγη και βεβαίως θα ανταποκριθεί η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού άμεσα, διότι σε αυτό το μικρό διάστημα που είμαι αρμόδιος αντιδήμαρχος, πραγματικά τα προβλήματα που υπάρχουν είναι μεγάλα και συγκεκριμένα για το νηπιαγωγείο που συζητάμε, όπως επίσης και για τα αντίστοιχα δημοτικά σχολεία αυτής της περιοχής. Σε αυτό το λίγο διάστημα έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Οι διευθυντές και διευθύντριες των δημοτικών και των νηπιαγωγείων μπορούν και γνωρίζουν ότι η προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι λίγο πρωτόγνωρη, μπορώ να καταθέσω. Να είστε όμως σίγουροι ότι με καλή διάθεση θα κληθείτε να συνδράμουμε, διότι ένα πρόβλημα που δεν είναι αποκλειστικό και μόνο στην ευχέρεια του Δήμου να το λύσει, αλλά εμπλέκονται οι κτηριακές υποδομές, εμπλέκεται η κυβέρνηση όσο αφορά τη χρηματοδότηση. Κάνουμε μια εύκολη κριτική μόνο σήμερα στις υπηρεσίες και στον Δήμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι γνωστή η ευαισθησία του κύριου Σιγαλάκου και του κύριου Γκερλέ για, για την παιδεία. Πάμε. Και παρακαλώ πολύ τώρα να το θέμα. Ο κύριος Καρβουνάς έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, όντως, κύριοι συνάδελφοι, η ιδεατή λύση θα ήταν όπως περιγράφτηκε εξάλλου. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ξεκίνησε με το ότι κινδυνεύουν τα παιδιά από τα ποντίκια. Άμεσα να βρεθεί η λύση. Αυτό είναι όλο. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε έχει σχέση με μακρηγορίες, νομίζω ότι περιττεύει. Ευχαριστώ. Και εσείς, κύριε Καρβουνά, αμέσως ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Αμέσως ανταποκρίνεστε σε όλα. Γι' αυτό κράτομαι τη ευκαιρία να σας ευχαριστήσω για την προσπάθεια που κάνετε μαζί με το Γενικό να στελεχώσετε το τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο πάσχει από προσωπικό και δεν μπορεί να βγουν τα ίδια. Κύριε Πρόεδρε, επειδή το είπατε και στο προηγούμενο συμβούλιο, δεν θα τριτώσω η παρατήρησή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, το θέμα 5 εγκρίνεται ομόφωνα. Προχωράμε στο θέμα 6. Δεν διαβάζουμε. Εγκρίνεται το κατεπήγον του θέματος, διότι ήταν αυθημερώνη μετακίνηση. Να συμπληρώσω σε αυτό το θέμα. Όχι, κύριε Γεωργιάδη. Το είπα εγώ.
Αυτό το θέμα εγκρίνεται, αλλά πρέπει, επειδή εγκρίθηκε και ο προϋπολογισμός, να εγκρίνουμε και 83,10 ευρώ τα έξοδα του ταξιδίου που ήταν. Ευχαριστούμε πολύ. Εγκρίνεται. Λοιπόν, ξαναλέμε, εγκρίνεται το κατεπήγον, ομόφωνα, θέμα 7. Κύριε Πρόεδρε, είναι μια συγκρότηση Επιτροπής Παράδοσης εκποιούμενων πεπαλαιωμένων κάδων. Αυτό έχει προταθεί η Επιτροπή από την αρμόδια υπηρεσία του Αντιδημάρχου του κύριου Καλογερόγιαννη Παναγιώτη. Είναι η κυρία Κοντογιάννη Δικαία, τακτικό μέλος, με την κυρία Σπετσιάλη αναπληρωματικό. Είναι ο κύριος Ψικάκος Γεώργιος, τακτικός, με τον κύριο Κυρίμη Νικόλαο αναπληρωματικό. Και είναι η κυρία Δημητράκου Μαργαρίτα τακτική και η κυρία Στεφανίδου Κατερίνη αναπληρωματική. Ωραία, θέμα 7 λοιπόν εγκρίνεται ομόφωνα. Σταυρίδου, συμπληρωμα. Θέμα 8, λήψη απόφαση για μετατόπιση τριών περιπτέρων λόγω έργων της ΤΡΑΜ ΑΕ, εγκρίνεται ομόφωνα, βλέπω. Ναι. Θέμα 9, έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων. Εγκρίνεται ομόφωνα. Θέμα 10, παράταση παράδοση παραλαβής προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια διαδικτυακού χώρου αποθήκευσης και λοιπόν περιφερειακών συσκευών για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά κατά το νόμιμο εν τέταρτον για 11 ημέρες, δηλαδή έως 7 Τετάρτου 2016. Εγκρίνεται ομόφωνα. Θέμα 11, εγκρίνεται ως έχει. Δεν βλέπω αντίδραση. Κυρία Γλύκα, στο 11. Ναι, ναι. Ωραία, να το διαβάσω τότε, να το διαβάσω. Διαβάστε το. Όχι, αυτό παρακαλώ, ναι. Γιατί υπάρχει λόγος. Θέμα 11, μείωση μισθωμάτων των μισθωτών δημοτικών καταστημάτων του Δήμου μας, της μονοπρόσωπης εταιρείας με την επωνυμία Γιαννάκη Κέτη ΜΟΝΕΠΕ, με διακριτικό τίτλο Χασάπικο Μαλλιάρη, της ομορύθμου εταιρείας με την επωνυμία Ιωάννης Νομικός και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, με διακριτικό τίτλο Αιγαίων, και της Σολομού Ευαγγελίας Βιβλιοπωλείου Κιβωτός κατόπιν ετήσεώς των. Κύριε Γαϊτανάρα, έχετε το λόγο. Ναι, προτείνουμε τη μείωση των μισθωμάτων αυτών των καταστημάτων κατόπιν ετήσεώς των μισθωτών, σύμφωνα με το νόμο των 4071 του 2012, όπου μπορούμε να μειώσουμε κατέτος μέχρι και το 20% του μισθίου. Αυτό που ήθελα να επισημάνω είναι ότι και οι τρεις μισθωτές χρωστάνε ένα μέρος των μισθωμάτων, παλαιότερων μισθωμάτων, τα οποία τα έχουν ρυθμίσει βέβαια, και ο τρίτος όμως μισθωτής, η Σολομού Ευαγγελία του Κωνσταντίνου, χρωστάει πάρα πολλά. Τα χρέη της είναι 43.508 ευρώ. Είναι από τον 11ο του 10 έως τον 8ο του 2015, η οποία δεν έχει προβεί σε ρύθμιση. Εδώ λοιπόν θα πρότεινα να το εγκρίνουμε, να επιφυλαχθούμε και να το εγκρίνουμε εφόσον προβεί σε ρύθμιση και των υπολείπων, γιατί όπως φαίνεται δεν πρόκειται να τα εισπράξουμε και θα έχουμε πρόβλημα. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και η Αντιδήμαρχος Οικονομικών, αλλά... Να ενημερώσουμε... Ναι. Να τελειώσει ο κύριος Σάνης, ναι. Να τελειώσει ο Αντιδήμαρχος. Ναι. Αυτό προτείνω, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιδήμαρχε, ακούστηκε η άποψή σας. Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο, την κυρία Χαρβαλάκου Γλύκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, πράγματι, να ενημερώσουμε το Σώμα ότι βάσει της κατάστασης που μου έχει δώσει ταμιακή υπηρεσία, η κυρία Γιαννάκη και ο κύριος Νομικός έχουν συγκεκριμένες οφειλές, οι οποίες είναι σε ρύθμιση και την τηρούν. Ως εκ τούτου προκύπτει μία συνέπεια και μία διάθεση συμμόρφωσης στις μισθωτικές τους υποχρεώσεις και υφίσταται ένας προβληματισμός για την τρίτη μισθώτρια της εισήγησης, διότι έχει σωρευθεί ένα ποσό οφειλής
ενοικίων από τον 11ο του 2010 έως τον 12ο του 2015. Το ποσό οφειλής είναι 34.887 ευρώ. Έχει προηγηθεί επιστολή της υπηρεσίας προκειμένου να προβεί στην υφιστάμενη ρύθμιση. Δεν έχει προσέλθει. Έχουν προηγηθεί μειώσεις, όπως είδαμε και στην εισήγηση, οι οποίες προφανώς δεν συνέβαλαν ουσιοδώς αυτές οι προηγούμενες μειώσεις στο να είναι συνεπείς στις μισθωτικές υποχρεώσεις ή να υπάρξει ένα ενδιαφέρον να τεθούν σε κάποια ρύθμιση οφειλές. Ως εκ τούτου, αυτό που φρονώ ότι ίσως να είναι και το πιο σόφρον για την τρίτη μισθώτρια, μία αναβολή του θέματος της εισήγησης, προκειμένου να δούμε τι διάθεση υπάρχει και πιθανόν να χρειαστεί από το σώμα να εξεταστεί και το μέλλον της υφιστάμενης μισθώσεως. Θα το δούμε. Για τους δύο μισθωτές είμαι θετική βάση της εισηγήσεως και συντάσσομαι με την εισήγηση. Για την τρίτη υπάρχει αυτός ο προβληματισμός και νομίζω ότι πρέπει να αναβληθεί η συζήτηση για να δούμε Όχι, συγγνώμη κυρία Γαλλίκα, είναι απόσυρση τελικά. Εδώ δεν λέμε αναβολή. Την απόφαση θα την πάρουμε εμείς. Όχι, κύριε Πρόεδρε, αποσύρεται από τον εισηγητή. Ο εισηγητής είναι αρμόδιος να το αποσύρει. Εγώ δεν είπα αυτό. Δεν μίλησα περί αποσύρσεως. Είπε για αναβολή, κυρία Γλύκα. Εγώ μίλησα υπέρ της ψήφισης του θέματος για τους δύο μισθωτές και για την τρίτη μισθώτρια να απέχουμε από την απόφασή μας, νομίζω ότι ανήκει στις δυνατότητές μας, και να εξεταστεί το αίτημά της στο εγώ μέλλον. Εγώ όμως είμαι υπέρ της άποψης ότι θα πρέπει πρώτα οι δύο πρώτοι, οι οποίοι είναι συνεπείς, να το εγκρίνουμε. Όχι, δεν λέει το ίδιο. Και ο τρίτος να καταψηφιστεί μέχρι ότου κάνει ρύθμιση για να είναι συνεπής. Να κάνουμε και εμείς μια τοποθέτηση. Συγγνώμη, Πρόεδρε, αν καταψηφιστεί δεν μπορεί να επανεξεταστεί το αίτημα, εάν δεν απατώμε. Και επίσης δεν γίνεται να ψηφίσουμε μόνο τα δύο, νομίζω. Εμείς λέμε, όχι, ότι κάλεσε. Μπορούμε όμως να πάρουμε μια απόφαση ότι μπορεί να καταψηφιστεί και να επανέλθει το θέμα. Θα ήθελα το λόγο να επανεξεταστεί. Το λόγο, να επανεξεταστεί και να επανέλθει. Εγώ θα ήθελα, επειδή ξέχασα καταρχάς, είχε βάλει ένα θέμα κ. Στάκη στο πρώην ημερησίας για το θέμα των μισθωμάτων κτλ. Και επειδή συνδέεται με κάποιο τρόπο. Να πούμε ότι μέσα στον Απρίλιο, κυρία Γλύκα, νομίζω θα φέρουμε εισήγηση για τα καταστήματα αυτά. Κρεμή εισήγηση και θα συζητηθεί συντολικά από το σώμα. Για τα μισθώματα οποία οφείλονται στο Δήμο, είτε από τη Σιονιδίου, είτε από άλλα μαγαζιά, καταστήματα ιδιοκτησίας του Δήμου. Θα έρθει συγκεκριμένη εισήγηση μέσα στον Απρίλιο. Τώρα, αν θέλει το λιμάνι της Αγωνίας κάποια ενημέρωση άλλη και θέλετε εσείς να την κάνετε από αύριο, κάντε τι. Αλλά θα έρθει συγκεκριμένη εισήγηση για τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να πάρουμε απέναντι σε αυτούς οι οποίοι δεν είναι για πάρα πολλά χρόνια συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Τώρα δεν ξέρω, ομολογώ τον κανονισμό για αυτό που ο Πρόεδρος, αλλά εδώ και εγώ συμφωνώ ότι οι δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν ρυθμίσει και τηρούν να πρέπει να προβούμε στο 20%, δεν ξέρω αν διαδικαστικά γίνεται να διαχωριστούν, και την άλλη κυρία να την καλέσουμε, την κυρία Σολομού, να κληθεί να ρυθμίσει και μετά να δούμε θετικά το θέμα της. Αλλά δεν μπορεί κάποιος ο οποίος του είχαμε κάνει 20%, γιατί είχε γίνει 20% πάλι, δεν ανταποκρίνεται. Δεν πληρώνει, δεν ρυθμίζει και έρθει ξανά στα 20%. Είναι παράλογο δηλαδή. Αυτό την... Αν ρυθμίσει, σε πόσες δόσεις θα έπρεπε. Αν γίνεται όπως λέτε να διαχωριστεί το 2 ή όχι από τον εισηγητή, δεν το ξέρω αυτό εγώ. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Μόνο δύο λόγια μπορώ να έχω. Επειδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά για την κυρία Σολομού ότι έχει μακρόχρονο και πολύ πολύ βαρύ πρόβλημα υγείας και θεωρούμε ότι ένα κομμάτι της οικονομικής της δυσκολίας σχετίζεται πολύ και με αυτό. Πρέπει να προηγηθεί η κάλυψη των αναγκών της υγείας της. Η κρίση είναι γνωστή. Μεταξύ που έλεγε ο κ. Κυρλές, χωρίς να μποτράτε, το λέω έτσι, να εισπράττει ο Δήμος
Γιατί σωστό πολλά μαγαζιά αυτό είναι ιστορικά. Το λάβουμε απλώς και πολλά μαγαζιά είναι ιστορικά, αλλά πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Ναι, ναι, μην μας το λέτε έτσι. Μαζί σας σέβομαι το πρόβλημα υγείας. Να ισορροπήσουμε, και είπαμε, να επιμερίσουμε όλα. Ναι. Λέω, και αυτό έχει τη σημασία. Να μείνουμε στο πρόβλημα υγείας, μην επικαλούμε είναι την ιστορικότητα και θα τη βρούμε μπροστά μας την ιστορικότητα μετά σε πάρα πολλά μαγαζιά και θα έχουμε πρόβλημα. Αυτό το λέω. Εντάξει, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, καλό τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Καρβουνά. Έχει το λόγο ο κύριο Καρβουνά. Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, αν από τον εισηγητή διαβαστεί αλλιώς η εισήγηση και διαχωριστεί το θέμα των δύο. Παρακαλώ, ησυχία. Παρακαλώ. Παρακαλώ, μιλάει ο αντιδήμαρχος. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, λέω ότι αν διαβαστεί διαφορετικά το θέμα και διαχωριστεί αυτή τη στιγμή το άτομο αυτό για το οποίο αναγνωρίζουμε από ό,τι ακούμε ότι υπάρχουν προβλήματα υγείας να έρθει σε συνεννόηση με το Δήμο. Ωστόσο όμως οι άλλοι που δεν φταίνε σε τίποτε νομίζω ότι μπορεί να προχωρήσει και να το ψηφίσουν. Προχωράμε στην ψήφιση. Ο κύριος Σαλπέας. Ναι, κύριε Σαλπέα. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, ήδη το διαχώρισα εγώ στην εισήγησή μου το τρίτο θέμα. Το έχω ήδη διαχωρίσει δηλαδή. Δεν πρότεινα να ψηφιστεί το τρίτο. Προχωράμε στην ψήφιση του θέματος. Να πω κάτι σύντομο. Απλά επειδή έτσι αναφέρθηκαν και τα νούμερα. Γι' αυτό το ρώτησα και την κυρία Χαρβαλάκου. Τα 34 χιλιάρικα ο Δήμος στη δυνατότητα που έχει να κάνει ρύθμιση είναι 12 μήνες. Βγαίνουν γύρω στα 2.800. Για να χρωστάει 34 χιλιάρικα σε 5 χρόνια πρέπει να έχει ένα ενίκιο γύρω στα 5,5 εκατοστάρικα. Αν δεν μπορεί να δώσει τα 5,5 εκατοστάρικα, αμφιβάλλω πάρα πολύ κατά πόσο μπορεί να δώσει τα 2.800. Απλά το λέω ότι συζητάμε αυτή τη στιγμή να φωνάξουμε έναν άνθρωπο να του ζητήσουμε να κάνει μια ρύθμιση που προφανώς γι' αυτό δεν την κάνει. Που όχι δεν μπορεί να την πληρώσει, θα της προκαλέσουμε μάλλον κάποιο γέλιο μες στη καταστροφή της. Και γι' αυτό ότι συμφωνώ, δεν ξέρω, δεν τη γνωρίζω προσωπικά τη γυναίκα, δεν ξέρω τα προβλήματα υγείας, δεν ξέρω τι γίνεται ας πούμε, αλλά πιστεύω ότι όπως το συζητάμε, αν είναι να κινήσει ο Δήμος τις διαδικασίες, δεν πρόκειται να χέσει ο τέλος αυτό. Δηλαδή και η συζήτηση να γίνει αυτή, κύριε Δήμαρχε, που λέτε, τι τέλος θα έχει αυτή η κουβέντα όταν θα ζητήσει έναν άνθρωπο από εκεί που έδινε 500 να δώσει 300. Αυτό λέω απλά, καταλάβατε. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Σαλπέα, η λογική εξέλιξη των πραγμάτων αυτό λέει, εκτός αν έχει οποιοδήποτε επιχειρηματία, δεν λέω τη συγκεκριμένη κυρία, αποθηκευμένα τα χρήματα και δεν τα εκταμιεύει να ρυθμίσει. Λέει όμως, μιλάει κύριε Σαλπέα, ότι ένας άνθρωπος, όποιος άνθρωπος, επιχειρεί και έχει μια επιχείρηση, ειδικά η συγκεκριμένη που έχει και ένα πρόβλημα υγείας, εάν δεν μπορεί να απεξέλθει το 550 ευρώ ενίκιο, δεν έχει νόημα να κρατάει μια επιχείρηση. Το λέω με κάθε σεβασμό προς όλους τους επιχειρηματίες, αλλά νομίζω επιβαρύνει και την κατάσταση της ανεκκληρώματα υγείας, το άγχος του να μην μπορεί να πληρώσει το ενίκιο, να την κυνηγάνε. Να. Θα πρέπει κάποια στιγμή αυτός που επιχειρεί να παίρνει και ένα ρίσκο, δηλαδή το MPRE, παραδείγματος το λέω, επειδή και αυτό ιστορικό μαγάζι ήταν, αποφάσισε μόνος του να κλείσει. Χώστα και πάρα πολλά χρήματα, θα τα δούμε όταν θα κάνουμε την εισήγηση, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή κάποιος ο οποίος λόγω κρίσης, λόγω αγοράς, λόγω των έργων, λόγω του τραμ, δεν ξέρω όλα αυτά που συμβαίνουν στην πόλη και είναι πακτά. Αν δεν βγαίνει, δεν μπορεί να συνεχίζουμε κι εμείς αυτή τη διαδικασία. Πάντως, συμφωνώ και εγώ με εσάς ότι θα είναι δύσκολο να ρυθμίσει όταν δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα μίσθωμα πολύ χαμηλότερο από τη δόση που θα βγει. Είχε όμως την ευκαιρία, κύριε Σαλπέα, τις 100 δόσεις και δεν έκανε χρήση. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί, εγώ λέω, γιατί 100 δόσεις ήταν ελάχιστα. Ήταν λίγα χρήματα το μήνα. Τα 30.000 που ήταν τότε ή τα λιγότερα πριν ένα χρόνο, δεν έκανε χρήση των 100 δόσεων. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Προχωρήστε στην ψηφοφορία όπως η εισήγηση της κυρίας Αντιδημάρχου. Η εισήγηση είναι του κυρίου Γαϊτανάρου είναι. Όχι της κυρίας Αντιδημάρχου που έκανε μετά την τροποποίηση. Το διαχώρισε. Το ίδιο. Λοιπόν, οπότε ψηφίζεται όπως η εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου. Θέμα 12. Διόρθωση της υπαρίθμη 141/16 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης. Εγκρίνεται ομόφωνα. Θέμα 13. Διαγραφή επιβληθέντος προστίμου αυθαίρετων κατασκευών δύο φυλετών μετά τη ρύθμισή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4014/11 και του νόμου 4178/13. Εγκρίνεται ομόφωνα. Θέμα 14. Διαγραφή εκπαραδρομής βεβαιωθέντων ποσών 6 υπόχρεων συνολικά 14.639,55 ευρώ από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ανταποδοτικών τελών και ΤΑΠ. Εγκρίνεται ομόφωνα. Και θέμα 15 τελευταίο. Χωροθέτηση και παραχώρηση δύο θέσεων φορτοεκφόρτωσης τροφοδοσίας επί της οδού Βούλγαρη
έναντι της εισόδου του Ιδρύματος και έμπροσθεν του ακινήτου με αριθμό 6365 με την επωνυμία Άσυλων Πενήτων Βασιλείου Αθανασίου Προθιερέως Γυροκομείων. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλούμε, κυρία Σταθάκη. Είμαστε όρθιοι, έχουμε μείνει εδώ και πολλή ώρα εμείς και εμείς ως συνήθως. Λοιπόν, εδώ τώρα, γιατί ζητείτε η χωροθέτηση και παραχώρηση δύο θέσεων φορτοεκφόρτωσης και μάλιστα την εισήγηση φαίνεται ότι μία είναι 7 μέτρα, αν θυμάμαι καλά απ' έξω, και η άλλη είναι 4 μέτρα. Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Κύριε Αργουδέλη, θα δώσετε μια απάντηση, παρακαλώ, υπεύθυνη, μια απάντηση στην κυρία Σταθάκη, παρακαλώ. Ο κύριος Αντιδήμαρχος θα δώσει μια απάντηση για να τελειώσουμε. Είναι δύο θέσεις των 7 μέτρων, έτσι λέγει η συνεισήγηση, αν δεν κάνω λάθος, το έχω δει και εγώ, 14 μέτρα στο σύνολο. Δυστυχώς δεν μπορούν να εισέλθουν εντός, το λέει νομίζω και η συνεισήγηση, δεν μπορούν να εισέλθουν εντός του... στον προάβλιο χώρο, να το πω έτσι, στον καράζ του δικού τους, λόγω τεχνικών θεμάτων, είναι χαμηλή η είσοδος. Οπότε για αυτό το λόγο και επειδή έχουν συχνές φορτοεκφορτώσεις για τις ανάγκες του γυροκομείου, γι' αυτό και ζητούν και δύο θέσεις. Σε χώρο που είναι δικό τους, είναι ιδιόκτητος. Όχι, δεν είναι ιδιόκτητος ο χώρος αυτός. Όχι, κύριε Αγραπίδη, είναι στο δρόμο, στη Βούλγαρη. Δεν το λέει τέτοιο πράγμα εισήγηση πάντως. Να πω, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, κύριε Γαϊτανάρο, εσείς που είστε ισόβιο μέλος εκεί στο Συμβούλιο. Να πω λοιπόν ότι είναι η δεύτερη πρόσβαση που έχει το γύρο, μάλλον η μοναδική πρόσβαση από την οδό Βούλγαρη που έχουν τα οχήματα τροφοδοσίας του γυροκομείου για τα διάφορα τρόφιμα, λαχανικά κτλ. Επειδή έχει και λαϊκή ταυτόχρονα εκεί κάθε Πέμπτη και ο δρόμος είναι στενός, πολλές φορές υπάρχει πρόβλημα να σταματήσουν τα αυτοκίνητα τα οποία τροφοδοτούν το Ίδρυμα για να μπορέσουν να προσεγγίσουν τις αποθήκες. Γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο να δώσουμε αυτούς τους δύο χώρους στάθμευσης για τις ανάγκες τροφοδοσίας του γυροκομείου. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, πόσοι άνθρωποι, πόσοι είναι οι φιλοξενούμενοι? 200. Ε? 200 γέροντες. Ωραία, 200. Και στο γυροκομείο αυτό, το οποίο είναι ένα κόσμο για την πόλη μας, θέλω να πω, το έχετε επισκεφθεί τελευταία. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Έχει σημασία, επειδή συμμετέχουμε κιόλας με δύο εκπροσώπους στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά τα τελευταία χρόνια. Και πραγματικά χρειάζεται να δείξουμε έτσι όσο μεγαλύτερη βοήθεια μπορούμε. Ιρίς το εμπαρόδο να πω ότι υπάρχει υποχρέωση του Δήμου να καταβάλει κατέτος περίπου ένα ποσό των 400.000 ευρώ για τη λειτουργία του γυροκομείου με βάση το καταστατικό του 1890. Αυτό δεν είναι της παρούσης όμως τώρα. Δεν είναι της παρούσης, αλλά θέλω να πω ότι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, κύριε Πρόεδρε, είναι να διευκολύνουμε τη λειτουργία του. Πολύ δε μάλλον το να δίνουμε τις υποχρεώσεις μας. Εγκρίνεται το θέμα. Εγκρίνεται. Πριν φύγετε, τώρα έχουμε μια ειδοποίηση ότι ο συνάδελφος, ο κύριος Μαρινάκης, προσήλθε στο Δημαρχείο, αλλά μια αδιαθεσία τον έχει οδηγήσει στο παρακείμενο ιατρικό κέντρο και διαγνωστικό κέντρο. Λίγη συνεδρίαση, μη υπάρχοντος άλλου θέματος.